Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Στο Αγρίνιο καίνε ανθρώπους και τους θάβουν ακόμα. Είναι προοδευτικοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Καλά πάνε. Έδεσαν και έκαψαν το δάσκαλο. Αγγελική Νικολούλη. Καλά δάσκαλο βγήκε να φάνε, ρε Νίκο. Τι άλλο μπορούσαν να φάνε αυτή την εποχή. Ο πιο εύκολος είναι ο δάσκαλος. Τι να φάνε, ρε. Μα γιατί να φας το δάσκαλο. Ποιο να φας. Ξέρω εγώ. Τον εφοριακό δεν μπορείς να το φας. Τον παπά δεν μπορεί να το φας. Ναι. Τον αστυνομικό δεν μπορείς να τον φας. Τι να το φας το φουκαράτο. Τον κουμπάρο δεν μπορείς να τον φας. Να φας το. Από ποιον θα πάρεις δανεικά. Ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις. Γεια σου Νίκο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Νίκο. Καιρό, πάρα πολύ καιρό έχουμε να τι τα πούμε. Τι λέει το Κρυσφύγιο, το τι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην εκπομπή. Τι έλεγε με τι να δούμε, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, θέλεις. Όχι, ρε, τι. Πες μου γενικά πώς πάνε τα πράγματα. Στο χωριό τα Γιαννιτσά, γιατί εδώ είναι πόλη. Ήταν μια δύσκολη γενικά εβδομάδα. Μας, ναι, ήταν γενικά μια δύσκολη εβδομάδα. Με απεργίες, με κινητοποιήσεις, με γενικά ωραία πράγματα. Οι αγρότες μας είναι στους δρόμους. Δεν συγκινούν. Εσύ δεν συγκινείσαι. Γιατί να συγκινηθείς. Εσύ δεν έχεις κανένα ζόρι να συγκινηθείς. Εσύ είσαι σε μια μεγαλούπολη η οποία βρίσκεται σε μια άνθηση. Η Θεσσαλονίκη σφίζει από ενέργεια, σφίζει από δουλειά, σφίζει από εργοστάσια. Και αν δεν υπάρχει Κοζάνη, αν δεν υπάρχουν Γιαννιτσά, αν δεν υπάρχουν Σέρες, αν δεν υπάρχει Δράμα, θέλω να δω αν θα υπάρχει Θεσσαλονίκη. Πάντως, εγώ από την Αίγυπτο τις παίρνω τις ναι, μπανάνες. Φυσικά. Εσύ εδώ στη Θεσσαλονίκη έχεις μάθει να κάνεις φασφουντάδικα, καφετέρειες, μπας κλάς. Ωραία πραγματάκια. Θεσσαλονίκη σε πλήρη άνθηση. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Δεν, είναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι ναι. Και δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Ναι. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν δίκιο, έχουν κάνει τρομερά λάθη και αυτοί στο παρελθόν. Δεν είναι όμως όλοι οι ίδιοι. Εσύ τους έχεις τσουβαλιά, τους έχεις βάλει μέσα σε ένα χαράρι όλους και τους έχεις βγάλει αυτά που τους έχεις βγάλει. Όλοι έχουν τζιπ, όλοι έχουν Ferrari, όλοι έχουν Mercedes, όλοι έχουν καγέν, όλοι έχουν αγροτικά, όλοι έχουν τρακτέρ. Με διπλά διαφορικά, με τριπλά διαφορικά. Μου τι λες νομίζω. Νομίζω ναι, ναι, ναι. Με είχες εκνευρίσει αυτή την εβδομάδα γιατί σ' άκουγα. Γιατί και εγώ κατάγομαι από μια αγροτική περιοχή. Τα Γιαννιτσά είναι μια αγροτική περιοχή. Σε πολλά από αυτά που είπες δεν έχεις άδικο, αλλά νομίζω κατά την πλειοψηφία είσαι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Διότι οι αγρότες μας τους μάθανε να είναι έτσι. Αυτού τους δείξαν τον δρόμο. Θα σου πω δύο πράγματα. Αν ο κύριος Ανδρώνης αύριο έρθει ναι. ή στα προηγούμενα 20 χρόνια ή 15 χρόνια πίσω να πάμε, ας σου δίνει ένα μισθό 3.000 ευρώ. Δεν έχει δώσει. Έχει δώσει. Κυρίες και λοιπόν, κυρίες ναι. και κύριοι, ναι. λοιπόν, αν σήμερα, ναι. αν σήμερα υπέφερε. Ναι. Τι σημαίνει ότι εκείνη την εποχή δεν έπρεπε να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Όχι, δεν έπρεπε να τα δώσει. Δεν έπρεπε να τα δώσει για να κρατήσει οικονομία. Ποιος θέλει, αυτός που τα πήρε, αυτός που τα έδωσε. Και οι δύο. Γιατί? Δηλαδή έρχεται εσένα τώρα στον κάμπο το Γιαννιτσόν ο άλλος και σου λέει: ξέρεις κάτι, η οικονομία μας πάει γκανιάν. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις πολύ. Λίγα θα βάζεις, πολλά θα παίρνεις. Ακούω. Έτσι είχαν μάθει αγρότες. Ακούω. Ναι. Επειδή πιάσουν τη δικιά μας τη δουλειά. Ναι. Και γουστάρω. Υπήρχε κάποτε το TV 100. Ναι. Και δίνα κάτι μισθούς, κάτι 10.000. Έτσι. Σε κάτι άχρηστος. Έτσι. Συμφωνώ. Πρόσεξε να δεις. Οι οποίοι τα παίρνανε και κάνανε κάτι πισινούς. Τεράστιο. Με 4 τόνους κυταρίτιδα. Μπράβο. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εγώ δεν με ενοχλεί αυτό. Μπράβο. Τι σε ενοχλεί. Ότι βγαίνει αυτός μετά. Ναι. Μπορεί να βγει και να πει ότι δεν έχω να φάω. Εκεί τρελαίνομαι. Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Σήμερα τι με νοιάζει. Αυτό δεν ισχύει με τους αγρότες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή οι αγρότες σήμερα δεν βγαίνουν και λένε ότι ξέρεις κάτι. Δεν έχουμε να φάμε. Βλέπεις ότι πάει και βάλει κατευθείαν. Επάνω. Ένα λεπτό. Θα τα πάρουμε τα πράγματα για να μην παρεξηγηθώ. Και έχω πολύ καιρό να μιλήσω και θέλω να με αφήσει να τα πω. Εμείς δεν βαλόμαστε. Όλοι βαλόμαστε. Αλλά εσύ δεν έχεις τα κότσια να πας στο Λευκό Πύργο να διαδηλώσεις. Ναι. Θα πρέπει να βγει ο αγρότης με το τρακτέρ. Θα πρέπει να βγει ο ταξιτζής με το ταξί. Και ο μεταφορέας να πούμε με το φορτηγό. Ναι. Έχω εγώ τον κόλο τώρα να πάρω το κλουβάκι να βγω στο Λευκό Πύργο να διαδηλώσω. Όχι. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο αγρότης. Πάνε και εσύ δίπλα του να διαδηλώσεις. Κάποτε πρέπει να διαδηλώσουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα λεπτό. Να τα πούμε όλα από την αρχή. Εκεί στα Γιαννιτσά, ναι. όταν ήρθαν οι πρόσφυγες το 1920, άκουσε με λίγο, βρήκαν ένα βάλτο ναι. με κουνούπια, με έλι κτλ. Ναι. Τον φτιάξανε με τα χεράκια τους και σήμερα είναι από τους πιο εσέφορους κάμπους της Ελλάδος. Εντάξει. Μάθαν οι αγρότες να δουλεύουν μέχρι την εποχή του 80. Όχι. Ναι.
Ναι. Μέχρι την εποχή του 80. Η Χούντα καλά του φέρθηκε. Και, ωραία, και εκεί καλά πήγαμε. Γιατί υπήρχαν υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία η Χούντα μπόρεσε βοήθησε κάποιες καταστάσεις. Συγγνώμη. Χάρισε η Χούντα σε κανένα ιδιώτη κανένα χρέος? Πώς δεν χάρισε? Σε ποιον? Γιατί σε ιδιώτες δεν χάρισε? Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εκεί έγιναν. Τότε κακώς κάναμε επανάσταση και διώξαμε την Χούντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, η οποία δεν θα τη συζητήσουμε τώρα. Εγώ θέλω να σου πω ότι. Ναι. Εμείς και ειδικά στην επαρχία των Γιάννητσών, έχω ζήσει τα χρόνια εκείνα, τα φτωχά, έτσι, που αγωνιούσαμε για να βγάλουμε τη σοδειά μας, που τρέχαμε στο βάλτο των Γιάννητσών για να δούμε τα καπνά μας αν είναι καλά, αν έρθει κανένα χαλάζι, γιατί αν έρθει κανένα χαλάζι θα σε πάρει αγροτική τράπεζα ό,τι έχεις και δεν έχεις. Λοιπόν, ανακατέψαμε τα χνότα μας με τον κίνδυνο, με τους πατεράδες μας που μάθαμε να δουλεύουμε, ξέρω εγώ, και φτάσαμε στην εποχή των παχιών αγελάδων. Πότε? Που. Από το 85 και μετά, να πω, 90, εκεί πέρα μέσα άρχισε η μεγάλη καταστροφή για τους αγρότες, τους οποίους τους πείσανε ότι ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να δουλεύετε σε αυτή τη χώρα. Καθίστε στα καφενεία και πάρτε τα τρακτέρ. Και πληρωθείτε. Εντάξει, πάρτε τις επιδοτήσεις, πάρτε αυτά. Ναι. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτή ήταν η εικόνα η πραγματική της Ελλάδος? Ναι. Δηλαδή φταίνει οι αγρότες για αυτό που έγινε? Τα παίρνανε και δεν δουλεύανε. Σου δίνανε, να σου πω κάτι. Ένας αγρότης, ρε, όταν φτιάχνει κάτι, φτιάχνει το ροδάκινο, φτιάχνει το πορτοκάλι, το μανταρίνι, δεν το πετάει. Δεν το πετάει στη χωματερή. Γιατί δουλεύει γι' αυτό. Το καταλαβαίνεις. Βγάζει την ψυχούλα του γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πού ήταν το κράτος? Πού ήταν το κράτος όταν δεν πληρωνόντουσαν οι αγρότες από τα ροδάκινα? Πού δεν πληρωνόντουσαν οι αγρότες από τα βαμβάκια, από τα στάρια που τους κλέβανε τα λεφτά? Και σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Το ξέρω ότι στην Ημαθία οι αγρότες έχουν να πάρουν λεφτά κάτι χρόνια. Εγώ ξέρω ότι είχαν κάτι πέτρες και τα περνούσε για ροδάκινα κάποτε. Γίνανε και αυτά, αλλά δεν είναι σε μεγάλη κλίμακα, Κωστή. Ναι. Μην σένα δεν σε παραδέχομαι στο εξής. Ότι τα λες τα στραβά, αλλά δεν λες και τα καλά. Δηλαδή μόνο πέτρες ζυγίζανε. Αυτοί που τους κλέψανε τα λεφτά και σηκωθήκανε και φύγανε, πού είναι? Πού ήταν το κράτος εκεί να τους βοηθήσει? Πού καταλήγουμε τώρα? Καταλήγουμε στο γεγονός ότι όταν θα λες κάτι, θα το λες εμπεριστατωμένα και θα το λες μονόπλευρα, μόνο και μόνο για να σηκώσει σκόνη. Αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που είχαν τα καγιέν που λες και τα λοιπά, ήταν οι εργατοπατέρες οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια περίοδο, αλλά από εκεί και πίσω υπάρχει μια στρατιά 80 χρονών ακόμα αγροτών που δουλεύουν, που είναι κτηνοτρόφοι, που είναι μελισσοκόμοι και προσπαθούν να βγάλουν χρήματα. Καταλαβαίνεις? Και έχεις και μία Θεσσαλονίκη η οποία, αν δεν υπάρχει γύρω-γύρω η επαρχία, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πόλη. Δεν υφίσταται, ρε αγόρι μου. Εγώ τα προϊόντα τα αγοράζω προνομιακά. Και σαμποτάρεις εσύ την ενέργεια των αγροτών. Εγώ τα προϊόντα μου τα αγοράζω σε προνομιακές τιμές. Δεν ευθύνεται ο αγρότης, αγόρι μου, για αυτό το πράγμα. Ο αγρότης πουλάει την πατάτα του, λέμε 30 λεπτά. Το ροδάκινο το πουλάει 30 λεπτά. Εάν το ροδάκινο φτάνει στην αγορά 2 ευρώ, δεν φταίει ο αγρότης γι' αυτό. Έχεις κράτος για να μπουν οι μηχανισμοί. Ο αγρότης φταίει. Ο αγρότης, άμα περάσεις από την Ημαθία, θα σε γεμίσει δύο κλούβες ροδάκινα και θα στα δώσει να φύγεις. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο γεγονός ότι εσύ προσωπικά, επειδή έχεις περάσει από πολύ χαμηλά στάδια για να φτάσεις εδώ που έφτασες, σαν φίλος σου και που σ' αγαπάω, θέλω να είσαι δίκαιος και να μην είσαι μονόπλευρος. Και να μην βλέπεις δηλαδή μόνο τα κακό κείμενα, να βλέπεις και τους ανθρώπους που μοχθούν. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι με Porsche Cayenne. Εντάξει, αυτό θέλω να πω για τους αγρότες. Τελειώσαμε εκεί. Ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι φλωρούπα να σε πω Νίκο μου, μη με κάνεις, μη με ράνεις. Ναι, και εγώ ξέρω ότι σ' αγαπάω και αυτό μιλάω έτσι. Έτσι σε κάτι που διαφωνούμε. Και τα λοιπά. Μα τώρα. Που συμφωνούμε τώρα. Και εδώ θα διαφωνήσουμε. Και εδώ θα διαφωνήσουμε. Πού θα διαφωνήσουμε? Λοιπόν. Θες να πιάσουμε το αθλητικό κομμάτι? Όχι, πιάσε ό,τι γουστάρεις εσύ. Λοιπόν. Γιατί για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κάποτε πριν από αυτά τα μάτς, υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, μια εφορία από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, μια ισοδοξία. Ναι, ναι. Όταν ήμασταν φτωχοί. Ναι. Ναι. Τώρα είμαστε με σμόκινγκ και σκαρπίνι και δεν. Πόσο πάει μια φανέλα του Μπερμπάτο? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την αγοράσω αυτή τη στιγμή τη φανέλα του Μπερμπάτοφ. Είναι ακριβή. Ναι. Λέω να κάνω ένα δώρο στα γενέθλιά μου στον εαυτό μου, όπως κάνει ο Μπερμπάτοφ συνέντευξη στον εαυτό μου. Λέω να κάνω εγώ στα γενέθλιά μου τώρα, μέσα στο Φεβρουάριο που έχω. Λέω να πάω να κάνω δώρο στον εαυτό μου μια φανέλα του Μπερμπάτοφ.
να ανοιχτώ λίγο. Σε βλέπω πολύ απλά. Ναι. Θα στεναχωρηθεί άμα ακούσει την τιμή. Ναι, καρά 80 λέω κι αν. Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι. 80 ευρώ τη βαλάνε του περπάτου. Και εσύ πιστεύει ότι θα πουλήσουν ευαλέ. Εγώ πάντω όταν πήγα στην μπουτίκ του είπα. Θέλω να μάθω. Όχι, όχι. Τι πουλήσατε, θα σου πω, θα σου πω τι είπα. Όταν πήγα στην μπουτίκ για να πάρω τα Χριστούγεννα στα παιδιά μου. Τι. Δύο. Ήθελα να πάρω μία του Χαρίση, επειδή τον έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Και μία του Μπερμπάντο. Λοιπόν, δεν θα πω τις τιμές από το ραδιόφωνο. Πες το, γιατί, απλώς είπα κάτι άλλο στην τέτοια, γιατί είμαι και πολίτης και ξέρεις λίγο το παζάρισμα το θέμα. Παζάρισμα. Λέω, μήπως τις νοικιάζετε. Ναι. Με το μήνα, ρε παιδί μου. 15 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα. Ναι. Το καλοκαίρι θα σας ξαναφέρω. Την κρατήσω 3-4 μήνες να κάνω τη λεζάντα και θα σας... αφού δεν μπορώ να τις αγοράσω. Ναι. Είναι πανάκριβες. Είναι πανάκριβες για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, ναι. Για τη συλλεκτική. Αλλά η ποιότητα είναι καλή. Η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι πραγματικά. Και είναι και ωραία η φανέλα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι ακριβή. Είναι γενικά ακριβές. Αλλά η επαιτειακή όμως. Η επαιτειακή. Θα βάλει μυαλό πιτσιρικάς. Κωστή. Θα βάλει μυαλό πιτσιρικάς. Θα μάθει να χειρίζεται τον εαυτό του. Τέλος πάντων. Η επαιτειακή όμως, επειδή όσο και να έχει, δεν πρέπει να υπάρχει γκρίνια. Είναι μια επαιτειακή φανέλα, την οποία θα τη βάλεις στο αρχείο του σπιτιού σου. Ναι. Αν μπορείς να την πάρεις, εγώ θα την πάρω. Όσα λεφτά και να έχει. Και 500 ευρώ να έχει, αυτή τη συγκεκριμένη φανέλα θα την πάρω. Ποια φανέλα? Την επαιτειακή φανέλα των 90 χρόνων που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, που φορούσαν το 70 τόσο πόσο το φορούσαν. Αν είναι το 63 του Κούδα, θα την πάρω και εγώ. Είναι ένα συλλεκτικό κομμάτι το οποίο θέλω να το έχω στο αρχείο μου. Και δεν θα υπολογίσω το κόστος. Θα κόψω από κάπου αλλού και θα το πάρω, γιατί είναι ένα κοιμήλιο του ΠΑΟΚ αυτή η φανέλα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, Μπερμπάντοφ, Μερμπάντοφ και ξέρω εγώ, άστα. Αυτά δεν τα πληρώνω. Γιατί τώρα, εσύ σαν αγρότη πρέπει να πει τώρα. Τώρα να. Εκατομμυρίδες φαΐ έδωσε εκεί πέρα. Μοίρασε δεξιά και αριστερά. Και κοίταξε να δει. Να σου πω κάτι. Τι έχω ακούσει εγώ. Τον αγαπάω τώρα. Τι, μην κοιτά που του κάνω κριτική. Πρώτα απ' όλα, εμείς σαν ομάδα δεν αξιοποιήσαμε τον όγκο του Μπερμπάντοφ. Μπορεί να το λιδωρούμε, να λέμε ότι δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, είναι έτσι, είναι τεμπέλχανας κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο όνομα, σαν πολιτής τώρα σου μιλάω, έτσι, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, και θα μπορούσαμε εμείς να τον εκμεταλλευτούμε. Τώρα βέβαια, μιλώντας και με έναν μέσα από το προπονητικό team του ΠΑΟΚ, που δεν θα πω φυσικά το όνομά του. Καθώς με συζητούσαμε και κάναμε μια ανάλυση της προάλλης και μου λέει, τι διαφορά μπορεί να είχε ο Κοβάσεβιτς που είχε ο Ολυμπιακός, ήταν δηλαδή πιο τριπλέρ, ήταν πιο γρήγορος, ήτανε πιο... ήταν πιο. Μπράβο. Όχι. Και ο Μπερμπάντοφ είναι κεφαλοσφαιριστής, έχει βάλει πολλά γκολ με το κεφάλι και σουτέρ είναι κτλ. Και λέω τώρα εγώ, γιατί ο Τούντορας, ας πούμε, να μην κάνει στο πρώτο στάδιο της ομάδος να χτίσει μια ομάδα πάνω στον Μπερμπάντοφ. Αντί να τη χτίσει πάνω στον Κλάους, ας πούμε, που είναι ντεφορμέ το παιδί κτλ. Περιμένουμε, κάναμε μια εκπομπή κατά το Σεπτέμβριο, κατά τον Οκτώβριο, και έλεγα, περιμένετε από τον Μπερμπάντοφ να δείτε τον Ροναλντίνιο, να κάνει δηλαδή την μπούκα, να κάνει το κατοστάρι, να κάνει το σπριντ. Δεν είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής, μην μπερδεύεστε. Ο Μπερμπάντοφ είναι ένας φλεγματικός ποδοσφαιριστής, αγγλικό στυλ, γι' αυτό και επιβίωσε εκεί πέρα πάνω. Είναι περιοχάτος, θα μου πεις, έχουν περάσει βέβαια τα χρόνια, αλλά και το Γέρικο λιοντάρι δαγκώνει. Σας έπισε, εγώ είδα. Σας έπισε ότι. Όχι, πρόσεξε. Όχι, δεν μου είπες ότι αδικήθηκε. Με έπισε ο Τούντορ ότι έχει αιμονές και ότι δεν δούλεψε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, τι έκανε. Έχουμε μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Ναι. Μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, φτάνει μέχρι το μεζέ, δηλαδή μέχρι το κουτί, και εκεί πέρα μέσα θαλασσώνει τη δουλειά. Δηλαδή, θα μπει ο Μακ, θα μπει ο Πέλκας, θα μπει ο Ζάιρο, θα μπουν όλοι μέσα και δεν θα βάλουμε γκολ. Τι γίνεται? Και έχουμε και υποτίθεται δύο δυνατά φορ μέσα, είτε Αθανασιάδης είτε Μπερμπάντοφ, οι οποίοι με την πρώτη επαφή μπορούν να σου κάνουν γκολ. Αύριο θα κάνει. Είδες εσύ, για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, είδες εσύ η ομάδα του ΠΑΟΚ να χτίζεται πάνω στον Μπερμπάντοφ? Είδες ο Μπερμπάντοφ να αξιοποιείται? Αύριο εγώ εσένα θα σε φέρω εδώ στο Μετρόπολη, στο Λάρι Κίνγκ. Παροχημένος, ηλικιωμένος κτλ. Δεν πρέπει να δουλέψει το Μετρόπολης πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και πάνω στις εμπειρίες του, για να δεις τι μπορείς να πάρεις. Αν δεις ότι δεν μπορείς να πάρεις τίποτα, τότε φίλε, τον πετάς έξω. Αλλά δεν το έχεις δοκιμάσει καν. Έχεις αιμονές στον Ακέστον Όλσεν, στον Ακέστον Σάμπο, στον Ακέστον Λέοβατς, στον Ακέστον Χαρίση. Όλοι αυτοί είναι καμένοι ποδοσφαιριστές από τις αιμονές και από το σύστημα που κάνει ο Τούντορ. Όταν ήρθε ο Τούντορ στο γήπεδο, το πρώτο πράγμα που είπα, ξέρεις ποιο είναι, και είδα και τον Όλσεν μαζί,
Ο Όλσεν μου θύμισε το Φαν ντε Σαρ. Δηλαδή με τα χέρια, με αυτά. Και κάνω το σταυρό μου και λέω: Παναγίτσα μου, βρήκαμε τερματοφύλακα για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν είδα την όρεξη και τη φρεσκάδα που έχει ο Τούντορ, αμάν λέω: Να και ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό του Πάοξη, έτσι. Το παοξίδικο μυαλό σου, ναι. Και βλέπω όμως την πορεία τις λάθος αντιμετωπίσεις. Γελάει. Κατάλαβες. Ναι. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο που υπάρχει. Ναι. Παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Βλέπεις εσύ να υπάρχει παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αύριο? Κοίταξε, άκουσες τίποτα? Το στόχος είναι να μην διασυρθείς. Πήρατε εσείς τα τύμπανα και βαράτε, ναι. Σαν Μετρόπολης. Φωνάζετε Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει, ρε, η Έγκλη. Ο Παοξής δεν ασχολείται με τον Πάοκ Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έχει ξενερώσει εντελώς. Είτε παίζει με την, ναι, Πανακαϊκή. Ναι. Δεν του έδωσε του Παοξή ο Ιβάν αυτό το όραμα που έπρεπε να του δώσει. Έχει κλείσει την ομάδα μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα. Και όλα κινούνται εκεί πέρα γύρω. Εκεί τα χρόνια. Ένα αεροπλάνο. Ένα... Είχαμε μια εβδομάδα εδώ πέρα, ναι, τα ούλια. Πήγα στην Ξάνθη, ναι, ναι, πήγα, ναι, στην, ναι, Ξάνθη να δω το παιχνίδι. Και, ένα, βλέπω, ένα, και το... βλέπω ένα πούλμαν με ποδοσφαιριστές και ένα πούλμαν με διοικητικούς. Και λέω: Άρε, φουκαρά, πάω να πούμε. Είναι δυνατό? Δύο πουλμαντάρε, φίλε. Δηλαδή, πού θα πάμε, παιδική χαρά έχουμε γίνει. Δηλαδή, απογοήτευση πλήρη σε αυτό, ναι, το κομμάτι. Και βλέπω και στις προπονήσεις κάποια θέματα. Τώρα, όσον αφορά για το σύστημα. Ναι. Για να μην τα λέμε πολλά, ναι, πολλά, ναι, ναι, και μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Αν πάει αύριο έτσι ο Τούντορ, σου φαινώ και εγώ, θα μας βάλουμε στην εστία. Θα γελάσει και τον Παρδαλό Κατσίκη. Εγώ νομίζω όμως ότι μπλοφάρει. Και θα πάει αλλιώς. Και θα πάει αλλιώς. Για μένα ούτε το 3-5-2 μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει τρεξίματα, Κωστή, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα τρεξίματα της Ντόρτμουντ με τίποτα. Όλοι είναι σκασμένοι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει ένα πιο σφιχτό, ακόμα περισσότερο σφιχτό σύστημα, το οποίο είναι πιο αμυντικογενές, και για μένα είναι το 4-1-4-1. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνει. Να βάλει δηλαδή μπροστά από τα στόπερ, που διαφωνώ με τον Πιτσιρικά που τον βάζει μέσα. Νομίζω ότι ο Μαλεζάς θα κούμπωνε πιο καλά εκεί, έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Ο Πιτσιρικάς, όσο να πεις, θα είναι πιο τρακαρισμένος. Μπροστά λοιπόν από τα στόπερ να βάλει τον Τζιόλι, και μετά όταν θα σκάσει αυτός, γιατί κατά το 60 δεν το βλέπω να παίρνει αναπλοές, να βάζει εκεί μπροστά το Σάμπο. Για να κλειδώσει λίγο το παιχνίδι. Τα δύο τα σκυλιά μπροστά, Τζίμιροτ και Κάτσε, οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Και από εκεί και πέρα ο Μακ, αν μπορεί να μας βγάλει ένα καλό παιχνίδι και κάνει τις μπούκες του μέσα, καλό θα είναι, γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα θα παίξει ψηλά. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά εσύ... δεν γουστάρω κιόλας. Άρα εσύ λες, θέλω να παίξω με ένα σύστημα 4 στην ευθεία. Ναι. Μπροστά ο Τζιόλης. Μπροστά ο Τζιόλης. Όπως πέρσι. Όπως πέρσι. Τα δυο σκυλιά, ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ. Όπως, ναι, ο Κάτσε και ο Τζα, όπως το λέγανε τον άλλο, τον Τζαλδάρη. Τζαλδάρης, ναι, ναι. Και μετά να παίξεις Πέλκα στη γραμμή, Μακ και Μπερμπάντοφ. Ναι. Ο οποίος, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς να γίνει. Δηλαδή αντί για 3-5-2 να παίξεις 4-1-4-1 θα γίνεται. Βίτορ, ναι. Αλλά θα έχεις τα δυο σκυλιά. Ναι. Τα οποία θα καλύβουν, ναι, και, ναι, το Σκόνδρα που θέλω από τα δεξιά με Κίτσιο επάνω. Ο Κίτσιο δεν χωράει, φίλε. Γιατί να μην χωρέσει? Γιατί θα μου του βγάλει σαν τον Ελέφαντο 12. Γιατί 12? Αν παίξει ο Σκόνδρα δεξί μπακ, αριστερό ποιο θα παίξει? Αριστερό θα παίξει ο Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα. Ναι. Εδώ θα παίξουν οι δύο στόπερ. Ναι. Ο Βίτορ και ο. Πώς το λένε? Και ο Πιτσιρικάς, ο Χατζή Ισαΐας λέει. Χατζή Ισαΐας. Ναι. Εδώ εγώ Μαλεζά θα έλεγα, βέβαια. Μαλεζά. Εδώ θα παίξει ο Τζιόλη. Οι δύο τρεχαλατζίδε. Ναι. Και μένει ο Μπερμπάτοφ σεντερφόρ. Ναι. Ο Μακ και ποιο άλλο? Ο Κίτσιου. Έξω ο Πέλκας. Ο Πέλκας, τον, ναι, ξέρω από μωρό παιδί. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα τον εξουθενώσει. Άρα τρώω εγώ τον Πέλκα για να βάλω δύο σκυλιά. Ναι. Το ένα σκυλί θα βάλει τον Πέλκα. Το να έχω δύο γρήγορους. Ναι. Τον αργό τον Τζιόλι που θα είναι στο μικρό χώρο. Έτσι. Δύο center back, να έρχομαι να δένω έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί. Και όχι τον Κίτσιου back, τον Σκόνδρα. Όχι, τον Σκόνδρα. Και, ναι, τον Κίτσιου στα extreme. Ναι. Με τον Μακ και τον Μπερμπάτοφ. Για να φεύγουν οι δύο γρήγοροι στην κόντρα, ο Κίτσιου 3, ο Μακ 4 και να εκτελεί ο Μπερμπάτοφ. Δεν είναι άσχημα. Αυτό είναι το δικό μου το σκεπτικό. Ναι. Γιατί όμως, ναι, γιατί είναι αυτό το σκεπτικό και δεν είναι το 3-5-2, γιατί η επιλογή. Γιατί όχι το 3-5-2. Γιατί όχι το. Γιατί είναι σκασμένος ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τρεξίματα. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Να διαβάσει. Μ' αρέσει που προτείνει του δύο τρεχαλατζίδες, τον Τζιόλι και δύο. Το Σκόνδρα και όχι τον Κίτσου εκεί, τον Κίτσου πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Για να μπορώ να έχω και την ταχύτητα. Έτσι, ωραία, αυτό ακριβώς. Γιατί δεν έχω Ροντρίγκες. Δεν έχω Ροντρίγκες μέσα, δεν έχω Ζάιρο και τα λοιπά. Ναι. Για τους και Μιστακίδη δεν έχω. Είπαμε, εντάξει, υπερβάλαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι ήταν μια προνομιούχος ομάδα οι αγρότες μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους. Πιστεύω
ότι ήταν οι πιο. Αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες ήταν οι πιο προνομιούχες. Ήταν. Δεν είναι ούτε τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι, γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος παίρνει 700 ευρώ, σίγουρα δεν είναι άνεργος και παίρνει ένα μεροκάματο. Είναι λίγα. Θα διαβάσεις όμως τα μηνύματα να ακουστούν. Επιτέλους, ρε Νικόλα, πες τους μπας και καταλάβει ο μηδενιστής. Λέω 9:39. Καλοφάγοντα, φίλε, τα παλιά δεκαετία 80-90. Δεν πρόκειται να το καταλάβει, δεν πρόκειται να το παραδεχτεί, αλλά εμείς τα λέμε. Ω, φίλε, κοίταξε να δεις. Εντάξει, έχω την αλαζονία του Έλληνα αποτυπωμένη στη μάπα μου και στο μυαλό μου δεκαετία 80 και 90 και αρχές 2000. Αυτά τα οποία βγάλαμε οι Έλληνες και φάγαμε, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο νοικοκύριδες, σπαταλήσαμε πολλά λεφτά σε νεοπλουτισμούς και τα λοιπά. Και εντάξει, τώρα δεν είμαι καθόλου μηδενιστής, είμαι λογικός. Πρώτον, τα αγροτικά που οδηγάνε κάνουν όλα 30 χιλιάρικα. Εμείς που 6 χρόνια λόγω μνημονίου έχουμε πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής μας, είμαστε κορόιδα. Λέω 5,24. Εμείς γιατί να πληρώνουμε κεφαλή. Κανένας δεν είναι κορόιδο, αλλά ναι, από εκεί και πέρα την τιμή στα προϊόντα των αγροτών την καθορίζει το κράτος. Άσε μας, ρε, με τους αγρότες ο 2,14. Ναι. Καλά τα έφαγαν, πάει το μέλλον. 19 χρονος είμαι. Μάλιστα. Νικόλα, η ένστασή μου προς τους αγρότες, ξέρεις ποια είναι. Ποια λέω 9,87. Να μας πει. Πρώτον, δεν μπορείς, ρε φίλε αγρότη, να λες ότι διαμαρτύρεσαι με μπλόκα στους δρόμους όταν εσύ, φίλε αγρότη, από τα Λαγινά, Καβαλάρη, Περιβολάκι, Ηράκλειο, Λαγκαδά, Λυτή κτλ. Να αφήνεις το τρακτέρ σου παρατεταγμένο στο Δερβαίνι και εσύ να είσαι σπίτι ή στο καφενείο και να παίζεις πρέβα. Αφήνεις 5 άτομα υπηρεσία στα Τσαρδιά, οι οποίοι όλη μέρα ψήνουν, λέει, και πίνουν και δεν με κάνεις τη ζωή δύσκολη. Και να με κάνεις τη ζωή δύσκολη. Αυτό, λέει, δεν είναι, λέει, σωστό. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες, επειδή δεν θέλουν να προκαλέσουν, έχουν βγάλει τα τρακτέρ στο δρόμο, δεν θέλουν να δείξουν μια παρουσία εκεί, γιατί μπορεί να γίνουν και ατυχήματα στα μπλόκα με πολύ κόσμο κτλ. Τώρα, το πώς θα κινητοποιηθούν αργότερα, αυτό θα φανεί. Αλλά δεν μπορούν να είναι όλοι εκεί πέρα, έτσι. Να είμαστε λογικοί σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν αργότερα τις ενέργειές τους, αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί και κάποιος σε αυτή τη χώρα, ρε γαμώτο. Δηλαδή, εμείς που εγώ, σαν επαγγελματίας που με κάνει κακό το κλείσιμο των αγροτών, είμαι μαζί τους. Γιατί σε κάποια φάση κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάποιος πρέπει να κινητοποιηθεί, κάτι πρέπει να γίνει. Ποιος θα βγει να κάνει τσαμπουκά? Ποιος? Εγώ μπορώ να το κάνω μόνος μου? Να οργανωθώ? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Καλά, το τσαμπουκά έρχονται για την πάρτι του, το κάνω, δεν το κάνω. Το κάνω, αλλά κόλλα και εσύ. Οι επαναστάσεις οι μεγάλες ξεκίνησαν από ορυχεία, από αγροτικό κόσμο, έτσι, από σκληρές κοινωνικές ομάδες. Ποτέ καμία απεργία, καμία μάχη δεν ξεκίνησε, να πούμε, από γραβατωμένους ή βολεμένους. Και να σου το πω και αλλιώς, εγώ στη δουλειά μου επάνω είμαι καλά, δεν έχω ζόρι. Αλλά κάτσε, ρε φίλε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία, έτσι. Αυτό το πλιάτσικο που γίνεται σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, ο άλλος πάει κάνει στρατό, ο Τσίπρας, ο αριστερός υποτίθεται, πάει κάνει στρατό και για να ψηφίζεται συνεχόμενα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσύ, φίλε, έτσι κάνουν οι πολιτικοί, στρατό κάνουν. Ωραία. Έτσι. 9:55 καινό μήνυμα. 54:340. Τώρα, λοιπόν, θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα. Ναι, διάβασα τα μηνύματα και να σου πω και κάποια άλλα. Αγιανός Χρυσαυγίτης. Θόδωρος. Σιγά πες τον Γιαννίτσιο ότι, λέει, μη σκίσει κανένα καλτσόν με τους αγρότες. Λίγοι ήταν και αυτοί, λέει, και είναι ακόμα που κυκλοφορούν με Porsche Cayenne. Και λίγα έχουν και ποιοι είναι, λέει, αυτοί που δεν πληρώνουν φόρο, λέει ο Χρυσαυγίτης. Τι φόρο να πληρώσουν, ρέση. Σας δικαιολογώ όλους εσάς γιατί δεν έχετε κάνει αγρότες και δεν ξέρετε τι σημαίνει αγρότης. Τι αγωνίες μπορεί να έχει ένας αγρότης και τι ζόρια μπορεί να έχει γενικά. Εσείς κοιτάτε 5-10 παραδείγματα, ας πούμε, και τι να πω, δηλαδή η κριτική σας είναι... Αντώνης ακτινολόγος, γιατρός. Ναι. Θα βρω άλλους χίλιους, ναι, και όταν έχουμε αιτήματα θα πάμε να κλείσουμε τα χωράφια των αγροτών όταν πάνε για σοδιά. Άντε, έχουν μπλοκάρει όλη τη χώρα και ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο. Εσύ που με είσαι. Με το τζαμπουκά του τρακτέρ κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ας πάνε έξω από τη Βουλή ο απλός κόσμος που θέλει να πάει στη δουλειά του, τι του φταίει, ρε. Λέει ο Αντώνης, ο ακτινολόγος του Ιπποκρατίου. Του Ιπποκρατίου. Εσύ, παλικάρι μου, που ζεις αυτή τη στιγμή και είσαι ένας ήρωας μέσα στο Ιπποκράτιο, μέσα σε αυτό το άθλιο νοσοκομείο, τι κάνεις για να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, τη δικιά σου και τη ζωή των ασθενών σου? Που είσαι πραγματικά ήρωας και σε θαυμάζω. Σαν άνθρωπο. Και σένα και του Παπαγεωργίου και όλο το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον? Τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Να κατηγορείτε τους αγρότες για το ότι διαμαρτύρονται και πάνε κάτι να κάνουνε?
Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Να σφαχτεί ο ένας με τον άλλον. Να δίνω εγώ το ταξιτζί, ο ταξιτζί να δίνει εμένα. Εγώ να πάω να πιάσω σένα που δεν θα με κάνει ακτίνα αύριο τη γυναίκα μου που έσπασε το πόδι τη. Έτσι νομίζεις ότι θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά? Επειδή στον Άρη έχουν μπλεχτεί οι πάντες, λέει ο Αργιανός από την Αθήνα, σε κατανοώ που δεν μιλάς. Ναι. Το μόνο που με πείραξε είναι ότι μετέφερες αυτό που σου είπαν χωρίς να το κριτικάρεις. Η κουβέντα για το σύνδεσμο τέλος, λέει από μένα, και όταν δικαιωθώ όμως για αυτούς, θα ξαναβγώ να τα πούμε. Σε γουστάρω, σε ακούω και εννοείται ότι σε θεωρώ φίλο. Αργιανός από Αθήνα. Ναι. Ο άλλος λέει πώς να μην σκάσει η ομάδα, Ρενικό. Έχει δύο τρεχαλατζίδες σαν μου κάτσε που τους εξαφάνισες και επιμένει στον Τζιόλι επειδή τον είπε θέλω να παίζω. Ωραίο μήνυμα. Σε ερώτηση που έκανα για τον Τζιόλι, πάλι μέσα σε ένα τέτοιο της ομάδος, μου είπε ότι ο Τζιόλι σταδιακά θα έβγαινε από την ομάδα γιατί ο Τούντορ, και είναι λογικό, δεν είχε εμπιστοσύνη στους δύο πιτσιρικάδες, στον Τζίμιροτ και στο Χαρίση. Ενώ ο Τζιόλι θεωρητικά είναι πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής, πιλοτάρει καλύτερα την ομάδα, ανεβάζει, κατεβάζει το ρυθμό. Και έχει μια σχετική εμπειρία, ενώ οι πιτσιρικάδες όπως ο Χαρίσης το συνεπέρνει ο ενθουσιασμός του, με αποτέλεσμα να έχει και αυτούς τους τραυματισμούς που έχει. Ναι. Τρεις τραυματισμοί 20 χρονών με θλάση. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Το μυαλό του τι να πει. Τέλος πάντων, δεν είναι για να τα λέμε στο μικρόφωνο. Για τα γελάδια είναι, πες το. Καλά, εντάξει. Έτσι, θα του στείλει τα χαιρετίσματα. Θα το στείλω, εγώ θα τα στείλω. Δηλαδή... Διάβασε όλα τα μηνύματα για να πω και το τρίτο που σου έχω στην μπούκα. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Παπαθανασάκη, βγες και πες ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες και πού μπορείς να φτάσεις στον Ηρακλή μας. Αν δεν μπορείς να δώσεις όρομα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Δεν φάγαμε 4 χρόνια αφάνειας για να είμαστε πάλι στη μιζέρια. Ή δίνεις προοπτική, ή πουλάς και φεύγεις. 1000 χρόνια Ηρακλής, λέει ο Λευτέρης. Ναι. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα των Ηρακλειδών, οι οποίοι δεν γουστάρουν τον Παπαθανασάκη έτσι όπως είναι. Ναι. Θα πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Θα είμαι εριστικός. Ναι. Ποιος είναι πιο τσιγκούνης, ο Παπαθανασάκης ή ο λαός του Ηρακλή? Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι θες να πεις, δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Ηρακλειδείς δώσαν περισσότερα λεφτά από ό,τι έδωσε ο Παπαθανασάκης φέτος? Όχι. Τότε γιατί κατηγορούμε τον Παπαθανασάκη? Να είχε 20.000 Ηρακλειδείς μέσα με διαρκείας, με ιστορίες και να πετούσαν από τον Παπαθανασάκη που ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος μεσαίου Βεληνικούς. Να πω ναι. Ο άνθρωπος δεν είπε ποτέ ότι είναι Μαρινάκης ή Ιβάν ή Μελισανίδης. Είπε ότι ήρθα να βοηθήσω την ομάδα. Και βλέπω στο Καφτατζόγλιο 6, 5, 8.000 κόσμο βαριά. Πού είναι ο λαός του Ηρακλή για να τα χώσει και να απαιτήσει? Δεν ξέρω άμα με εννοείς. Δεν πούλησαν και τις μουστάρδες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Διάβασα ακόμα ένα μήνυμα και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί, λέει ο φίλος, αρκετοί μαϊμού αγρότες που κατοικούν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Συμφωνώ. Αλλά είναι δηλωμένοι στα χωριά για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό φταίνει οι αγρότες. Γραμμές θα πάρουμε. Σε λίγο, να πω και κάποια πράγματα. 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Λέει ο 263. Ναι. Τι κλαίγεστε τώρα οι αγρότες, λέει. Το 70% ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσατε. Λέω δεξιό. Όλη η Ελλάδα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν ψήφισαν μόνο οι αγρότες. Τι μας κλείνει? Πιστέψανε τον Τσίπρα που σου έλεγα Αλέξη, όταν ακούσα κρύβεσαι. Δεν ξέρω τι λοιπόν, έχουμε άλλο μήνυμα. Απάντησε ρε φίλε, λέει. Ναι. Για ποιο λόγο οι ΔΜΕΚ επαναστάτες αγρότες κλείνουν τους δρόμους και όχι τις γραμμές του τρένου και σβήνω εγώ σαν αυτοκινητιστής, λέει ο φίλος. Γιατί ρε φίλε αυτοκινητιστή, εσύ όταν έκλεινε στο δρόμο δεν μου κλείνει σε μένα το μεροκάματο που πήγαινα να πουλήσω λάδια στη Λάρισα, στη Φλόρινα κτλ. Ήρθα να σου κάνω τσαμπουκά. Επανέρχεται ο Αντώνης ο ακτινολόγος από το Ιπποκράτο και λέει: εγώ για τον κλάδο μου που είμαι αδρανής, ντρέπομαι. Αλλά είναι γραφικό να κλείνουν τους δρόμους οι αγρότες μόνο τους μήνες που δεν έχουν δουλειές στα χωράφια. Επανάσταση χωρίς μάχη δεν γίνεται πουθενά. Άμα δεν υπάρξει. Και να σου πω κάτι: ο κάμπος των Γιαννιτσών το καλοκαίρι, άμα συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, φίλε, μπορεί να είναι άσπαρτος. Καταλαβαίνεις? Απάντησε ρε φίλε λοιπόν. Πολιτή, φαντάζομαι στον ΠΑΟΚ να έχει έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ όπως έχει ο Γαύρος τα 4 τελευταία χρόνια και να είχε χρέη 56 εκατομμύρια ευρώ όπως. Και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Τελειώνει. Και ο άλλος λέει: καλησπέρα Κώστα. Καλός ο Κίτσιου Νίκο. Ναι. Αλλά υπάρχει, λέει, ένα θέμα. Ότι ο παίκτης δεν έχει σέντρα, δεν έχει τρίπλα, δεν μπουκάρει. Δεν έχει σούτ από μέση απόσταση. Πώς θα παίξει εξτρέμ, λέει ο Χουρμούζης. Λοιπόν, να μην παίξει, λέει, ο Πέλκας από εκεί. Ο Κίτσιου πρώτα απ' όλα έχει τρίπλα, έχει διεμβολισμό και έχει σούτ εν κινήσει. Αυτά βέβαια όταν παίζει στα μπακ και ειδικά στο 3-5-2, ο Τούντορ το έχει απαγορεύσει να το κάνει αυτό. Για να μπορεί να έχει δυνάμεις και έχει κάποιους ψηλοτραυματισμούς. Το μόνο του μειονέκτημα σε όλη αυτή την ιστορία είναι η σέντρα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει με σέντρες, το παιχνίδι το έχει χαμένο. Η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά.
Η γνώμη δικιά μου είναι αυτή. Ρε Σιλικό, να τα παραλές για τις φανέλες. 60 ευρώ έχει του Μπερμπάντοφ, η επαιτειακή έχει 80, ναι. Ενώ η Μπάρτσα τη δική της την έβγαλε 25. Εγώ δεν είπα τι. Εγώ, να σου πω κάτι. Από ό,τι άκουσα, η Μπάρτσα έβγαλε πολλές φανέλες. Ο Πάοκ έβγαλε περιορισμένο αριθμό. Νομίζω πρέπει να έβγαλε 1924-26, κάπου τόσο πρέπει να έβγαλε. Όσο είναι τα χρόνια του Πάοκ. Είναι δυνατόν να έχει 80 ευρώ η επαιτειακή, μωρέ. Ναι, ρε, όσο και να έχει. Είναι συλλεκτικό κομμάτι, ρε φίλε. Συλλεκτικό κομμάτι, μωρέ, τώρα. 80 ευρώ. Όταν ο άλλος παίρνει 400 ευρώ μισθό, παλάβο. Μην την παίρνει. Α, σε μα καημένη. Μην την παίρνει για το αρχείο σου, αγόρι μου. Την πάρω, ρε. Δεν σε υποχρεώνει να το πάρει. Αλλά οι άλλοι όμως. Αλλά η άλλη όμως η φανέλα, ναι. Η οποία είναι καθημερινής βάσης, είναι απαγορευτικό να έχει 60 ευρώ. Μάλιστα. Κατάλαβες. Λοιπόν. Είναι απαγορευτικό. Όλοι λέει ένας φίλος, 94, δείχνεται αλληλεγγύη όταν σας συμφέρει. Ναι. Και όταν δεν σας ενοχλούν οι κινητοποιήσεις, όταν απεργούν οι σκουπιδιαρέοι ή όταν κόβουν το ρεύμα οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, οι αγρότες τι λένε. Κοίταξε να δεις. Ο καθένας, θα συμφωνήσω με το φίλο, κοιτάζει το δικό του μετερίζει. Και αυτό βρήκανε και οι πολιτικάντιδες την ευκαιρία και μας τσεκουρώνουνε. Γιατί ρε Σύνικο δεν κάνουν κινητοποίηση αγρότες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά πάντα Ιανουάριο. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε χρόνο τα ίδια. Πρέπει να τους ταΐζει το κράτος, λέει. Να σου, άιτε, να σου πω κάτι. Κανένας αγρότης. Που θα πουλήσουν οι αγρότες πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Να σου πω κάτι. Κανένας αγρότης, ναι. Δεν έχει ανάγκη, είτε είναι Ιούνιος, είτε είναι Μάρτιος, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν έχει πρόβλημα να βγει στο δρόμο. Δουλειές ο αγρότης πάντα έχει. Και τώρα εσείς νομίζετε ότι οι αγρότες δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν κλαδέματα στα χωράφια τους. Εσείς τι νομίζετε, αλήμα ότι σταματάει. Να πω και κάτι άλλο. Να πεις. Μια μπούκα που με έχεις. Μια μπούκα που σου έχω. Και άλλη μπούκα. Είσαι απαράδεκτος για το θέμα του Ηρακλή. Δηλαδή. Που σε άκουσα τις προάλλες. Ότι. Είπες να πούμε ότι οι παίκτες του Ηρακλή δεν είναι αθλητές. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπες. Είπα ότι είναι καταβεβλημένοι. Καταβεβλημένοι και τους κατέκρινες. Όχι, ρε. Ναι, τους κατέκρινες. Τους κατέκρινα. Τους κατέκρινες. Είπα ότι βιολογικά δεν υπάρχουν. Ναι, βιολογικά δεν υπάρχουν. Δεν κατέκρινα τους παίκτες. Έπρεπε να πεις. Δεν είπα ότι υπάρχουν ξενυχτάνε, κάνουν, όχι. Δικούς... Είπες ότι δεν είναι αθλητές. Όχι. Πώς όχι, αφού σου άκουσα εγώ καλά. Βιολογικά καταρακωμένοι. Είπες ότι δεν είναι αθλητές. Οι παίκτες του Ηρακλή δεν κοπανάνε. Τι σου ισκάρε που κοπανάνε δική σου. Το ξέρω. Οι Μπεκροθόδωροι. Έχουν πάρει το μήνυμα και οι Μπεκροθόδωροι. Αλλά να σου πω. Ναι. Εγώ αυτό που άκουσα. Είναι. Εκτός αν άκουσα στραβά. Ναι, είπες ναι. Ότι δεν υπάρχουν αθλητές αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή. Βιολογικά κακός ο Ηρακλής. Φυσικά είναι επόμενο να είναι φυσιολογικά. Ο Ηρακλής είναι καταβεβλημένος, ναι, και το έδειξε στα παιχνίδια, ναι, με την ΑΕΚ, ναι, πόσο καταβεβλημένος είναι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, θα πρέπει να είμαστε θαυμαστές του Παπαδόπουλου και του γυμναστή του που έφερε την ομάδα εδώ που την έφερε. Σωστό. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, κάναμε μία ανάλυση πριν από 15 μέρες, η οποία ήταν πολύ σωστή. Ο Πογιέτ, ένας από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κατέβηκε όπως είχαμε προβλέψει, αλλά πέσαμε στη λούμπα. Ότι ο Ηρακλής δεν ήταν αυτός που ήταν. Εάν ο Ηρακλής ήταν αυτός που ήταν τον Δεκέμβριο ή τον Νοέμβριο, ο Πογιέτ θα είχε προβλήματα. Κατέβηκε σαν πρώτο βιολί και λίγο υπεράνω στα παιχνίδια που έπαιξα με τον Ηρακλή. Όχι, κάλυψε τον κόλο του. Με σένα ήταν υπεράνω. Και με τον Ηρακλή δεν ήτανε. Με σένα ήταν υπεράνω. Και με τον Ηρακλή ήταν υπεράνω. Περισσότερο. Αλλά η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα εκπληκτικό φεγγάρι και τα λέω γρήγορα για να πάμε στις γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό. Μήνυμα στο 54-3-40. Καλό Εβιτάλ. Καλείτε τώρα στο 23-12-200-500. Στην προνομιακή τιμή για εσάς μόνο. 34 ευρώ και 90 λεπτά από 55 ευρώ. Καλή έκπτωση. Πολύ καλή έκπτωση. Ναι. Με πολλά θρεπτικά συστατικά. Με δυναμώνει πάρα πολύ το αμυντικό σύστημα. Μπράβο. Αρθρώσεις. Σάντος δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Φτιάχνει το λίμπιτο. Το λίμπιτο. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Και φυσικά εταιρικά. Κάτι αυτά κολίτιδες, κάτι τέτοια που έχουμε λόγω του άγχους. Ναι. Χτυπάει το έντερο σαν σαλάμι να πούμε μέσα κτλ. Τα διορθώνει αυτό, και χαμηλώνει ζάχαρα, χαμηλώνει και τις χοληστερίνες. Θα το δοκιμάσουμε. Κάποιος που έχει 240 χοληστερίνη και το κατεβάζει 190-200 με το καλό Εβιτάλ είναι σημαντικό. Γιατί τι έχει αυτό μέσα, κολαγόνο, ναι. Έχει δίκταμο, κρύταμο. Βότανα δηλαδή. Βότανα κριτικής βιολογικής καλλιέργειας, ναι. Και ξέρει ότι η κριτική ξεχνά να πεθάνει. Καλά, αυτή είναι. Αλόι, ναι, αλόι. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Βάλετε αυτά. Α, τα ακουστικά πρέπει να έχουμε. Α, έχω εγώ από εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, ναι, ο πρώτος. Καλημέρα, φίλε, πρώτο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας Ολυμπιακός. Γεια σου, Ντίνο Ολυμπιακή. Γεια σου, Ντίνο Ολυμπιακή. Καταρχήν, μια μικρή παρένθεση. Τεράστιο παιχνίδι απόψε. Και από το Μπίτζη και από όλους. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου μπασκετάκι. Μήρε, φίλε, μας αναγουλιάζεις βραδιάτικα Παρασκευή. Δεν είδατε καθόλου. Και ξημερώνει Σάββατο με το με τον μπάσκετ παιδιά, να πούμε. 30 πόντους, έτσι, Γιώργος Πίντες. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Ποιο μπάσκετ. Γι' αυτό που λέγεις για τον Κοβάσεβιτ. Ναι. Να σου πω ποιες είναι οι διαφορές σου, γιατί για το έχω ακούσει από κι άλλους παγκοσμίες και μπερδεύεστε. Καταρχήν, τότε ο Ολυμπιακός είχε τον Τζόρτζεβιτ και τον Καλέφη, ναι, οι οποίοι ήταν και γρήγοροι και βγάζανε πάσεις καλές και σέντες και φτιάχνανε παιχνίδι. Έμπαινε ο Ολυμπιακός και πολλές φορές, επειδή ο Κοβάσεβιτ ήταν και παλαιστερευτής ο Κοβάσεβιτ, ναι, τα γκολ στην Champions League, άμα δείτε, τα βάλε με την μπάλα με στα δίχτυα. Ναι, ο Κοβάσεβιτ είχε 4 παίκτες στα άκρα που φορτώνανε φανταστικούς σερβιτόρους. Ναι, ναι, ναι. Γκαλέτη, Τζόρτζεβιτ. Μπράβο. Και είχε πολύ καλή κίνηση, έτσι. Γιατί άμα δεις τους αμυντικούς τους παίρνει με σερβιρίσματα. Σερβιρίσματα. Τους έκανε προσπίσεις καλή. Γιατί, αλλά να σου πω λίγο. Ναι, να ο Κοβάσεβιτ ήρθε στον Ολυμπιακό και εμείς το θεωρούσαμε τελειωμένο, έτσι. Δεν λέγαμε ότι ο Κοβάσεβιτ θα έρθει και μας κάνει αυτά που έκανε, θα κάνει καμιά αλλαγή. Εσύ περιμένετε ο Μπερμπά. Ήρθε ο Μπερμπά, το που λέτε, ήρθε ο μεγαλύτερος παιχταράς. Θα κάνει όρια, θα πάει την πάρα μόνος του, θα τους ψει όλους. Εδώ πριν έλεγες ότι ο Όρσεν τον έβλεπε σαν Βαντεσάρ και το Τούντος είπε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι ότι τους παίχτες σας, εσείς οι ίδιοι παουζίδες, δεν έχετε την κριτική σωστή όταν τους παίρνετε και δεν να περιμένετε τα σωστά πράγματα και τους σκέτε, πιστεύω. Δεν γίνεται. Όλο αυτό πήγαινε με τον Μπερμπά, ήρθε ο μεγαλύτερος παίχτης, ήρθε ένας Βέντου Ριβάλντο και κύρα δύο. Πιστεύω στα μάτια σας μετά κάτι, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα μπει σε μια ελληνική ομάδα χωρίς να έχει άλλους υποστηριχτές και να πάρει το τάθημα μόνος του, όπως το παρουσιάζαν τέλος πάντων κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλεις μια παρένθεση να σου πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω, πες μου, και θέλω να σου πω κάτι τελευταίο για τον Κάτι. Πες μου. Χωρίς να θέλω φυσικά να συγκρίνω καταστάσεις, γιατί αυτοί που είπες, Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη κτλ., ήταν τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Με τα σημερινά δεδομένα, θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ καλή κίνηση και αποτελείται από γρήγορους ποδοσφαιριστές και πολύ καλούς σερβιτόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν. Είναι γρήγοροι, αλλά δεν είναι, ο σερβιτόρι δεν είναι, ούτε εκτελεστές είναι. Δεν έχουν δηλαδή, ποιότητα. Ο Ροντρίγκες, συμφωνώ. Ούτε ο Ροντρίγκες είναι πιο γρήγορος από τον Γκαλέτη. Αλλά δεν έχει όλα τα άλλα. Συμφωνώ ότι δεν είναι στην τελική πάσα αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, θα σου πω κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε την κίνηση να χτίσει μια ομάδα γύρω τον Μπερμπάτοφ όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Εάν. Αυτό το πήρε τελευταία μέρα, ρεσί. Πήρε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θεωρόταν ξοφλημένος από την Μπαρτσελώνα που είχε παίξει. Λοιπόν, και έκτισε μια ομάδα επάνω του. Άσχετα τελικά, άμα δεν βγήκε. Ποιον λες? Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Αυτός που έπαιζε στην Μπαρτσελώνα, πώς λεγότανε, μωρέ. Ο Αφελάι, λες. Δεν νομίζω. Όχι Αφελάι, ο άλλος, ρε. Ο Αβιντάλ. Τέλος πάντων, το θυμηθώ. Λοιπόν, και για να κλείσω, τέλος πάντων, θυμίστε και πέσαμε μετά. Λοιπόν, και να σου πω κάτι άλλο. Ρέκο, στη βγαίνω και εγώ, βγαίνουν και άλλοι Ολυμπιακοί. Γενικά, κόσμο και λέμε ότι ο Κάτσε, δηλαδή, θα μιλάμε και στον Ολυμπιακό. Το συμπαθούμε πολύ. Ναι. Αυτοί οι παγκόσμιοι δεν έχετε ισχυρή και κανεί να κρατήσετε τον Κάτσε, να του κάνετε νέο συμβόλαιο και να το βάλετε για να παίξει. Είναι ο παδί. Άμα του φουσκώνουν τα μυαλά, ρε φίλε, οι μανατζαρέοι, εμεί τι να κάνουμε δηλαδή. Πώ θα γίνει. Κάντε συμβόλαιο να τελειώνει τόσο δύσκολο να το κρατήσετε. Τόσο δύσκολο είναι. Πάρτε το στο λιμάνι να το σώσετε το παιδί. Για εγώ το θέλω, φίλε. Το έχω πει. Γεια χαρά, έλα. Στη θέση του Μανιάτη. Πόσο να πάρει αυτό ο Ολυμπιακό να τελειώσει. Εντάξει. Μόνο τα λεφτά νομίζει κάνουν τη διαφορά. Καλημέρα. Πρέπει να παίξει και μπαλίτσα. Ο Τσαλδάρη όταν έβγαινε από τον Πάουξη τον είπα. Του λέω κατέστρεψε το μέλλον σου. Τελείωσε. Καλημέρα. Μπορεί να κάνει λεφτά, αλλά δούλεψε, του λέω, από μωρό παιδί για να παίξει μπάλα και τελείωσε τώρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, ο Βασίλης είμαι. Γεια σου, Βασίλη Ολυμπιακή. Ολυμπιακός. Τι κάνεις, Νίκο, τι κάνεις, Κώστα. Καλά, πάλι καλά. Κερδισμένος στο Γιάννη, το Σαβιόλα εννοούσες. Το Σαβιόλα, μπράβο, ναι, το Σαβιόλα. Ναι, που όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό ήταν σαν να παίζουμε με 10. Ναι, γι' αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός όμως είχε ένα στυλ που έπαιζε πάνω του, έπαιζε με το Σαβιόλα. Δεν έπαιζε πάνω του, τον έμπαινε επειδή είχε γίνει τώρα στη μεταγραφή και δεν ξέρω για ποιο λόγο τον βάζα. Τέλος πάντων. Πάμε για τους αγρότες. Πάμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Εντάχυτα λέω. Ναι. Για να είμαι και γρήγορος. Ναι. Αλλά χωρίς να παρεμβαίνεις στη δουλειά του άλλου. Εγώ με delivery 8 ώρες. Δεν μπορεί να βλέπω τα λάστιχα. Οι ταξιτζίδες τα ίδια. Δηλαδή, αν θέλεις, κατέβασέ τα στη Βουλή. Ναι. Και βλέπω κάτι ναβάρα διπλοκάμπινα. Πόσο κοστίζουν αυτά? 40.000 ευρώ.
40.000 ευρώ. Πες τα ρε, πες τα ρε εκεί πέρα τους προνομιούχους τώρα. Κάτσε ρε. Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Τα κλέψανε οι άνθρωποι αυτά. Βράδυ φύγανε, πολύ κρατικό χρήμα φάγανε, άσε με τώρα. Ένας αγρότης δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχετε πάρει χαμπάρι. Τι κάνουμε, καθόμαστε μόνο. Φυσικά τι κάνει. Τι κάνει να πούμε. Τι κάνει ρε, εγώ τι κάνω. Μη με διακόπτεις. Ναι, πες, εντάξει. Το Ναβάρα κάνει 40.000 ευρώ. Ναι. Το Ζετόρ το τρακτέρ. 40.000 ευρώ. 80.000 ευρώ. Ναι. Εγώ κυκλοφορώ με παπάκι και κάνω delivery. Ναι. Και θα μου χαλάσει και τη δουλειά. Εσύ αγόρι μου, τι κάνεις ο καθένας. Ο ταξιτζής κυκλοφορεί με το Οκτάβια. Ναι. Με 15 σέρβις, με πετρέλαια και τέτοια. Ναι. Και αν του χαλάσει τη δουλειά, κάνε κάτι, αλλά κάνε το χωρίς να εμποδίσεις τους άλλους. Έχετε μπει στο τρυπάκι ένας να δέρνει τον άλλον, να ανακρίνει ο ένας τον άλλον. Τον αγρότη, εσύ το ρώτησες αν θα πληρωθεί. Ένα λεπτό, ρε Βασίλη, γιατί μας πήρες μονότερμα. Τον αγρότη εσύ το ρώτησες αν θα πληρωθεί από τον από αυτόν που θα αγοράσει το εμπόρευμα, αν θα του τα πληρώσει τα λεφτά. Εάν θα πέσει μια βροχή ή ένα χαλάζι, το ρώτησες αν θα πάρει παραγωγή και αν θα πληρωθεί από τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει λεφτά εδώ και τόσα χρόνια. Την επιδότηση για να κάνει ένα θερμοκήπιο. Την επιδότηση τη δώσανε καραμελίτσα για να κάθονται και να μην δουλεύουνε. Κατάλαβες, έφτιαχναμε τα καλύτερα καπνά στα Γιαννιτσά και ήρθαν οι Ευρωπαίοι και είπανε δεν θα δουλεύετε καπνά, πάρτε λεφτά. Λοιπόν, και φάγανε τον παπά, αυτοί είναι οι αγρότες. Πόσο κάνει το αυτοκίνητό σου? Το αυτοκίνητό μου 6.000. Αν το δώσεις τώρα. Ναι. Δηλαδή να βάραγε θέλεις άλλα 10 για να πάρεις. Ρε φίλε, είναι το έκλεψε ο άνθρωπος. Δούλεψε και το πήρε. Δηλαδή ο γιατρός που έχει Πόρσε Καγιέν. Τι πρέπει εγώ να δεν τα δούλεψε ο άνθρωπος τα λεφτά. Πέρα επιδοτήσει ο γιατρός. Τι σημασία έχει, πέρα φακελάκια ρε φίλε. Ο άλλος είναι το δημοτικό. Αυτό θέλουνε να τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Ο ένας να δαγκώνει τον άλλον. Να κατάλαβες τι γίνεται. Τα παίρνει ο Ραπτόπουλος. Τα παίρνει και ο Αποθηκάριος. Δεν είναι έτσι ρε φίλε. Αφήνουμε τους αγρότες. Πάμε στο θέμα μας. Άστο Βασίλη, άστο. Λοιπόν, εγώ έπαιξα τον ΠΑΟΚ σήμερα 5-1. Μπράβο. Τον καλύπτω με 4-0. Ναι. Πολλοί μου είπαν στο πρακτορείο ότι δεχόμαστε το χάντικαπ το 3-0. Μάλιστα. Εγώ αυτό το θέλω ασιάτικο χάντικαπ. Κάνει καμιά μαγιά σε καμιά Μαλαισία. Τι να γίνει. Ή καμιά μαγιά σε καμιά Μαλαισία. Με μπαπέσεις ο χοντρός. Χοντρός, λέγε, λέγε. Αν λέγε. Είναι αυτό, εντάξει, εγώ παιχτικώς τα βλέπω. Δηλαδή πες μου έναν παίχτη καλύτερο του ΠΑΟΚ που να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό με καλύτερους ποδοσφαιριστές. Όποτε πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι και κέρδισε τον Ολυμπιακό, τον κέρδισε γιατί είχε ψυχή, γιατί είχε καρδιά. Γι' αυτό τον κέρδισε. Η μεγαλύτερη μύθη του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Λούκας, και τους έδιωξες. Βασίλη, γεια σου. Γεια σου. Και εσύ έδειξες πολλούς. Και εσύ. Έδειξες πολλούς και εσύ. Στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας σου, μέσα στο θέατρο των ονείρων, έπεσες με τον Μπέρο και με τον Βέρο. Γιατί τους ξεπούλησες. Κατάλαβες τι έκανες. Να και εσύ τι έκανες. Λέει όλη την ώρα μας μιλάς για τις επιδοτήσεις. Εγώ θέλω να τις κόψω. Αλλά μετά μην φωνάζεις που το σιτάρι από 20 λεπτά το κιλό θα πάει να πούμε ένα ευρώ και θα πληρώνεις 3 ευρώ το ψωμί εσύ. Έλατε, έλατε. Για το Λέτο τι έχουμε να πούμε. Δεν τον έχουμε δει εδώ και καιρό. Αν είναι ο Λέτο έστω και το 60% από αυτό το Λέτο που ξέρουμε, είναι μεγάλη μεταγραφή. Πάντως εγώ, έτσι όπως βλέπω τον Μπέργκ και τα εξτρέμ που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ βλέπω το Λέτο για αντικαταστάτη του Μπέρκ. Αυτό κατάλαβα. Όχι, εγώ νομίζω του Πέτρης αντικαταστάτη περισσότερο. Του Μπέρκ. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να είναι αυτός ο τρεχαλατζής ο Λέτο, αλλά θα το δούμε. Η Λίμπιντο καλέ είναι και όχι το Λίμπιντο. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Γιατί είναι λίγο δεσκολία στα 56 εκατομμύρια ευρώ χρέη του Γάβρου και τα 400 εκατομμύρια έσοδα. Τόσο που ενοχλεί αυτό το μήνυμα, λέει. Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί να, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε αυτό. Κόσμο, καλημέρα, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια καλή επιχείρηση. Καλημέρα, πάμε, ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι να σε κάνω, βρε, τι να σε κάνω που σε συμπαθώ, βρε, τι να σε κάνω. Πάντως ξέρεις. Καλέ, οι παοξίδες που είναι σήμερα κρύβονται. Ναι. Πάντως ξέρεις, κατάλαβα σήμερα. Για να φτάσεις σε σημείο να μου το πεις αυτό με τη σημερινή εκπομπή σημαίνει ότι κάποιοι σε πιάσανε. Με πήραν τηλέφωνο, το λέω στα ίσια. Και μου λένε, καλέ, πες αυτό τον Αριανό από την Αθήνα. Είναι συκοφάντης.
Γιατί λέει το παρελθόν με το παρόν δεν υπάρχει, δεν θα το αφήσουμε εμείς να υπάρξει. θα το πω εγώ στον αέρα, γιατί εγώ θέλω να τα ακούω όλα. Και δεν υπάρχει ναι, κάτι τέτοιο που να αφήσουμε να γίνει πάλι πίσω. Λέω καλά, εγώ θα του το πω, διάλογο κάνουμε, δημοκρατία έχουμε. Σε ακούω τώρα. Επειδή δεν είμαι κανένα Highlander να μπορέσω να τα βάλουμε κανένα ολόκληρο σύνδεσμο. Ναι. Και επειδή καταλαβαίνω ότι όταν ένα σκηνή τεντώνει, δεν πρέπει να τα αφήσει να σπάσει. Θα περιμένει να δει, μου είπε. Ναι. 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 Δεν θα το αφήσω να σπάσει. Βλέπει, τι είμαστε, βλάκες, να μα κυνηγάνε 500 άτομα. Ναι. Αλλά άμα δούμε κάτι ανάποδο. Εγώ ναι. Πλήσω, ναι, έχω, ναι. Έχω τοποθετηθεί δημοσίως. Λόγω της ραδιοφωνικής τριβής ένιωθα σαν να τα λέμε και οι δυο μας, να κρατάμε κάποια επαφή. Αλλά επειδή δεν θέλω το σκηνή να σπάσει, γιατί έχουμε και οικογένειες, δουλειές και χία δυο, πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός, ραδιοφωνικά προσωπική απόφαση είναι ότι δεν θα ξαναβγω μέχρι να δικαιωθώ σε αυτά που έχω πει. Α, περιμένεις δηλαδή το χρόνο, έτσι. Και δεν θα το δω, είναι εσύ πολλά. Εσύ περιμένεις να δικαιωθείς από τον Άρη, ναι. Όχι, ναι. Να δικαιωθεί ότι ο Άρης θα τα κάνει στραβά για να βγει μετά από δύο μήνες, τρεις, να μπει και εγώ τώρα. Φίλε, ο Άρης είναι μια ελληνική ταινία η οποία ξέρουμε το τέλος της. Το ξέρεις, ναι, αλλά... βέβαια, το ξέρουμε ποιο είναι το τέλος στο φινάλε. Εκτός από την ταινία, υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας. Υπάρχει ποτέ περίπτωση ο Καλογύρου να δίνει το Φούντα? Ναι, υπάρχει μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας. Να παντρευτεί τη Βουγιουκλάκη. Γίνεται αυτό το πράγμα, ο Καλογύρου να παντρευτεί τη Βουγιουκλάκη. Σε κανένα έργο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, επειδή υπάρχει μια πραγματικότητα όμως γύρω μας. Μη με ζυγώνεις. Που μπορεί κάποιοι να έχουμε κάποια θέματα. Ναι. Γενικότερα, γιατί το ποδόσφαιρο, εντάξει, ξέρουμε λίγο πολύ τι παίζει. Γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Ναι. Άρα εμείς περιμένουμε τώρα το καλοκαίρι για να δεις τι γίνεται. Ναι, ωραίο. Δεν ζει και ο Φόσκολος. Καλοκαίρι. Αν μαζούσε ο Φόσκολος. Αν μαζούσε ο Φόσκολος. Θα κάνει ένα Σύρια. Πυρετό στην άσφαλτο. Τι πυρετό στην άσφαλτο. Πυρετό στο Χαριλάου. Εσύ πιστεύεις ότι μέχρι τον Απρίλιο δεν έχουν γίνει εξελίξεις? Α, καλέ, μια χαρά πάει χρονιά φέτος. Εγώ... Μια χαρά πάει. Yeah. Λοιπόν, εγώ σου ξαναδήλωσα, σε γουσάρω, συμπαθώ, σε ακούω. Yeah. Επειδή θα τα λέμε ραδιοφωνικά, πιστεύω θα τα λέμε κατηδίαν. Δεν θα έχουμε αυτή την τριβή την καθημερινή, την παρά μία ημέρα. Σου μίλησα για ποτοξάκια. Μάλιστα. Σου μίλησα για εκαθάριση. Ποτοξάκια λέει τον αυτόν του. Ξέρω, κατάλαβα. Ναι, ναι. Και άμα θέλω να σου δώσω και μία απάντηση, γιατί την περσινή χρονιά υποστήριζε Αρβανιτίδη, ναι. Ήταν γιατί ήξερα ότι αυτή ήθελα τον Καρυπίδη. Μάλιστα. Τελικά ο άνθρωπος αποδείχθηκε σοβαρότερος από τον άλλο που είχαμε. Ναι. Και θέλετε να σας δώσω και μία βόμβα για την περσινή διοίκηση, αλλά θέλω να μου απαντήσει τα ίσακό σας. Έτσι. Τρεις με τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι. Υπήρξε μία συζήτηση με τον Σεραίο που το λέει: έχω 300 άνοιγμα και άμα μου τα δώσει ανεβαίνει. Καλά, αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Ντροπή. Ντροπή, μάλιστα. Καλό βράδυ, σε έκλεισε ο Γιάννης. Ναι, ήταν. Δεν πρέπει να τα λες αυτά, έχεις και μια αλφα εμπειρία. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή ταχύτατα. Είδαμε την κατάδιο του Πασεραϊκού. Πάμε. Κυρία Θεοδωρίδου Φέγια. Πάμε, γραμμή, πάμε. Μάλιστα. Καλή Πασεραϊκή. Ναι. Κύριε Αρντομπλέ. Τη πιάτσα στα ντερέκια. Λοιπόν, δύο Ολυμπιακοί και ένα Αργιανό. Ωραία. Δύο Αργιανοί. Δύο Αργιανοί, ρε, και αυτό Αργιανό. Δύο. Λιγολάκι. Μήπως πίνεις λάδι, αγόρι μου, και δεν πίνεις λάδι. Βαρβολίνες. Α, γι' αυτό. Έπρεπε να το καταλάβω. 330.000 είναι και γραμμένοι αγρότες στην Ελλάδα. Ας βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών άμεσα, γιατί όταν κάνεις δήλωση φορολογική βάζεις δίπλα και το ε9. Ναι. Και ποιοι από αυτούς έχουν πάρει τι έχουν πάρει και ποιοι από αυτούς είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Όταν από τις 330.000 αγρότες οι 300.000 δηλώνουν εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ, δεν φορολογούνται, δεν υπάρχει περίπτωση ένας ο οποίος είναι άνεργος, του χρεώνει τεκμαρτό εισόδημα 8.000 ευρώ με δύο παιδιά και τον φορολογεί, το οποίο τεκμαρτό είναι παράνομο διότι δεν υφίσταται, μόνο στην Ελλάδα υφίσταται. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μαύρο, είναι εικονικό, το βάζει το κράτος στην ουσία. Να του δίνει και φόρο. Και ο αγρότης, ενώ δηλώνει έστω και 5.000 κανονικό εισόδημα, ναι. Επειδή είναι κάτω ακόμα και από τις 8.000, δηλαδή ξεπερνάει το όριο της φτώχειας, να μην πληρώνει φόρο. Ποιος είναι ο αγρότης που δεν θα πληρώσει φόρο?
Ποιος είπε σε σένα ότι ο αγρότης δεν πληρώνει φόρο. Μισό λεπτό. Ναι. Τα ακούσαμε, μίλησες πολύ ώρα. Άκου και τ' άλλο. Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, διάλογο να κάνουμε. Βάσει του συντάγματος, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κλείνει καμία εθνική οδό. Μάλιστα. Ουδεμία, κανένας. Ούτε καλικέρης, ούτε ταξιτζής, ούτε φορτηγατζής, ούτε αγρότης, ούτε οικοδόμος, ούτε κανένας. Μάλιστα. Αν βγαίνανε τα 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι Έλληνες, οι οποίοι είναι άνεργοι, στο δρόμο, τι ξύλο θα είχε πέσει μέχρι τώρα? Γιατί να μην βγούνε, γιατί δεν βγαίνουν? Το παράδειγμα, δέστο, στην πρώην μονάδα μου που υπηρέτησα στην 148 στο πυλί της ΚΟ, που το κάνουν στρατόπεδο για τους λαθρομετανάστες. Μάλιστα. Λοιπόν, βγήκανε οι αγρότες και άνθρωποι από εκεί που έχουν χωράφια δίπλα, ναι, και σπίτια και μαγαζιά, και αρχίσανε και τους πλακώνανε στο ξύλο. Θέλεις, κύριε αγρότη, να έχεις τα δικαιώματά σου πάνω απ' όλα, να μην πληρώσεις και έχεις και δεκτά αιτήματα και κάποια είναι σωστά? Πάρε τα τρακτέρ, ρε μαγκάκο, 15.000-20.000 τρακτέρ, πήγαινε βάλτα γύρω-γύρω από τη Βουλή. Η Αθήνα είναι πολύ μακριά, ρε Σιδηθοδόρη. Δεν είναι μακριά. Όταν κάνεις επανάσταση... Δεν θα τους αφήσουν, λέει ο Γιάννης ο Κυλιτήθης. Εδώ τους αφήνουν να κλείνει το δρόμο όμως. Λοιπόν, άκου να πεις, δεν θα κάνεις επανάσταση. Κάτω δεν τον αφήνουνε. Στη Βουλή δεν τον αφήνει, στη Βουλή. Εγώ για να καταλάβω κάτι, ρε Θόδωρε, ο εχθρός μας είναι οι αγρότες, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ορίστε. Ο εχθρός μας αυτή τη στιγμή είναι οι αγρότες. Όχι, κανένας δεν είναι ο εχθρός μας. Ποιος είναι ο εχθρός μας? Ο εχθρός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να μπορέσουμε... Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα τίποτα όλοι μαζί. Διότι ο ένας κοιτάει να φάει από τον άλλον. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Ο αγρότης κοιτάει να φάει από τον καταναλωτή. Διότι έβαλε ο μόνος του αγρότης με τον αγροτικό συνεταιρισμό, το μεσάζοντας στον κόλπο, να του παίρνει στην αρχή 20 και 30 και 40 και 50 λεπτά το καλαμπόκι και το πορτοκάλι. Είχε και άδεια για τη λαϊκή, έβγαινε το πουλάγε έτσι, έκανε το μεσάζοντα, το ξαναπούλαγε και 2 ευρώ. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Σταυρώστε. Δεν μπορείς να λες εσύ ότι του λέει του αγρότη στα Γιαννιτσά, βγάλει τον καπνό για να σου δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ. Και πήγαινε και τα 500 χιλιάρικα και τα έτρωγε στο καζίνο και στο Μομπαρνές και να μην πω αλλού. Όχι, ρε φίλε. Το τι θα κάνει ο καθένας, το τι θα κάνει ο καθένας και πώς θα φάει τα λεφτά του, ναι, έχει το μυαλό και το, ναι, τέτοιο, και να το κάνει. Φωνάζεις. Υπάρχουν περιστατικά οι οποίοι κάποιοι πήγανε, φάγανε στα λεφτά στα καζίνα, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα επενδύσανε και ήταν οικοκύριδες. Εσύ τι νομίζεις, ότι στον κάμπο των Γιαννιτσών όλοι είναι κουμαρτζίδες? Και δεν με απάντησες. Τι? 330.000 είναι εγγεγραμμένοι αγρότες στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι με το Ε1 και με το Ε9 δεν μπορεί να βρει το Υπουργείο Οικονομικών? Τα πάντα μπορεί να βρει. Ποιοι είναι έξυπνοι και ποιοι έχουν και ποιοι δεν έχουν? Τα πάντα μπορεί να βρει. Θα πάει σε αυτούς που δεν έχουν και αυτούς θα τους τα χαρίσει. Και δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Μπούτας και ο Μαυρούδας. Εντάξει, ρε Σιθόδωρε. Να κάνει το πλοκ της Νίκαιας. Που έχει 15.000 στρέμματα. Αυτοί δεν υφίστανται σαν αγρότες. Αυτοί είναι εργατοπατέρες, άστο. Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Εδώ δεν μιλάμε, ρε Σιθοδωρή, για τον αγρότη των 15.000 στρεμάτων. Εδώ μιλάμε για τον αγρότη των 50 στρεμάτων. Νίκο, σε τι κόσμο είσαι, αγόρι μου, στον κόσμο των Playmobil? Ο Πούτας δεν έχει κλείσει τη Μίκαια? Δεν είμαι εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, ρε αγόρι μου, δεν είμαι με αυτούς. Δεν συμφωνώ με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, δεν είναι αγρότης. Είναι τα τσιμπούρια τα οποία πάνε και κολλάνε πάνω στους αγρότες. Λέει ότι είναι το πιο σκληροπυρηνικό μπλοκ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Μαζί με και τον Τεμπών. Εντάξει. Το κακό είναι ότι όταν κάνουμε αυτοκριτική βλέπουμε μόνο τα λάθη. Όχι, φιλαράκι, δεν θα κάνουμε αυτοκριτική. Εντάξει. Όταν έχεις το security με 2,5 ευρώ να σου φυλάει τα τρένα και παίρνει 600 ευρώ και το βάζεις φόρο. Όταν έχεις το χιλιτίδι που κάθεται μια ολόκληρη νύχτα για να διασκεδάζει τον κόσμο και να παίρνει ένα χιλιάρικο και να του ξαναβάζει φόρο και να του παίρνει τα 300 με 2 παιδιά. Ο Χιλιτήρης δεν είναι, με τα συγχωρείς να μην πω τη λέξη, αλλά οι άλλοι να πούμε είναι έξυπνοι και τα τρώνε. Άρα λοιπόν για να τελειώνουμε, όποιος σηκώνει το κεφάλι θα του το παίρνουμε, τέλος. Όταν θέλεις να σηκώσεις κεφάλι, ναι, πρέπει να μάθεις τον τρόπο που πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι. Εντάξει. Όχι να σηκώνει το κεφάλι ο αγρότης και ο οικοδόμος, παράδειγμα, που οικοδόμοι δεν υπάρχουν πια, οι άνθρωποι τους τελειώσανε. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα, λάθος είναι το παράδειγμα αυτό. Ναι. Όχι εσύ αγρότη ή ταξιτζή
που πήρε το Μερσεντές να πούμε 200 χιλιάρικα να μου φωνάζεις αλλά την ταρίφα από εδώ μέχρι το Μετρόπολης που είναι 5 λεπτά να με πάρεις 5 ευρώ. Δεν γίνεται ρε φίλε. Σφάξτε τους όλους. Δεν γίνεται ρε φίλε. Έτσι. Έφυγες. Έφυγε. Φτάνει. Άρα λοιπόν το ταξιτζί ο οποίος θα πάρει. Σε περιμένω την Κυριακή. Άρα ο ταξιτζί που θα πάρει από το Λευκό Πύργο και Γιαννιτσά 150 ευρώ δρομολόγιο, σφάξτε τον κι αυτόνα. Επόμενος κύριος. Πάμε. Ωραία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τους πλακώσανε και χρήσιμοι. Σωτήρης από η Μαθία. Έλα, η Μαθία. Πάμε, Μαθία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για, πάνω στο θέμα αυτό που συζητάτε. Γιατί είμαι αγρότης κι εγώ. Είμαι 25 ετών. Με καγέννησε, φίλε, και εσύ. Δεν πρόλαβα. Φίλε, εγώ είμαι με αγροτικό κάντι. Ναι. Και με ένα ποδήλατο. Καλά, ρε φίλε, πού ήσουν εσύ εδώ, επί Ραπτόπουλου, που μοιράζανε τα καγέν. Δεν πρόλαβε. Λοιπόν, θέλω λίγο να πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που φαγώθηκαν πολλά εκατομμύρια. Φαγώθηκαν. Φυσικά. Απλά μπορεί άνετα του Υπουργείου Οικονομικών να πάει και να τους πιάσει. Όλοι οι αγρότες δεν είναι κατά στη φορολόγηση. Να φορολογηθούν ανάλογα με τα κριτήρια. Με βάση αυτό που πρέπει να φορολογηθούν. Όχι με αυτά που ζητάνε αυτοί τώρα. Όταν εγώ έχω να πληρωθώ την περσινή μου τη σοδιά και δεν ξέρω αν τα πάρω. Όταν εγώ είμαι χρεωμένος μέχρι το κεφάλι στο γεωπόνο και στον κάθε γεωπόνο και δεν έχω τα μούτρα μου να βγω έξω να μιλήσω με κάποιον, δεν μπορείς ρε φίλε να έρθεις και να μου ζητάς σε προκαταβάλω το φόρο και χίλια δυο άλλα. Την περσινή μου τη σοδιά ακόμη δεν την πληρώθηκα. Περσινή. Το καταλαβαίνετε? Εγώ φίλε τα ξέρω, στο Ραπτόπουλα πες τα. Και αν γιατί αυτό θα να κάνει να πληρωθεί ένα χρόνο. Μπορώ εδώ, να μιλήσω και ονοματικά. Έχω να πάρω χρήματα από πέρυσι τον Ιούνιο. Βρε εδώ οι χείρες πεθάναν οι άντρες τους και τρία χρόνια σύνταξη δεν πήραν και εσύ έχεις να πάρεις ένα. Και τι να κάνουνε, να βγάλουν οι χείρες τα μαύρα και να κλείσουν το δρόμο. Πουλήθηκαν τα ροδάκινα. Έχουν φύγει. Σαν κράτος δεν έπρεπε να έρθεις και να πας αυτόν τον έμπορο που με χρωστάει εμένα τα χρήματα και να το πεις ρε φίλε, πού πήγαν αυτά. Μνημόνιο θα ψήφισες αγρότη. Α, τώρα μην το γυρνάς αλλού. Δηλαδή παιδί, τώρα, Κωστή, μιλάμε. Εγώ σε καταλαβαίνω σαν 25άρης. Εγώ έχω με τους προηγούμενους θέματα, δεν έχω μαζί σου. Είμαι μα, από 12 χρονών μέσα στα χωράφια. Δεν τα έχω μαζί του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Εγώ είμαι ροδακινοπαραγωγός για την ακρίβεια. Ωραία. Σε ποια περιοχή είσαι, φίλε της Συμμαθίας? Στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια, ωραία. Όχι, εκεί που πάνε τα μάξια που τα κόβουν. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Εγώ προσωπικά, για μένα θα μιλήσω, γιατί δεν μιλάω για άλλες περιοχές, δεν ξέρω για άλλες περιοχές. Θα μιλήσω εδώ για τη δική μου την περιοχή. Ωραία. Ναι. Όλοι, το 70% των ροδακινοπαραγωγών είναι απλήρωτοι. Το ξέρω παλικάρι μου. Όταν εμένα μου παίρνεις το ροδάκινο, το νεκταρίν 25 λεπτά και έχω 21 λεπτά έξοδα, με 4 λεπτά πώς θα βγάλω εγώ όλη τη σεζόν? Πώς θα συντηρήσεις την οικογένεια? Πώς θα πληρώσεις τα φάρμακα που είναι πανάκριβα και στη Βουλγαρία είναι μισή τιμή? Ρε σεις. Ρίξε και τα φάρμακα ρε κάτω ρε. Ρε σεις, όλοι... Μόνο τα φάρμακα. Όλοι το έχουμε... πετρέλαιο. Από αυτούς περιμένουμε να φάμε. Γιατί είπε ο άλλος πριν, μίλησε για σέρβις στα ταξί. Δεν ξέρω τον κύριο τι είπε. Μίλησε ότι έχουν 15 σέρβις στα ταξί. Δηλαδή τα τρακτέρ δεν έχουν σέρβις. Όχι, δεν τα τρακτέρ δεν είναι λάδια και είναι λιπάσματα. Δεν έχουν φθορές τα τρακτέρ που δουλεύουν 15 ώρες μέσα σε άγονη γη. Δεν έχουν φθορές αυτά. Τι είναι, από άλλο υλικό? Και η επιλογή σου, Ραπτόπουλε, είναι να φας ροδάκινο γουργουνδίας και να το πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, αν θέλεις, αλλά υπάρχει και το ροδάκινο της Αλεξάνδρειας, της Μελίτης, της Αγκαθιάς, το οποίο πώς θα το φας? Εγώ συγκεκριμένα είμαι από την Αγκαθιά. Συγκεκριμένα είμαι από την Αγκαθιά. Νίκη Αγκαθιάς, βαράνε αυτή εκεί. Νίκη Αγκαθιάς, βαράνε. Παιδιά, δεν υπάρχει, ειλικρινά σου μιλάω. Όταν το ροδάκινο με το παίρνει σε μένα 25 λεπτά και πας και το πουλάς 1 ευρώ, πού πάνε αυτά τα 75 λεπτά? Για χυμό πόσο το παίρνανε, ρε φίλε, το ροδάκινο? Για πες τον εδώ το Ραπτόπουλο που πίνει χυμός. Για χυμό πόσο το παίρνανε? Για χυμό 6 λεπτά, 7. 7 λεπτά το κιλό για χυμό, ρε, καταλαβαίνεις τι μιλάμε τώρα. Και όταν θα έρθει τώρα ο έμπορος αυτός να με κλείσει εμένα το λογαριασμό, θα μου πει, έλα εδώ Σωτήρη, είναι 2.000 φίλε να πάρεις, πάρε 1.500 γιατί είχες και φύρα. Άλλη φύρα που με βγάζει εμένα όταν με τα κάνει παραλαβή, σε κόβει και τώρα. Σε λέει, άμα τα θες πάρτα, άμα δεν τα θες μην τα παίρνεις, παγλαμάδες. Κατάλαβες. Να είσαι καλά παλικάρι μου, καλή ευχαριστώ βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και με δύναμη παντού. Γιατί καλά. Αν δεν μιλήσουμε, δεν πρόκειται να σηκωθούμε ποτέ.
Έγινε, να είσαι καλά. Εγώ χαίρομαι να υπάρχουν 25 που μένουν στην Ελλάδα και δεν φεύγουν στο εξωτερικό. 25 με τετοστερόνι ακόμα. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Εγώ τα έχω με τους παλιούς. Εκεί με τους παλιούς, ναι. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Ναι, αλλά οι νέοι τώρα είναι στα μπλόκα. Δεν τα έχω ρε με το νέο γόρι. Οι νέοι όμως είναι στα μπλόκα. Δεν οι παππούδες είναι στο σπίτι με το πιεσόμετρο. Οι παππούδες έχουν αμαρτίες πολλές. Εντάξει. Με τον 25 γιατί δεν πάμε. Με τον 25 δεν θα τα βάλω. Μα αυτοί είναι στα μπλόκα όμως. Με τους γερο... Να μην. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Πολύ μάλιστα. Λοιπόν, και εγώ 26 χρόνια με παιδιά αγρότης είμαι από Σέρες, έτσι. Να το. Σέρεο. Εγώ είμαι στο μπλόκο του Προμαχώνα. Εγώ σε ρωτάω ρε Λαπτόπουλε να πάω να κλείσω τη Βουλή. Έτσι. Τι θα τον κάνω τον Τσίπρα και τον οποιοδήποτε Τσίπρα. Όπως πήγανε ρε του Παναθηναϊκού απ' έξω και φωτάνε. Κάτσε να μας πήρε. Μάτα ρε Ραπ τώρα, άκουσε με λίγο εμένα. Εγώ άμα πάω να κλείσω τη Βουλή θα επηρεάσω κάπου την κυβέρνηση. Όταν κάνω όμως 30 χιλιόμετρα ουρά Νταλίκη στη Βουλγαρία, εισαγόμενο καλαμπόκι και στάρι, αυτό που τέζει στα παιδιά σας. Ενέρε αυτό που λέει, εκεί πέρα τον κάνω κάτι. Εκεί πέρα τραγουδάω την κυβέρνηση. Μα... Όταν κατεβαίνει να μας δει εμάς τον Προμαχώνα, ο υπουργός και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, τον είδα. Και δεν έρχεται να μας δει ο δικός μας, τι γίνεται ρε αυτό. Ενέρε φιλές, αυτό έχεις δίκιο. Γιατί ο καλύτερος πελάτης της Βουλγαρίας είμαστε εμείς. Έτσι δεν είναι. Να μου πεις τι, για τον Ναβάρα που κάνει 40 χιλιάρικα. Ο πατέρας μου είναι ηλεκτρολόγος, δεν έχει καμιά σχέση με χωράφια, έτσι. Εγώ ασχολήθηκα με χωράφια. Έχω από τη Θεσσαλονίκη για να πάω ασχοληθώ με χωράφια. Επένδυσα πάνω σε αυτό. Είχα 5 φράγκα στην άκρη, τα άρχισα να κάνω κάτι. Έχω 40 χιλιάρικα να βάρω, ναι, έχω 40 χιλιάρικα να βάρω. Ο πατέρας μου άφησε ένα βένσις που το πήρε 10 εκατομμύρια το 2000. Είχε και ένα κόμβο που ήταν ηλεκτρολόγος που το πήρε άλλα 20 χιλιάρικα τότε, έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω ένα Ναβάρα που έχω και για γιο ταχύ και την κόμμα να τη βγάζω φόντα με τον Ναβάρα και τα λοιπά όταν στο Ναβάρα τη φορτώνω. Ναι, παιδί, γιατί ρε. Δεν δούλεψε. Σταμάτησε ρε. Δεν δούλεψε ρε. Ρε δικηγόρο θέλει. Δηλαδή, συγγνώμη, μου λέει ο άλλος ο μισθωτός, γιατί έχω αφορολόγητο 3.000 ευρώ καθαρά εισοδήματα είχα πέρυσι και πλήρωσα 800 ευρώ εφορία. 800 ευρώ με 3.000 ευρώ εισόδημα, καταλαβαίνεις. Και το προπλήρωσε. Ναι. Να μου πείτε, έχω, δηλαδή ένας μισθωτός που έχει κάνει επένδυση τις σπουδές του και αν έχει σπουδάσει, έτσι. Και αν έχει σπουδάσει. Γιατί η επένδυση της ζωής είναι σπουδές του, τίποτα παραπάνω. Να μου πει εμένα, που ναι, έχω 40 χιλιάρικα ένα Ναβάρα, το δούλεψα για να το πάρω. Έχω άλλα 80 χιλιάρικα ένα τρακτέρ, που και εκείνο δούλεψα να το πάρω. Έτσι, γιατί είχα το στομάχι να πάω να πάρω ένα δάνειο, να αγοράσω 10 χωράφια και δεν είπα όχι να πορεύσουμε. Να δουλεύω πακετάς και να πορεύω. Κατάλαβες τι σου λέει το παιδί, πήγε στο νόημα του έργου. Δεν είπα στη Θεσσαλονίκη πριν φύγω. Ρε φίλε, πακετάς δεν είπα στη Θεσσαλονίκη πριν φύγω. Είχα το στομάχι όμως, πήγα στο χωριό, πήρα ένα δάνειο, μπήκα νέος αγρότης, πήρα 5 χωράφια, πήρα και ένα Ναβάρα και ένα τρακτέρ και βγήκα στη δουλειά ρε φίλε. Κατάλαβες, δεν κάθονταν εδώ να κλαίει τη μοίρα όπως κάθεστε και κλαίτε. Τι θα κάνουμε στην Τούμπα. Περνάς από την Τούμπα, Μάρκου Μπότσαρη. Είναι καμιά 20 χλεχλέδες εκεί να πούμε, με τη Σαγιονάρα και με το βρώμικο τον ήχη και κλαίνει τη μοίρα τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάτε ρε να δουλέψετε ρε, πάτε στα σπίτια σας, πάρτε ένα χωράφι ρε. Πάρτε κάτι ρε. Γιατί μας τη λες ρε. Τι να σε πω να πούμε. Όλοι οι τεπελχανάδες έχουν μαζευτεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάθονται, κλαίνε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κλάμα. Κάνα μαγάζι. Δεν ανοίγουν κανένα ηλεκτρολογείο, κανένα βενζινάδικο, κανένα τέτοιο όπως το λένε, κανένα σιδηρουργείο. Κάνα καφέ θα ανοίξουν, καμιά μπουγάτσα, κάνα γύρο και τέτοια θέματα να πούμε. Κάνα καφέ. Έχουμε μπουχτεί στους καφέδες. Καλά σας λένε Φραπεδούπολη. Άμα σας κάνει ένα εμπάρκο ή δράμα ή σέρες και δεν σας στείλουν καμιά μελιτζάνα, καμιά πιπεριά να φάτε, τι θα φάτε ρε, τον καζόν που σας βάζει στο Λευκό Πύργο Μπουτάρης, καζόν θα τρώτε. Σταμάτα. Τι σταμάτα να πούμε. Έγινε. Σε βλέπω εσένα να βάζεις το χειμώνα γλάστρα στο σπίτι, αντί για λουλούδια, ορτανσίες, να βάζεις τίποτα μελιτζάνες, τίποτα να πούμε, άκουμε εμένα που σε λέω. Θα φύγω επανομή. Τίποτα πιπεριές και μισθές. Θα φύγω επανομή. Έγινε ρε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Προμαχώνα. Θα σας πω και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Να πεις. Που λέτε για τις πορείες. Ναι. Κάνανε πορεία χθες, έτσι. Πήγανε κουκουλοφόροι, πετάξα 5 μολότοφ, φύγαν όλοι. Στην αγρότικα δεν είδα να ρίχνει κανένας κουκουλοφόρος όμως να πετάει μολότοφ εκεί πέρα. Δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει, παιδιά. Γιατί. Δεν καταλάβετε. Είναι αυτή τη στιγμή το πιο ψηλό μέτωπο στην Ελλάδα. Φύγερε. Όλοι άμα πεθάνουμε. Φύγερε. Έχει εκεί στην Κοζάνη κάτι αγρόταρους, να πούμε, κάτι βόγλιδες.
Πω, τι βόγλιδες είναι. Ναι, σταματάω στην Κοζάνη που λες εκεί. Ναι. Έχουν μπλόκο οι αγρότες. Εγώ τώρα πάω σαν το μουλοχτό να πούμε να περάσω. Θέλω να πουλήσω λάδια. Τι έγινε, μου λέει, αδερφέ, ξέρεις, δεν περνάς. Λέω μαζί σας σήμερα, παιδιά. Κάνει υπομονή, μου λέει. Θα ανοίξουμε σε κανένα μισάωρο. Λέω, ξέρω το χωματόδρομο. Εγώ θα φύγω από το χωματόδρομο. Άμα ξέρεις, μου λέει, το χωματόδρομο φύγει. Έφυγα από το χωματόδρομο. Και τι έγινε, έκανε ένα χιλιόμετρο χωματόδρομο. Βόγλιδες. Βόγλιδες. Πού να τα βάλεις πέρα μαζί τους. Στο χειρισμό τους πήρα 5-6 τουλούμπες εκεί να τους γλυκάνω. Για χαρά. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα, ναι. Από το ασπρόμαυρο γαλάτσι. 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 Όχι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πώς λέει ο άλλος από την Τούμπα, από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Φίλε, αυτό το γαλάτσι ποτέ δεν το χώνεψα. Με θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό και δεν το γουστάρω καθόλου. Έχεις χρόνια να έρθεις, μάλλον μου φαίνεται. Ναι. Έχει γίνει και εδώ Ολυμπιακός. Τι λέει, ρε φίλε. Τι λέλα πάει να φύγει. Έχουν πάρει σε κατηγορία και εδώ. Δυστυχώς. Για πες. Κατάγομαι από το Αιγίνιο Πιερίας, από μικροαγροτική οικογένεια. Ναι. Συμφωνώ εν μέρη με αυτά που λες. Το Χατζηγεωργείο, ρε, τον Κρεοπόλη, τον ξέρεις. Εγώ τον ξέρω. Τον ξέρεις. Αδερφέ, βλέπω 22 χρόνια. 22 χρόνια. Σαν τον Κουεμτζή. Σαν τον Κουεμτζή έφυγες και εσύ. Σαν τον Κουεμτζή. Υπηρετώ, είμαι το αντίθετο εγώ, υπηρετώ εδώ πέρα. Α, συγγνώμη. Τι υπηρετείς. Λοιπόν. Α, είσαι τέτοιος. Ναι, εντάξει. Ό,τι το νόμο και την τάξη. Μπράβο. Λοιπόν. Πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε. Σου είπα ότι είμαι από μικροαγροτική οικογένεια. Ναι. Διαφωνούμε στο ότι ο ξεσηκωμός που έχει γίνει από τους τσιφλικάδες. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό ακούω και ενημερώνομαι, έτσι. Δεν είμαι... Ναι. Δεν με ταΐζουν ό,τι θέλουν. Ναι. Αυτό γίνεται το παιχνίδι όλο για τους τσιφλικάδες. Ναι. Ποτέ δεν πληρώνανε και δεν θέλουν να πληρώσουν και τώρα. Ναι. Ο μικροαγρότης που έχει ένα εισόδημα 5, 8, 7 χιλιάρικα, αν διαβάσεις όλο το νομοσχέδιο που θέλουν να του περάσουν, η αύξηση που του κάνουν είναι πολύ ελάχιστη. Δηλαδή... Εσύ τώρα περιμένεις, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, Άτσα, αλλά περιμένεις από τον μικροαγρότη να διαβάσει το νομοσχέδιο. Εδώ δεν το διάβασε αυτός που το έγραψε. Δεν δικαιολογείται ο νέος αγρότης, τα δύο παιδιά που πήραν, ο ένας από την Αγκαδιά και ο ένας από, δεν θυμάμαι που ήταν, από τις Σέρες, ναι. 25 και 26 χρονών, να μην διαβάζουν και να μην ξέρουν γιατί πάνε και κλείνουν τους δρόμους. Σίγουρα θα ξέρουν, ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην δεν ξέρουν. Και όμως μάλλον δεν ξέρουν, έτσι πως μου το λες. Μάλλον δεν ξέρουν. Και δεν γίνεται με 5 χιλιάρικα ο νεαρός που πήρε πριν από τις Σέρες, καλή του ώρα. Με 5 χιλιάρικα εισόδημα που λέει ότι δήλωσε πέρσι και πλήρωσε 800 ευρώ, πώς το λένε, ΦΠΑ, να έχει να βάρει 40 χιλιάρικα. Είπε ότι πήρε δάνειο το παιδί, δεν είπε ότι τα πήρε από τη δουλειά. Για να πάρεις δάνειο, για να πάρεις δάνειο, ναι. Πρέπει να, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Δεν δίνουνε. Πήγες να πάρεις δάνειο τώρα από την τράπεζα ή τα τελευταία 7 χρόνια σου δίνουνε. Όχι, δεν είπε για τα τελευταία 7 χρόνια το παιδί. Πώς γίνεται, είναι 25 χρονών, πότε το πήρε το δάνειο, στα 14. Από τα 20 χρόνια ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Πακετάς ήταν, λέει, μέχρι πριν 2 χρόνια. Πα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζει και μιλάμε για τα αγροτιά, για την αγροτιά. Ωρε, κατακαημένε ΠΑΟΚ. Φουκαρά ΠΑΟΚ. Εσείς την ανοίξατε την κουβέντα. Όχι, εγώ, όχι, εντάξει. Άμα θες, εμείς πάμε και στα αθλητικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Όπου θέλετε εσείς. Ναι, να σου, Κώστα. Μάλιστα. Όπα. Κώστα. Μάλιστα. Ο Ηρακλής άβαζε 3 γκολ εχθές. Γέλιο. Ωραίος από το γαλάτσι. Αυτό είναι αφιερωμένο σε αυτόν και Γερμανίας που παίρνει και παραπονιέται. Αφιερωμένο. Ναι, έγινε, ναι, για καλά. Λοιπόν, γεια σου φίλε, γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Ο Άρος λέει ότι τα εισαγόμενα αγροτικά είναι φθηνότερα από τα εγχώρια στα σούπερ μάρκετ. Ποιος ο ρόλος των επιδιωτήσεων τότες? Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αν κάποιοι Αριανοί εύχονται να δικαιωθούν σε αρνητικά σενάρια σε σχέση με το καλό του Άρη, τότε τι τους θέλει στους εχθρούς? Ο Άρης δεν θέλει ίντρικα. Έλα, καλέ, ο Άρης δεν θέλει ίντρικα. Λοιπόν, ραπ δάνειο πήρε η επιδότηση ως νέος αγρότης. Και επιδότηση πήρε και δάνειο. Με 80.000 τρακτέρες και 40 ναβάρα κλαίγονται κιόλας, λέει. Εγώ λέει μισθωτός είμαι. Ναι. Δεν θα τα δω αυτά ούτε στα 20 χρόνια. Μάλιστα. Λέω, τι ρισκάρισες εσύ από το μισθό, όπως και εγώ που είμαι μισθωτός, τι ρισκάρισα. Εγώ, ρε, τι ρισκάρισα. Ο Τοψής ρισκάρισε. Πώς? Το αφεντικό μου, τέλος πάντων, μιλάμε και ονόματα. Τι ρισκάρισε. Και κάνουμε διαφήμιση. Ρισκάρισε. Έριξε χρήματα, πήρε αυτοκίνητα, πήρε κτίσματα, πήρε ιστορίες και ρισκάρισε πάνω στη δουλειά του. Είμαστε ίσα και όμοια. Ο αγρότης είναι επαγγελματίας.
δεν είναι υπάλληλος. Εγώ είμαι ένας υπαλληλάκος. Μπορώ να βγάζω όσα βγάζει ένας αγρότης, παραδείγματος χάρη. Μέχρι. Γίναμε ίσα και όμοια. Εσύ θα βγάζεις όσα βγάζει ο πλοίαρχος εδώ πέρα. Γίναμε ίσα και όμοια. Το ίδιο ρίσκο έχεις εσύ, το ίδιο ρίσκο έχει ο επιχειρηματίας. Έχουμε μπερδέψει εδώ πέρα. Στο Πόρτο Παλάς, να πούμε τα αφεντικό μου, στο Πόρτο Παλάς κι εγώ με 800 ευρώ. Μερσεντές τα αφεντικό μου, Μερσεντές κι εγώ. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα η δουλειά? Είμαστε ίσα και όμοια. Δεν ομιλείς σαν κομμουνιστής πάντως. Δεν είμαι κομμουνιστής. Ναι, δεν ομιλείς σαν κομμουνιστής. Ναι. Πάμε. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε, εσύ. Καταρχήν, δεν είναι μόνο αγρότης επαγγελματίας, παιδιά. Ωραία, το φουγκαρά πάω. Κάτσε. Το φουγκαρά τον πάω. Ναι. Άσου τον πάω. Ποιο πάω. Σε είπα ότι το ντέρμπι είναι βουβό. Ναι. Κωστά, ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε και λέτε ένα πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία. Ναι, ήρθα εδώ, το ανέδειξε ο φίλος μου αγρότης. Πολύ καλά. Είμαι αγρότης εγώ. Από αγροτική οικογένεια κατάγομαι. 5.000 εισόδημα με 800 ΦΠΑ και να πληρώνεις 80.000 και 40.000. 20.000 εγώ σε λέω. Όλα μαζί 20.000 δάνειο. Ρε φίλε, ένα λεπτό γιατί η κουβέντα πάει να ξεφύγει. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ένας δάσκαλος. Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Ένας δάσκαλος. Ναι. Πώς παίρνει ένα Mercedes ML? Παίρνει 1.500 ευρώ, ναι, στα 50 του χρόνια. Ναι. Άρα και παίρνει περίπου 15 με 20 χιλιάρικα το δάσκαλος. Ο δάσκαλος. Ο καθηγητής. Ο καθηγητής. Κάνει ιδιαίτερα μαύρα. Μαύρα ιδιαίτερα. Κάνει ιδιαίτερα μαύρα. Δεν πρέπει να φορολογηθεί. Να το θύρουμε το δάσκαλο. Με 5 χιλιάρικα, σε παρακαλώ, με 5 χιλιάρικα. Αν έχει Mercedes. Πώς παίρνεις τα βάρα, αυτό θα με εξηγήσεις. Με 5 χιλιάρικα το χρόνο που δηλώνεις, πώς παίρνεις τα βάρα. Δεύτερο, είπε το παιδί για να καταλάβετε κάτι, επειδή δεν ακούτε και επειδή θέλετε να ακούτε αυτά που νομίζετε εσείς. Ότι εγώ πήρα επιδότηση. Από το ελληνικό κράτος, ένα τρακτέρ το οποίο στοιχίζει σήμερα 80.000 ευρώ στην αγορά, με την επιδότηση, σαν νέος αγρότης, μπορείς να το πάρεις στη μισή τιμή. Να το πάρεις στα 35. Νίκο, μισό λεπτό. Ναι. Παίρνεις επιδότηση. Παίρνεις πετρέλαιο ως επαγγελματίας πιο φτηνό. Άστο, αυτό δεν ισχύει. Μούφα είναι. Πάμε παρακάτω. Στο τρακτέρ, τέλος πάντων. Ναι. Όταν πέφτει και χαλάζει, παίρνεις αποζημίωση. Όμως όταν πέφτει το χαλάζει και δεν μπορεί να σηκώσει η οικοδομή. Ο σιδεράς πάνω δεν έχει δουλειά. Το ένα, το άλλο, ο πακετός, οτιδήποτε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εάν εσύ είσαι μανάβης ή αν εσύ φτιάχνεις κάτι, θα έρθω εγώ σαν πελάτης και θα σου καθορίσω την τιμή? Να πάνε στον έμπορο, φίλε, και εκεί να πάνε το πρόβλημα. Όχι, έρχεται το κράτος και λέει, το βαμβάκι φέτος έχει 1 ευρώ. Χαίστηκα, αν τα έξοδά σου είναι 80 λεπτά ή 90. Μήπως παίρνεις. Πώς? Μήπως παίρνεις, κάνουν κάτι άλλο. Κάνουν κάτι άλλο, τι θα κάνουν? Δεν σε φταίω εγώ που θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να πάω στο παιδί μου, θέλω να πάω να πιω τον καφέ μου, να με κλείσει το δρόμο. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν είναι αγρότες, πρέπει να τους σταυρώσουμε. Άκου να σου πω. Αύριο θα κάνουν απεργία οι νοσοκόμοι. Μεθαύριο θα κάνουν οι ταξιτζίδες. Όποιος σηκώνει κεφάλι σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να του το παίρνουμε. Εμείς, όχι οι κρατικοί, οι ίδιοι μας εμείς. Αύριο το παιδί σου, αν θα γίνει αγρότης, αν αύριο το παιδί σου γίνει νοσοκόμος και ψοφοπεινάει στον Παπαγεωργίου, όταν δεν θα κάνει τη γυναίκα μου επέμβαση, θα πάω να το ξεκυλιάσω. Συγγνώμη για την έκφραση. Είναι ο τρόπος διαμαρτυρίας τους, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να κλείνει το δικό μου το δρόμο για να πάω στη δουλειά μου. Να πάω να πιω τον καφέ μου στην τελική. Δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά, να πάω το παιδί μου. Ρε Μάρθα Βούρτσι γίναμε σήμερα. Έφυγες, φίλε. Μάρθα Βούρτσι γίναμε σήμερα. Βγαίνετε, σπουδάζετε τα παιδιά σας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Γιάννη, σε ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, οκ. Σε έκλεισε για ένα λεπτό. Έχει δίκιο. Γιατί είπες ότι θα. Ναι, μην το λες τα πράγματα τώρα. Έχει μα... δίκιο. Μάρθα Βούρτσι γίναμε εδώ τώρα. Όλοι κλαίνε. Φάγαμε 30 χρόνια κρατικά λεφτά. Τώρα κλαίμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Ρατόπουλε. Γιατρέ μου. Χρυσέ μου, παλιέ μου. Τι κάνεις. Ο γιατρός. Ο γιατρός ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κύριο Νίκο. Και είναι μια πολύ αγαπητή φωνή. Έχω καιρό να τον ακούσω. Έτσι. Και να στείλω και την καλημέρα μου σε δύο κυρίους που με ακούνε αυτή τη στιγμή, πιθανόν τον κύριο Κοτσόπουλο και στο φίλο μου τον κύριο Γρόλιο, το φιλόσοφο, ξέρει αυτό. Γρόλιο. Αγκουάρι μου, Αγκουάριος, έτσι. Είναι συγγενής του δικηγόρου του Άρεος, από ό,τι ξέρω, ναι. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, ναι. Την συγγενειά τους.
Εγώ, κύριε Γιάννη, κύριε Νίκο, μάλλον δεν θα πάρω θέση το θέμα των αγροτών, γιατί δεν το γνωρίζω. Οπότε, ναι, προκειμένου να πω κάτι και να χαρακτηριστώ εν αγνία, δεν θα πω τίποτα. Όταν το μελετήσω, θα ίσως μου δοθεί και να πω και εγώ την άποψή μου, σαν πολίτης. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Δαυτόπουλο τα προοριστικά του για τον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πραγματικά όμως, όχι την κατόρικα τώρα. Αν κατέβει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως λέει, θα φάει 4 γκολ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, κύριε Ραυτόπουλε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μεγάλα αποτελέσματα όταν κατέβαινε σαν... σαν outsider, ναι. Αλλά, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πουλήσει μαγιά, αποδεχόμενος το ρόλο του outsider και σεβόμενος τους χώρους και τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Και όχι να πάει να παίξει επίθεση και να χωρέσει όλους τους επιθετικογενείς μέσα και να αφήσει την άμυνα εκτεθειμένη βορρά στους εξτρέμ, τους φορμαρισμένους του Ολυμπιακού και στο φορμαρισμένο Φορτούνι. Απαγορεύεται ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, απαγορεύεται ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι να κατέβει με αφέλεια. Με αλαζονία. Έχει, συγγνώμη, διοικητικά, εσωτερικά και αγωνιστικά προβλήματα και ίσως αυτό να είναι ένας τρόπος να δει το παιχνίδι περισσότερο σαν μικρή ομάδα, και όσο το δει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι σαν μικρή ομάδα, έχει περισσότερες ελπίδες να πάρει κάτι από εκεί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, άμα χάσει με 1-0 δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά άμα χάσει με 5-0 εκεί θα έχουμε θέματα. Τότε θα έχουμε θέματα. Θα έχουμε θέματα. Δεν πρέπει να πάει με αφέλεια στη Λδέλα, στο Καραϊσκάκι, ο Τούντορ. Εάν πάει, είναι μπούφος προπονητής. Μαθαίνω ότι βάζει λιγότερα χάφ από ότι ο Ολυμπιακός. Δοκιμάζει. Να μας πει και κάτι το παιδί. Είναι απαράδεκτος, το λέω πριν το ματς. Είναι επικίνδυνος. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή δεν έχω ακούσει το τελευταίο καιρό από την εκπομπή, γιατί είχα και δουλειά. Καταρχάς, ο διαιτητής ποιος είναι του αγώνα? Γιατί ίσως και αυτός. Άλλη απαράδεκτη ιστορία αυτή. Ο Δημητρόπουλος. Για πείτε μας, κύριε Νίκο. Ο Δημητρόπουλος. Που το έχει απαγορευτεί έξω από τη χώρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έρχεται το καθεστώς και λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το καθεστώς. Της ΕΠΟ εννοείται. Το καθεστώς της ΕΠΟ, ναι. Έτσι, έτσι. Γιατί είναι ένα ειδικό καθεστώς. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλά επειδή το τελευταίο πράγμα που συχαίνομαι εγώ είναι να μιλάω για διαιτησίες, δεν μου αρέσει καθόλου να το μιλάω μάτς, για βέβαια, και αυτό το αναφέραμε κιόλας. Το μάτς βρωμάει άσχημα. Το μάτς αυτό, το μάτς αυτό βρωμάει πολύ άσχημα. Όπως βρωμάει πολύ άσχημα το μάτς του Πανθρακικού μέσα στη Λεβαδιά. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ. Έχει δύο μάτς πολύ επικίνδυνα. Αλλά λέω, αν παιχτεί φυσιολογικά, έτσι, παιχτεί στο χορτάρι. Yeah. Είναι πολύ άσχημα ο ΠΑΟΚ, άμα παίξει ανοιχτά τόσο πολύ, με μεγάλη αφέλεια. Τώρα. Καταρχήν, συγγνώμη, παρένθεση εδώ και να αφήσουμε και τον γιατρό να πει μια κουβέντα. Η παρένθεσή μου σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο να κάνει sold out. Και αυτό με παραξενεύει πάρα πολύ και θα ήθελα να ακούσω και μια γνώμη Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες γιατρέ τα δικά μας από εκεί και πέρα. Καταρχάς, επειδή είπατε, κύριε Νίκο, ότι δεν σας απασχολεί, δεν θέλετε να θίξει το θέμα του διαιτητή. Ναι. Οι πάντες συνθήκες ούτε εγώ αντώθηκα, αλλά θα χρησιμοποιήσω κάτι για τον εαυτό μου. Ναι. Εάν εγώ ομιγέννητο ήμουν υπόδικος ως επιστήμονας για χρηματισμό. Ναι. Έτσι δεν είναι κάτι μηνύσιμο που λέω, δηλαδή τον εαυτό μου το στρέφω. Ναι. Θα εμπιστευόσασταν σε ένα συγγενή σας να τον χειρουργήσω. Συγγνώμη. Αν ήσασταν. Αν ήμουν εγώ κατηγορούμενος, υπόδικος. Ναι. Είχε θέσει υποψίες από το κατεστημένο το ιατρικό, τον κύκλο μου, ας πούμε, τον επαγγελματικό, ότι κατηγορούμε για χρηματισμό. Ναι. Ως επιστήμονας. Κοίταξε, άμα ήσουν καλός γιατρός, δεν θα με ενοχλούσε. Επιβραβαίνουμε με το σάπιο. Στον κύριο Νίκο αναφέρομαι. Θα ήσασταν. Θα σας απασχολούσε το επόμενο. Όχι, εμένα όχι. Και θα σας πω το λόγο. Για να είμαι ειλικρινής. Εάν ήταν μια επέμβαση ρουτίνας, ναι, θα με ενδιέφερε. Εάν ο άνθρωπός μου ήταν στο τελικό στάδιο και ίσως να η σωτηρία μου, μάλιστα, εκεί θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Η ικανότητα με την ηθική τι ρόλο παίζει? Πώς δεν παίζει, ρε. Δηλαδή, εμάς, αν μου πεις, ένας κοπρίτης θα σου κάνει τη δουλειά και ένα καλό παιδί δεν θα την κάνει, το καλό παιδί θα παραγώ. Φυσικά το καλό παιδί. Τι να το κάνει το καλό παιδί. Το κοπρίτι δεν το κάνει. Αυτό θα με κάνει τη δουλειά. Να επιβραβεύει το σάπιο. Τι με νοιάζει ο σάπιο. Σε μένα η δουλειά μου θα γίνει. Να ακούσουμε το γιατρό. Τι λέτε τώρα. Κατάτε για τι είδη δουλειά μιλάμε. Εγώ ανέφερα ένα παράδειγμα προς τη μέση. Βρεάμα ήσουν γιατρούκλαρο και λοποδίτη να ήσουν, θα σε προτιμούσα. Τι λες. Γιατρέ, αν είχα επιλογή να βρω έναν εισάξιό σου και ο άνθρωπό μου ήταν στα τελειώματα και δεν είχα επιλογέ, θα αναγκαζόμουν
Δυστυχώς το λέω. Δεν γιατρεστεί, δεν με τιμάει αυτό. Στη δουλειά το καλό αλλά... παιδί, τι να το κάνεις το καλό παιδί. Πώς δεν ρε. Άμα ήταν έτσι, θα ερχόταν ο Ανδρώνης εδώ, θα έλεγε καλέ, έλα να κάνεις το εκπομπή του Ραπτόπουλου που είναι κακό παιδί, είσαι καλό παιδί. Δεν το παίρνει όμως. Γιατί όμως το λες αυτό, γιατρέ. Να το θέσω τότε αλλιώς. Να το θέσω αλλιώς επειδή δεν καταλάβατε. Αν υποτίθεται με τον ιατρικό νόμο ήμουν υπόδικος για χρηματισμό και είχα κατηγορηθεί. Θα δούλευα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Εννοείται πως δεν θα δούλευα. Άμα είχε στα μέσα πάρα καλό δικηγόρο και τα λοιπά, μια χαρά θα ήσουν. Στον τόπο εδώ πέρα που είμαστε. Στο σύστημα μέσα. Μια χαρά θα ήσουν. Πάντως θα έπαιρνε κάποιο χρόνο για να γίνει αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος διαιτής κανονικά, αν υπήρχε ένα ηθικό κώδικα, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή. Καλά, στην Ελλάδα είσαι γιατρέ, αν υπήρχε. Ξέρω πολύ καλά που είμαι και αυτό, το έχουμε ξαναπεί αυτά. Το ότι εγώ το βλέπω τα πράγματα με το δική μου οπτική δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη βλέπουν και οι άλλοι. Τώρα να σου πω κάτι, γιατρέ, όμως. Δεν σίγουρο με την έννοια στην Ελλάδα για όλα. Θα κλάψει ο ΠΑΟΚ για διαιτησία φέτος. Θα βάλω τα κλάματα, ρε γιατρέ. Να πω κάτι εγώ. Ναι. Γιατρέ, ξέρω να πω. Η συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή από ό,τι ακούω ο ΠΑΟΚ είναι χάλια, ίσως να μην παίξει όλο η διαιτησία και αυτό τον βάλανε αυτόν τον άνθρωπο εκεί. Γιατί υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην τον έβαζαν. Μπορεί. Εγώ πάντως θα πω για να δικαιολογήσω γιατί δεν ασχολούμαι με διαιτησία. Και θα πω ένα παράδειγμα σε ένα χωριό. Παίζει ρόλο η διαιτησία πλέον σε ένα. Ναι, θα σου πω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση και από εκεί και πέρα σταμάτησα να ασχολούμαι με διαιτησία γιατί ξενέρωσα εντελώς. Σε ένα χωριό της Φλόρινας, κάποτε σταμάτησα για να πάρω ένα μπουκάλι νερό. Και εκεί οι πιτσιρικάδες παίζανε ποδόσφαιρο και επειδή μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ τα παιδιά να συναναστρέφομαι μαζί τους. Κάθισα και έπιασα κουβέντα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι ομάδα είσαι, πώς παίζετε, τι κάνετε, αν είστε γραμμένοι σε ακαδημίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, υπήρχαν δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι ήταν του Ολυμπιακού. Και λέω, ρε, καλά, ρε παιδιά, εσείς λέω Μακεδόνες εδώ, Ολυμπιακοί και τα λοιπά. Μου λέει, γιατί να μην είμαστε. Παίζει μέσα παιχταράς, εκείνος άρχισε να λέει. Ναι, λέω, μα διαιτησία, ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς τα παίρνει με διαιτησίες. Τι με νοιάζει εμένα, μου λέει ο πιτσιρικάς ο ένας. Εγώ το πρωτάθλημα το παίρνω. Champions League πηγαίνω να παίζω. Τι με νοιάζει εμένα ο διαιτητής. Άμα μπορεί, ας πάει να παίξει κι άλλος. Ας βάλει κι άλλος διαιτητή να παίζει. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Το οποίο θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς αυτός πρέπει να καταλάβετε το υπόβαθρο του πιτσιρικά που λέει αυτή την κουβέντα. Ο ένας από τους δύο το είπε, ο άλλος δεν το είπε. Πιθανόν το παιδάκι να έχει άλλο υπόβαθρο. Έτσι. Θέλω να πω αυτό για να κλείσω. Επειδή χθες το βράδυ ήμουν στο νοσοκομείο και άκουσα λίγο την εκπομπή σας, προς το τέλος της βραδιάς πήρε τηλέφωνο ένας οπαδός του Ολυμπιακού. Δεν το γνωρίζω τον κύριο προσωπικά και κακώς αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο. Απλά θέλω να πω ότι ήταν τόσο ευγενής που πραγματικά όταν άκουσα αυτόν τον κύριο, νομίζω τον είπατε Γιώργο, που είπε ότι 20 χρόνια ήμουν Ολυμπιακός και δεν έχω δει κάτι στην Ευρώπη και φυσικά προτιμώ να κάνω κάτι στην Ευρώπη από το να πάρω ένα αίτητο ψεύτικο. Έτσι. Θα το ήθελα το αίτητο με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ δυνατούς. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα από τον Ολυμπιακό να μιλάει έτσι. Και γι' αυτό όταν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ακόμα υπάρχει ελπίδα στη χώρα. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Να είσαι καλά. Ήταν φοβερός ο κύριος και αυτό που ελπίζω να τα πούμε γρήγορα από κοντά, σας έχω και μια έκπληξη. Από κοντά εννοείς εκτός νοσοκομείου. Εδώ, από εβδομάδα πάμε Champions League, Ευρώπες και τέτοια. Ναι. Γιατί οι ακροατές σας με πιέζουν να έρθω στην εκπομπή σας. Γιατί έχω πολλούς θαυμαθές εξαιτίας σας. Είστε σε μια νευραλγική θέση. Μην έχεις και θαυμάτρες και έχεις θέματα με την κοπέλα σου. Αν έχεις, δεν ξέρω. Πάντως να σώζετε κόσμο, γιατρέ, εκεί πέρα σας έχουν ανάγκη. Θα σε γραφώ. Είστε άμυνα όσο μπορείτε. Ναι. Γιατρέ μου, φυσάξτε, από εβδομάδα είσαι καλεσμένος βραδινά εδώ. Τετάρτη ή Πέμπτη. Για να μου πείτε τι θέλετε να σας φέρω για να πιω. Έγινε. Όχι αλκοόλ εννοείται. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκείνο το ωραίο που έφερε την άλλη φορά το. Ναι, θα το φέρω. Εύχομαι προσωπικά πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως Παναθηναϊκός και ας παρεξηγηθώ. Καλή επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, ρε Γιατρέ. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα. Και παρεμπιπτόντως, κοκκινιά πέραμα και ιστορία. Υπάρχει πολλή αντιπολίτευση ενάντια του Μαρινάκη που δεν γουστάρουν τον Ολυμπιακό. Οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί τα πετσιά, έτσι. Να τα λέμε και αυτό. Λίγα πρωταθλήματα. Δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα. Ναι. Γιατρέ, ανεβαίνεις για λάδια στην Ποντοκόμη. Πώς? Ποντοκόμη, πας για λάδια. Με λέει για το. Όχι, είναι άλλη περιοχή. Δεν πάω Ποντοκόμη. Κωστή και Νίκο, γιατί οι χειρονάκτες βγαίνουν και διεκδικούν τα δίκια τους, ενώ οι πτυχιούχοι, ενώ ψωμολισάνε, λουφάζουν και πίνουν όλη μέρα καφέδες. Αυτό έλεγε. Αυτό να το πείτε εσείς. Ναι. Είμαι κούριερ σε επαρχιακή πόλη. Έχασα 5 μεροκάματα αυτό το μήνα και δουλεύω 3-4 ώρες έξτρα τις υπόλοιπες μέρες χωρίς να τις πληρώνω με εξαιτίας των αγροτών. Ενώ φίλε, εσύ που δουλεύεις κούριερ, το μηνιάτικό σου είναι τόσο εκπληκτικό που χάνοντας το κάνεις πολλά πράγματα. Ένας λέει ότι ο Τούντορ πάει να φάει 4 μπας και πάρει την αποζημίωση. Καλό σκεπτικό, αλλά καλό δεν νομίζω. Σκεπτικό, ναι. Οι αγρότες λέει φάγανε, οι δημόσιοι φάγανε, οι επιχειρηματίες φάγανε. Με τα δάνεια οι πολιτικοί φάγανε. Κατά τα άλλα, όταν ο Πάγκαλος είπε μαζί τα φάγαμε, τον κράξαμε. Λέει ο Χουρμούζης. Είμαι με τον Πάγκαλο. Με τον Πάγκαλο. Συμφωνώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Μπού.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο Μαλάτος. Ποιος Μαλάτος? Έλα ρε καραφλάτο. Τι έγινε ρε Μαλάτο? Όλος εμπουκωμένες γραμμές βγαίνω. Εμπουκωμένες γραμμές ρε Μαλάτο. Λοιπόν, είμαστε καλησπέρα, έξι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό λίγο να πω. Σε παράταση, ρε. Να πάω. Όχι, όχι. Είμαστε έξι Γιάννη στις γραμμές. Ακούτε την εκπομπή. Έξι. Αυτοί που είστε, αυτοί θα μιλήσετε κιόλας. Έλα, Μαλάτο, πες μου. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο που μου αρέσει. Παρόλο ότι είναι παοκτζής που δεν έχουμε τίποτα με τους παοκτζίδες εμείς, αλίμονο. Και τι σχέση έχει με παοκτζής δηλαδή? Όχι, λέω ότι έχεις ένα πολύ καλό σκεπτικό. Λες λιγότερα περί διαιτησίας ή και καθόλου, γιατί από ό,τι βλέπω από προχθές έχουν βρει το άλοθη για την Κυριακή το βράδυ, ως συνήθως. Δηλαδή το ότι δεν μπορούν κάτι το αναγάγουν πάντα στον όποιο διαιτητή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός γιατί να βάλει ένα διαιτητή ας να τον ευνοήσει, τι θα κερδίσει? Τίποτα. Όπως συνήθως. Κοιτάξτε, για να τα λέμε όλα, αυτό το που θέλει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ως τίποτα άλλο είναι να βγει αίτητος. Εντάξει, θέλει να βγει αίτητος, δεν έχει καλύτερη ομάδα για πώς να το κάνει. Κρατήσει, κοιτάξτε να δεις, πώς θα κρατήσει τον κόσμο του μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι? Είναι ένα άλοθη αυτό, να βγούμε αίτητοι. Ίσως και γι' αυτό να υπάρχει και sold out. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κόσμος του Ολυμπιακού ξαφνικά ξύπνησε και γεμίζει ένα Καραϊσκάκι που δεν έκανε πέρσι και πρόπερσι, που ο ΠΑΟΚ ήταν πιο επικίνδυνος. Θα σου πω εγώ γιατί. Για πες. Γιατί επειδή εγώ νεαρός ήμουν θύρα 7, ναι, πήρα τα παιδιά κάτω και τους λέω έτσι και έτσι, λέει εδώ το Μετρόπολη συνέχεια το διαιτητή, το μπήξε, δείξε και όλα τα σχετικά. Η ομάδα είναι βρωμιάριδες και γι' αυτό το λόγο ας πούμε ξεσηκώθηκαν και δεν σου κρύβω ότι η ομάδα σου θα πάθει μεγάλη πανολεθρία μόνο και μόνο, ναι, επειδή εδώ πέρα έχουν αυτή την ιδεοληψία. Εμείς δεν τους έχουμε κάνει τίποτα. Μάλιστα. Ποτέ. Να μην ξεχάσω να πω και κάτι με τους αγρότες. Ναι. Δεν θέλουμε τίποτα εμείς από κανέναν. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, κοιτάμε να έχουμε καλύτερους παίκτες από την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα τώρα ανέφερα ίδια βαθμολογία με την Arsenal, δεν νομίζω ότι είναι κατακριτέο. Εντάξει, δεν έπαιξα σε εκείνο το παιχνίδι, ήμουνα πολύ κακός και έχασα. Στρατηγικά. Ναι, δεν έχει να κάνει τώρα. Ο Ολυμπιακός στα ραντεβού που έχει δώσει και μιλά αυτή τη στιγμή, όχι σαν παοξής αλλά σαν γενικός οπαδός που παρακολουθεί το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός στα ραντεβού που έδωσε με την ιστορία του δεν ήταν συνεπής σε κανένα ραντεβού του. Για να πάει φορές μπροστά. Ναι, δεν ξέρω τι φταίει. Κατάρα του παλωτάει ίσως. Μπορεί. Αλλά να μην το πάω εκεί. Τέλος πάντων, να μην κρατάω τη γραμμή. Λέει και ο φίλος μου ο Κώστας να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και έτσι να παραταχθεί αλλιώς. Οι δυνατότητες των παικτών αυτών είναι μέτριες. Αυτό μπορούν να κάνουν. Ο προπονητής τους είναι μέτριος, ανάλογος με τους παίκτες. Μην τους ξεσηκώνετε τους ανθρώπους ρε Κώστα και τους λέτε πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή, συγγνώμη, παρακαλώ. Πότε ο ΠΑΟΚ πέρα από την εποχή του Κούδα, σαν υλικό, ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακό? Ποτέ σχεδόν. Άρα λοιπόν τις νίκες που έκανε είτε στην Τούμπα είτε στο Καραϊσκάκι, τις έκαναν τα λεφτά, τα μπάτζετ? Όχι, απλώς ο ΠΑΟΚ, επειδή το έχω μελετήσει το θέμα και έχω και χαρτιά, θα τα φέρω στον Κώστα εκεί να τα λέει. Ναι. Στο Καραϊσκάκι κερδίζει μέσο όρο κάθε 10 χρόνια. Μάλιστα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι έτσι. Είναι όπως το λέω αδερφέ. Όχι. Έχω βρει από το Google. Έβαλα άτομο. Άσο το Google. Εσύ δεν βάζεις μέσα play-off, δεν βάζεις αυτά. Όχι, τέτοια, όχι. Κανονικό πρωτάθλημα εννοώ και τίποτα άλλο. Κανονικό πρωτάθλημα από το 2010 μέχρι και σήμερα, ξέρεις πόσες τις έχεις κάνει? Τον ΠΑΟΚ. Πού εμείς? Ναι. Πού, στο Καραϊσκάκι? Στο Καραϊσκάκι, ναι. Μία ήττα έχω. Μία ήττα. Ναι. Εσύ εδώ στην Τούμπα έχεις 2. Ναι. Και μάλιστα προσπαθούμε να μην πάμε πάνω από 2-0 για θα μας βγάλουν και κανένα μάτι. Μαλάτο φοβάσαι μήπως σου κάνει καμιά μαγκιά και σου φάει το αίτητο ΠΑΟΚ αύριο? Με τίποτα. Με τίποτα. Βάζουμε ένα στοίχημα στο ταβέρνα. Οι παοξίδες δεν βάζουν, εγώ θα βάλω. Γιατί να μην βάλεις εσύ, τους ξεσηκώνεις, λες να παίξουν έτσι. Τι να παίξουν αφού με ποιον να παίξουν? Με ποιον, γι' αυτό το λέω.
να πάρουν 5 παίχτες καλούς, να βγάλουν και τους πιτσιρικάδες και σε 2 χρόνια να έχουν μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτή είναι η λύση. Την έχω πει 100 φορές. Και τέλος με τους αγρότες. Εμείς όταν μας βάλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγανε ότι θα έχουμε 350 εκατομμύρια πελάτες. Ναι. Από ό,τι βλέπω είμαστε έτοιμοι να αφανιστούμε, γιατί παρόλο ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τις ποσοστώσεις και αγοράζουν λάδι από την Τίνιδα, από την Τινησία. Αγοράζουν τουρκικά προϊόντα από την Αίγυπτο, από εδώ και από εκεί, από το Ισραήλ, βαμπάκια κτλ. Πώς θα δουλέψουν εδώ οι Έλληνες αγρότες? Αυτό καταλάβατε, παιδιά, από πού είναι το πρόβλημα. Τα άλλα μετά είναι λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό βράδυ. Γιάννη Χιλιτίδη, Νίκο, καλό βράδυ. Χάρηκα. Για χαρά, να είσαι καλά. Και εσύ, και Κωστή, καλό βράδυ. Καλό για χαρά. Χαρά. Ένας που λέει να σε κλειδώσω στο στούντιο όπως κάνουν οι αγρότες, θα σ' αρέσει. Για ποιον το λέει τώρα, για μένα? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσύ τα βάζεις με τα παιδιά. Κλείσε το ράδιο, φίλε, κάνει χουρ, χουρ, χουρ. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, Κωστάκι μου, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Μισό λίγο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα περιμένουμε το φίλο, μισό είπε. Έλα, Κωστάκι, καλημέρα. Καλημέρα για τον Νέο, καλημέρα για τον Γιάννη. Γεια σας. Καταρχάς, ο γιατρός δεν το έδωσε καλά το παράδειγμα. Αν είχε φάει κανένα μήνυση ο γιατρός, όχι ότι χρηματίστηκε όπως το είπε, ότι είχε κάνει καμιά λάθος επέμβαση και τον κυνηγούσαν οι οικογένειες, αυτό, εκεί θα εμπισ... αυτό θα το φοβόμουν. Αν κάποιος... μπράβο! Άμα ο γιατρός είναι λαμόγιο, αλλά είναι καλός, τι με νοιάζει. Το αντίστοιχο του διαιτητή, ρε φίλε, είναι αυτό. Τι να χρηματίσει ο γιατρός, να πάρει το κελάκι. Άμα σου δεχτεί να είναι ο καλύτερος γιατρός και δεχτεί να σου κάνει επέμβαση χωρίς φακελάκι, μαγιά του, βγάζει τον καπέλο. Αν σου χρειάζεται το παράδειγμα, ρε γιατρέ, έπρεπε να το πεις έτσι. Άμα σου κοιτάξει κάποια οικογένεια, γιατί του πρόβλημα είναι στον ασθενή, τότε να δούμε θα σε εμπιστευτούμε άνθρωπο στα χέρια σου. Πάμε παρακάτω. Καλός Χρυσός ο Θόδωρος, αλλά δεν ξέρω, κάπου λίγο χάθηκε στο τηλεφώνημα το σημερινό. Ειλικρινά, έπρεπε τα σύνορα αυτά που έλεγε εξεπλέγει. Δηλαδή, ρε συνθέλαμε, ο σεκιουριτάς, ο αγρότης οικονομάει, ο ταξιτζής οικονομάει, ο Ελλήνος επαγγελματής οικονομάει. Εσύ ο σεκιουριτάς, ο Ιτάλινος που είναι με τη σεράμικα νοστάρικα, του πεινάει. Τι κάνεις, αγόρι μου, μπορείς να κάνεις κάτι? Όχι. Μπορεί να κάνει, φίλε, γιατί δεν μπορεί. Να πάρει το κεφάλι του αγρότη. Απλό είναι. Άμα ο Θόδωρος πλακωθεί με κανέναν αγρότη. Να μαλώνουμε, Νίκο, να μαλώνουμε μεταξύ μας. Μα δεν τρεπόμαστε λίγο, θα τεραστούμε. Αντί να στηρίξουν και οι άλλοι κλάδοι, ένα δυναμικό κλάδο που μπορεί να βγει μπροστά. Με τρεχτέρ, με χέρια που είναι σε φτιάρια, που ρίχνουν ότι πήρες με γλώσσα και δεν πήγανε τα τσομιανά και να ρίξει μολότο. Όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούν και οι άλλοι κάνε, που δεν μπορούν να μένουν. Σταμάτα λίγο, ρε, πώς φωνάζεις έτσι, ρε, ξαχλαμάρα, μίλα πιο καλά, άνθρωπε. Σερσερί, πιο καλά μίλα, πιο, μη φωνάζεις. Γιατί ο άνθρωπος εξαγριώθηκε. Εξαγριώθηκε που ανέβηκε καμιά πίεση. Δηλαδή, ήρθες αυγέτης, είναι, κατεβαίνει και με ψήφιος και κάτω και μας λέει τώρα αυτό ο πόδερος. Είναι δυνατόν να γυρίσουμε η άντια σε ένα αγώνα, όσο δίκαιος και άδικος μπορεί να είναι. Εγώ δεν λέω ότι όλα αυτά που απαιτούν οι αγρότες είναι 100% όλα τέλεια. Δεν υπάρχει το έργο του ιδεατόρα, παιδιά. Αλλά δεν μιλήσω εδώ. Υπάρχουν υπάλληλες που δουλεύουν σε όλα τα καταστήματα. Σε σούπερ μάρκετ. Σαββάτο 8 ώρα σχολάνε. Παραμονή Χριστούγεννα. Πρωτοχρονιά. Κυριακές αγγείες. Με 400 τιμή και 500 ευρώ. Σταμάτα, με έχεις εκνευρίσει, ρε. Με έχεις εκνευρίσει, σταμάτα. Γιατί, τι να σου πούμε για τον Ολυμπιακό, τον πάω, κορέ, αυτό δεν είναι πιο... Σταμάτα, ρε, πιο άνθρωποι να μιλάμε. Ο άνθρωπος είναι αγανακτισμένος. Θα πας και ένα εύρωμα, βουλώσεις και μια αρχή. Γι' αυτό πήρε τηλέφωνο, για να βγάλει το άκρο του στο μικρόφωνο. Δεν καταλαβαίνω τι λες, ρε, πιο σιγά μιλά, ρε. Λέω ότι μια χαρά είναι ένα πράγμα. Καλό βράδυ για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Σταμάτα, ηρέμησε. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο κάθε άνθρωπος βγάζει τη σκασίλα του με το τηλέφωνο που παίρνει. Μα, τώρα, μα μπουκώνει, εάν μπουκώνει το τηλέφωνο, του λες, φίλε, μίλα λίγο πιο μακριά για να μπορώ να σε ακούω. Καλά. Μην το παίρνεις αυτό. Ο ταξιτζής που μιλάει γιατί δηλώνει στην εφορία τον οδηγό υπάλληλο, λέει, και δεν του δίνει μισθό. Μπούλι μαλάτο, πέρσι με κακό υλικό και 90-10 διετησία σε πήρα διπλό.
Όσο για τα χαρτιά σου μπούφε από το 2010, έχω δύο δίπλα στο Καραϊσκάκη στο πρωτάθλημα μόνο. Συμφωνώ. Πού το είδες μια φορά σε 10 χρόνια ονειροπόλεμα Λάτο? Και ο άλλος λέει, έχεις δει λέει Ιουγκοσλάβο και Βλάκα? Όχι φίλε. Δεν υπάρχει ο Τούντορ. Πουλάει τρέλα λέει εδώ και καιρό. Έχει πάρει χαμπάρι τι παίζει, αλλά δεν θέλει να τελειώσει με παρέτηση. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ιουγκοσλάβο και Βλάκα και εγώ δεν έχω. Και εγώ δεν έχω. Όχι. Ναι. Πάμε στον φίλο, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλά είμαστε. Όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Αφού δεν είμαστε εξαπλωμένοι και διασωληνωμένοι, καλά είμαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι 28 χρονών. Μπράβο. Δουλεύω ταξί. Ωραία. Εδώ και 17 χρόνια. Ωραία. Θέλω να σας πω, συγγνώμη, το εξής. Ναι. Και ο Γιώργος, κατ' εμέ, ρε παιδί μου, ο κάθε Γιώργος, ο κάθε κλάδος αυτοκινήτων, ο κάθε κλάδος, με συγχωρείτε, επαγγελματία, έχει το δικό του τρόπο πίεσης. Ναι. Δεν μπορώ εγώ σαν ταξιτζής να κράξω τον Γιώργο γιατί έκλεισε το δρόμο και δεν με αφήνει να πάω τον πελάτη στο αεροδρόμιο ή δεν με αφήνει να τον πάω στα σύνορα ή κάτι τέτοια. Γιατί πριν λίγα χρόνια και εγώ έκανα το ίδιο πράγμα. Και άμα λάκι θα το ξανακάνω. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος πίεσης. Έπρεπε να το έχεις κάνει όμως ήδη, φίλε μου. Καλέ. Το έχουμε ήδη κάνει. Αυτό που λες, το έχουμε ήδη κάνει. Το 2011, να σου θυμίσω, την 20ήμερη απεργία. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι να βρίζω τον αγρότη ή τον κάθε αγρότη, ή τον γιατρό, ή τον δημοσιογράφο, ή τον δικηγόρο. Ο δημοσιογράφος, ο δικηγόρος, ο γιατρός κάνει τη δουλειά του. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, ο Γιώργος κάνει τη δουλειά του. Είναι επιλογή μας. Αυτό που με τρελαίνει, ναι, σε διακόπτω λίγο άκομψα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Κώστας και γενικά ο κόσμος κοιτάει μόνο τη μία πλευρά του ποτηριού, την αρνητική. Δηλαδή, κοιτάμε το κακό τον ταξιτζή, ο οποίος ας πούμε μας κλέβει στην ταρίφα ή μας παίρνει ένα υπέρογκο ποσό για να μας πάει από εδώ μέχρι το Λευκό Πύργο ή μέχρι τα Γιαννιτσά. Το φιλότιμο τον ταξιτζή, ο οποίος μας βοηθάει και μας βάζει μέσα στο νοσοκομείο ή μας βοηθάει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλα πράγματα, δεν τον βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τον κλέφτη. Αυτό μας βολεύει. Για να δερνόμαστε μεταξύ μας. Βλέπουμε τον κακό αγρότη με την Porsche Cayenne, τον κακό γιατρό ο οποίος τα αρπάζει, τον γιατρουδάκο που ζει στη Βαγδάτη στο Ιπποκράτιο μέσα και δίνει μάχη για να κρατήσει τους ανθρώπους μας στη ζωή. Αυτό δεν το βλέπουμε. Μας έχουν μάθει να βλέπουμε το κακό και να σφαζόμαστε μεταξύ μας. Συμφωνούμε, Κωστή? Δεν συμφωνούμε. Ναι, κομψήγκοψα. Αυτό επίσης που με πειράζει πάρα πολύ είναι ένα κάτι άλλο. Έχω πάρει σε αυτά τα 7 χρόνια από την ημέρα, ειδικά που ξεκίνησε η κρίση, παίρνω συνέχεια φοιτητές στο ταξί, οι οποίοι σπουδάζουν ό,τι σπουδάζουν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ωραία. Όταν τελειώσετε με τη σχολή σας, τι δουλειά θα κάνετε? Δεν ξέρει κανένα τον ταξί. Άνεργοι θα είναι. Έχουμε τους πιο μορφωμένους άνεργους. Αυτό είναι στάνταρ. Φυσικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ είμαι ταξιτζής. Δεν έχω δουλειά αυτή τη στιγμή. Δουλεύω βραδινός. Ωραία. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, ρε παιδιά. Όπως εγώ δεν έχω δουλειά, έτσι δεν έχει δουλειά και ο ιδιωτικός υπάλληλος μέσα στο μαγαζί που πουλάει ρούχα, έτσι δεν έχει και ο... Άντε, άστο Γιώργο, δεν μπορώ να εκφέρω τόσο μεγάλη επιβίωση του Γιώργου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το χρήμα δεν κινείται στην αγορά. Έχουμε μάθει, δεν κινείται καθόλου έχουμε το χρήμα μάθει στην αγορά. Οπότε, γιατί να παίρνουμε Γιώργο, τα 700 μας τα ευρουλάκια, τα 600 μας τα ευρουλάκια, να πηγαίνουμε στο σπίτι μας, να πληρώνουμε το έμφυα. Και να λέμε έχουμε δουλειά, δόξα τω Θεώ, παίρνουμε 700 ευρουλάκια, μια χαρά είμαστε. Δεν έχει πρόβλημα. Και περιμένουμε εμείς αυτό το κράτος να γυρίσει. Δεν γυρνάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν γυρνάει καθόλου έτσι. Ούτε δέρνοντας ο ένας τον άλλον γυρνάει. Θα σου πω και κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Δεν μπορώ να πιστέψω κανέναν. Είμαι 28 χρονών. Μα δεν και υπάρχει δεν μπορώ κανένα, να πιστέψω ρε, κανέναν. Αυτό ακριβώς. Αφού δεν έχει κανένας να τάξει. Δεν υπάρχει κανένα. Όχι, ρε, δεν έχει κανένας να τάξει. Δεν έχει κανένας να τάξει, γι' αυτό δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μπορεί να σε. Εγώ αυτό το έργο γιατί. Άσε ρε, η νέα γενιά, κάτσε για λίγο, την κάτσε νέα γενιά μιλάμε. Σταμάτα λίγο να Χαϊβάνι, το πω, με το παππού θα μιλήσεις τώρα. Περίμενε. Το παιδί βγαίνει στη μάχη 25 χρονών, ναι. Και θα του τάξει ο άλλος, τι θα του τάξει? Θα φάει από τάξιμο. Άμα φάει. Το 25 θα φάει από τάξιμο. Γιατί από τον Τσίπρα δεν έφαγε. Τα φάει γιατί δεν έφαγε από τον Τσίπρα τάξιμο. Τον έμφυα θα κάνω.
Θα τους χορεύω τον Ταούλη. Από τον Τσίπρα. Φάω τον Ταούλη τώρα στο πισινό. Τσίπρα, τι φάγαμε. Φάγανε. Είδαμε ένα νέο τον παιδί. Τον αρχιψεύτη τον Τσίπρα. Τον αρχιψεύτη. Είδαμε ένα νέο παιδί. Τον ψεύτη. Είδαμε ένα νέο παιδί. Είδαν ένα νέο παιδί. Πολιτικά, ναι, γιατί. Το οποίο πήγε... Δεν είναι ψεύτης. Είναι. Δεν είπε θα καταργήσει τον έμφυα. Είπε. Πολιτικά δεν είναι ψεύτης. Πολιτικά είναι ψεύτης. Δεν είναι ψεύτης πολιτικά. Πολιτικά ψεύταρος. Ψεύταρος. Θα σου πω κάτι. Τι φάγαμε όμως. Είπε ρε, θα κάνει το μισθό 700 ευρώ. Είπε ρε. Είπε θα χορεύει τα ούλη. Ναι, είπε. Ετάκανε. Ε, τα φάγαμε. Έταξε. Έταξε. Έφαγε παραμύθι ο λαός. Τέλειος. Θα τάξει τώρα και ο Μητσοτάκης. Θα... Για να μην νομίζουν ότι είμαστε εναντίον Τσίπρα. Θα τάξει και ο Μητσοτάκης. Θα φάει παραμύθια το Μητσοτάκη. Ξανά οι αγρότες θα είναι έξω. Άστα καλύτερα. Αν, εάν στην πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάποιος άλλος, δεν θα τρώγανε. Τι ΣΥΡΙΖΑ, ρε! Αυτοί πάλι οι Πασοξίδες είναι. Ναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μη του Πασόκ, εντάξει, το ξέρουμε. Βλέπεις κάτι που. Ποιος βαράει τον Ταούλη και ποιος χορεύει. Τον Ταούλη βαράει. Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον Ταούλη και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Αυτός πέρασε λοιπόν, τον Ανδρέα. Τώρα θα αλλάξουν τον τα πέρασε. Πράγματα. Άκου. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, ναι, και αυτοί θα χορεύουν. Αυτό είναι. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων, ναι, ως 13η σύνταξη. Πάει. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Δεν είναι ψεύτης. Για όλους. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Ο ψευτοκόμενος στην ελληνική τεχνική. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Καλά έκανε. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Αυτό έχει άνθρωπος. Πάψε φυλάρακο να μιλάς. Είσαι ψεύτης και παραμυθάς. Μπράβο ρε φίλε κύριε, αυτό είναι. Η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο έχει τους πιο φτωχούς πολίτες. Και είναι η Ελλάδα. Η οποία ό,τι και να φτύσεις, το σάλιο σου να φτύσεις, θα φυτρώσει. Και σου λέει είσαι φτωχός. Εγώ ρε Γερμανέ είμαι φτωχός. Με τη θάλασσα, με τον ήλιο, με το βουνό, με το τραχτέρ, τον Ντόιτς. Είμαι φτωχός. Κύριε Νίκο, κύριε Κώστα, να μην κρατάω τη γραμμή. Φιλιά, φίλε, καλό δρόμο. Γεια σου πάλι, καλό. Καλό κουράγιο εκεί στο ταξί. Πόπο, σαν κατλήγιο ταξί. Γιατί ρε ταξιτζή δεν βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Τι να διαμαρτυρηθεί. Σε έχει κάνει ο Μπουτάρης τη ζωή ποδήλατο. Σε βάζει εκεί λαφορεωρορίδες το ένα το άλλο. Περνάει το 13, σε κάνει μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Και κάθεσαι και κοιτάς. Και πίνεις φραπές στο Μικέλ και δεξιά. Ρε βγες την επανάσταση μπροστά. Κουράγιο, ρε βγες μπροστά σου λέω τώρα. Πάμε προτελευταίος. Πάμε προτελευταίος. Ναι. Πάμε. Ναι. Κοίταξε που με βγήκε το επαναστατικό σήμερα και δεν το είχα στον εαυτό μου. Ναι, σε το έβγαλα εγώ. Δεν το έβγαλες εσύ. Προτελευταίος για σήμερα. Πάμε καλημέρα. Προτελευταίος. Ναι. Ναι. Φίλε καλημέρα. Φίλε όπως κατάλαβες το αεροπλάνο πρέπει να προσγειωθεί 2 η ώρα ακριβώς. Έτσι. Φίλε καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε, δεύτερη φορά σου λέω καλημέρα. Τι άμα κοιμήθηκες, καλό βράδυ. Θα σου πω άλλες 2 φορές καλημέρα γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Φίλε, καλημέρα. Δεν μιλάς. Δεν βλέπω να συνεννοηθούμε με το φίλο. Δεν συνεννοούμαστε, πάμε τώρα στο τελευταίο. Καλημέρα, φίλε. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Παιδιά, γιατί δεν κοιτάζουμε το άλλο. Ποιο, για να φίλε, πες μας. Ότι το ψάρι βρωμένο από το κεφάλι. Όχι, μωρέ, το ξέρουμε. Κάτι, ναι, κάτι καινούριο να μας πεις. Α, θες κάτι καινούριο να σου πω. Κάτι έξυπνο, κάτι πικάντικο. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω την πιο άχαρη δουλειά που μπορεί να κάνει κανένας εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνεις? Κάθομαι σε ένα γραφείο και περιμένω να πελάτη. Μπορείς να καταλάβεις τι πελάτη περιμένω. Ναι, είσαι σε πεθαμένα τζίδικο. Μπράβο, ρε φίλε. Άρα, μπράβο. Ναι. Ωραίος είσαι. Εσύ να δω. Ήσουν ο κατάλληλος άνθρωπος για να κλείσουμε την εκπομπή και να πάρω τα μάξι. Εγώ να πάω για νιτσά 2.30 ώρα το βράδυ. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Έλα και λίγο πιο πέρα σε κεράσω κονιάκ. Και λίτσες. Ναι. Και λίτσες. Δεν μου λες παλικάρι μου. Λέγε. Εγώ κάνω το τιμολόγιο μου είναι παροχή υπηρεσιών. Ναι, ναι, ναι. Πράξουμε εδώ. Τέβε. Έχω δηλαδή. Έχω φορολογία από παλιά 65%. Φύτε βέτος φίλε στη μαύρη. Φύτε βέτος στη μαύρη. Ή κάνω το άλλο. Στους δύο ένας δώρο. Εμένα να μου σου πει. Που λες. Πέθανε ο πατέρας σου. Έλα εδώ. Έλα εδώ κάτσε ρε. Περίμενε. Τι τιμολόγιο να κόψω. Ανάλογα του λέω. Τι τιμολόγιο να κόψεις. Όχι, θα το βάλει μέσα τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Τι άκουσε, όλο το ΦΠΑ. Και τι έκανε, πληρώνω πεθαμένος και πεθαμένος. Το έκοψε όλο το ΦΠΑ. Δεν έκοψε τίποτα, δεν έκοψε. Α, ξέρε τώρα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε με τη σημερινή κατάσταση.
Με τα τελευταία 5 χρόνια δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τίποτα. Βγάλτε τις νεκροφόρες ρε φίλε και κάντε με τους νεκρούς μέσα. Ναι ρε φίλε. Δεν θέλω να πει το άλλο. Ωραίος. Εάν δεν ξεσηκωθούμε εμείς η νεολαία. Γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι και από τα πρώτα άτομα που κάναμε απεργία, ναι, που κλείσαμε σχολεία μαζί με τον τωρινό πρωθυπουργό. Ναι. Ναι. Άρησουνα... Από ποιο μέρος είσαι? Σκυλή του ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκος παλιός. Ναι. Όχι, μην την ψάχνεις, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη τίποτα. Είσαι. Σαλονίκη είσαι. Όχι, από Κατερίνη. Α, Κατερινιώτης. Έτσι. Και τυχαίνει να είμαι ηλικία με τον σημερινό τον πρωθυπουργό και πιτσιρικά θα έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο. Ναι. Χαρά που έχεις τώρα. Όταν κάναμε, κάναμε απεργίες για τα μέτρα που ζητούσε. Δεν πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε, πέθαμε να ζεις, έγινες. Δεν χώθηκες καμιά δουλειά. Μα είπε, ήταν συνεννοημένη με τον Τσίπρα. Συνεννοήθηκε. Σου λέω, τους πεθάνω εγώ τώρα. Τους θάβεις εσύ. Ελεύθερος και ωραίος. Ελεύθερος και ωραίος. Κόμματα πουθενά. Βγάλ τον τράγο να μπορώ να τον ακούω. Εάν δεν τους πετάξουμε όλους στη θάλασσα, δουλειά δεν θα γίνει. Τους νεκρούς. Όχι, τους νεκρούς πολιτικούς. Δεν μπορείς μια καλή. Φίλε, άμα πεθαίνουμε. Και δεν μας θάβετε, τι θα γίνουμε? Τι κάνετε τα απεργία? Ωραίο. Το καλύτερο. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Δύο κλάδες στην Ελλάδα. Δύο κλάδες στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν. Όχι να παραγγείσει όλη η Ελλάδα. Να κάνει τα πάντα. Για πες, ο ένας είστε εσείς. Και ο άλλος είναι γιατροί. Γιατροί. Ναι ρε φίλε. Να πει δε, δεν πάμε ψοφίζετε. Δεν σας φάζω. Δεν γιατρεύουμε κανένα. Και εμείς. Και η καθαριότητα, λέει ο Χιλιτίδης. Ναι, και η ναι. Καθαριότητα. Ενώ τώρα που έχετε καθαριότητα είστε. Μας κοροϊδεύω για νησιότητα. Ναι. Καθαριότητα μπορείς και 40 μέρες να μην δουλέψεις. Ναι, πες νομίζω, άμα δεν δουλέψουμε 10 μέρες τι θα γίνει. Μάλιστα. Άμα δεν δουλέψετε φίλε 10 μέρες καήκαμε. Θα μείνουμε άθαυτοι και άκλαυτοι. Θα μας κλαίνουν στο σπίτι. Θα γεμίσουν τα ψυγεία. Τα ψυγεία ροδάκινα. Θα έχουν μέσα τους παππούδες. Σου λέω 10 μέρες δεν δουλέψουμε εμείς, θα δούμε τι θα γίνει. Φίλε, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο όπως κατάλαβες. Ακόμα και οι νεκροθάφτες, που είναι και αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας στις διπλανείς πόρτες, έχουν πρόβλημα. Έκλεισες νεκροθάφτες. Δηλαδή αυτός ο Τσίπρας, ο Τσίπρας έχει βάλει το δάχτυλο παντού, ρε φίλε. Ρωτάει ένας, πώς βλέπω τον Τάτο. Ρε φίλε, ένας παίκτης 25 χρονών που πάει και παίζει γάμα εθνική στον Άρη, τι να τον δω, τι εκτίμηση ποδοσφαιρική να τον έχω. Τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Κατακόρυφη πτώση της καριέρας. Κατακόρυφη. Κατακόρυφη. Τι σχέση έχει ο Τάδος στο Ατρομή του και του Δόνη, στο 4-4-2 εκείνο το εκπληκτικό που έπαιζε. Έφυγε ο Δόνης. Τελείως ο Τάδος. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πιο ζεμπρεμιό, ο Στεφανάκος, ο Μίμης για ο Χριστίδης. Κοίταξε τώρα, ο Στεφανάκος έπαιξε σε μεγάλη ομάδα τον Ολυμπιακό. Ο Χριστίδης σε μικρή ομάδα τον Άρη. Ένα σαν ταλέντο ο Χριστίδης ήταν καλύτερος. Εντάξει, και ο άλλος ήταν. Στον Ολυμπιακό, γιατί δεν πήγε ποτέ ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης ήταν πολύ πιο ωραίος άντρας από ό,τι έχω δει στις φωτογραφίες. Στεφανάκο. Από τον Στεφανάκο. Ναι. Πολλές. Ταλέντο ποιος ήταν καλύτερο. Το Στεφανάκο δεν τον πρόλαβα. Εγώ πέσε με τον πατέρα μου, ναι, δεν τον θυμάμαι. Ο Χριστίδης λένε. Όχι, λένε, ο μένα είναι και συγγενής μου, Νίκος. Ναι. Λοιπόν, του περιμένω ολόκληρα σχολεία. Τα πολύ ωραία παιδί, μια στον Αλέν Τελών. Τώρα, άμα ακούει η Στέλλα η γυναίκα του, mm, πάρει τηλέφωνο να με ξεχέσει βραδιάτικα. Αλλά εγώ οφείλω να απαντήσω στο μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Γέρι και οι δύο. Τώρα, πώς είναι ο Νίκος? Σε 72. Και ο Στεφανάκος πρέπει να είναι πιο μεγάλος. Mm-hmm. Ο Μίμης ο Στεφανάκος, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Μάρθα Καραγιάννη. Γιάννη, αυτή δεν είχε παντρευτεί? Ναι. Και η Καραγιάννη ήταν των ποδοσφαιριστών. Τις άρεσαν οι ποδοσφαιριστές. Και οι πλούσιοι τις άρεσαν. Mm. Είχε το Λάζαρο τον Τζόμο κόμενο. Εδώ. Δεν μου είπες όμως. Η Μάρθα. 79 είναι ο Στεφανάκος, όχι να έχει. Ναι, ο Νίκος είναι πολύ πιο νέος, ναι. Η Καραγιάννη ήταν, όταν ήταν ο Τζόμος καμιά 50 τόσο χρονών, αυτή ήταν 20. Και τα είχε. Τα είχε μαζί του. Ήταν δυνατό θηλυκό. Μάλιστα. Η Καραγιάννη όταν ήταν νέα. Και τους αθλητές γούστανε τους αθλητές. Άλλες γουστάρουν τους λόγιους. Άλλοι γουστάρουν τους επιχειρηματίες. Άλλες γουστάρουν, ξέρω εγώ. Τους ηθοποιούς, τους αθλητές. Ναι. Ο Στεφανάκος είχε γίνει και ηθοποιός. Και όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν επέτυχε όμως να γίνει ηθοποιός. Δεν είχε ταλέντο. 5 ταινίες. Ατάλλαντος ηθοποιός. Ξέρεις κάτι. Το να γίνεις ηθοποιός δεκαετία του 60 και να μην πιάσεις, είσαι ατάλλαντος. Καμιά 1000 ταινίες. 60 με 70. Μόνο 500 τέσσερις είχαν οι φίλοι. Φίλε, και τέρατα εκείνη την εποχή.
Δηλαδή μιλάμε. Σε ταλέντο, άμα είσαι. Ρε. Τώρα να σου πω κάτι. Είσαι ηθοποιάρα σήμερα. Ναι. Είσαι ηθοποιάρα. Ταλεντάρα. Ναι. Πού να παίξεις. Πού να παίξεις. Πού είναι οι συγγραφείς. Πουθενά. Πού είναι τα θέατρα. Πουθενά. Ήταν εδώ ο Βούρος ο Πρασινοφρουρός, να πούμε εδώ. Διευθυντής του κράτους. Εδώ είναι ηθοποιός ο Γιαννακάς, ρε. Ο Άκης Γιαννακάς. Ατάλαντος. Ατάλαντος. Αλλά ήταν ωραίος. Ήταν ωραίος. Τώρα πιάσουμε ποιοι ήταν ατάλαντοι και ωραίοι. Εντάξει. Δε, πήγανε να βάλουν απέναντι στον Μπάρκολη. Σαν Ζεν Πρεμιέ. Δεν πα στον Μπάρκολη με τίποτα. Δεν πα στον Μπάρκολη. Ούτε στον Αλεξανδράκη μπορεί να πάει. Και α ήταν και πιο ψηλή και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Ο Αλεξανδράκη ήταν μεγάλη γοητεία, λένε. Βέβαια. Έτσι. Ήταν και άνθρωπο, είχε τρόπου, είχε ομιλία, είχε γνώση. Και περάσανε ωραίοι άντρε και ωραίε γυναίκε. Και ατάλαντε γυναίκε γίνανε ηθοποιοί. Εντάξει, μπορώ τώρα που να θυμηθώ, δεν ξέρω τώρα το πάρμα. Ατάλαντη γυναίκα, εμένα θεωρώ να πούμε τη Στυλιανοπούλη. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήταν ατάλαντη. Δεν ήταν και όμορφη όμως. Δεν ήταν και όμορφη. Δεν ήταν και όμορφη. Είχε αυτό το σκερτσόζικο να πούμε, αλλά ήταν το κρύο αυτό το. Έτσι, το βλαχάδικο να πούμε. Χοντροκομμένη. Χοντροκομμένη. Δεν ήταν έτσι θηλυκό να πει εκείνη τα χρόνια να πούμε. Τα λοιπά. Έρασαν γυναικάρε, πέρασαν αντρούγκλαροι. Ο Κούρκουλο μια μέρα στο Χαριλάο να διάρρει Παναθηναϊκό. Και όλο το γήπεδο κοίταζε τον Κούρκουλο. Βέβαια, μιλάμε ομορφιά. Παρδίνα, βέβαια. Βέβαια, ο Κυριλέ, έμπαινε και αέρα. Αντρούκλαρος ήταν. Τι λέει. Τώρα, είναι πιο θηλυπρεπήση. Ναι, εντάξει. Τώρα είναι σπαστά διαφορικά. Πιο μπρουτά. Και ο Καζάκος με εκείνο το κεφάλι, να πούμε. Κεφάλι. Το μεγάλο το περνούσε, κεφάλι. Περνούσε να πούμε και τρίζανε τα. Βέβαια. Ο Βόγλη. Ο τέτοιο. Ο Βόγλη. Ο άλλο ρε πώ δεν έγινε. Ο Καλογύρου πώ δεν ήταν γυναικά, να πούμε. Ο Καλογύρου ήταν μόνο. Όχι εκείνη την αντρίλα, να πούμε. Ήταν μονογαμικό. Ναι. Πολύ μονογαμικός, υπάρχουν τέτοιοι άντρες, είναι μονογαμικοί. Ναι. Όπως είναι ο Σπύρος Καλογύρου. Όπως ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Ο Παπαγιανόπουλος δεν παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Μονογαμικός ήταν. Ο Διονύσης πέρασε καλά. Λοιπόν, για ποιον μου έλεγες τώρα, για τον. Για τον Καλογύρου. Ο Καλογύρου ζήλευε η Βουγιουκλάκη την Σαμιωτάκη, έτσι δεν τη λέγανε. Ναι, τη γυναίκα του. Τι σου κάνει μωρή ψηλή αυτός, τι τον κάνεις και τον κρατάς, ξέρω μου. Ναι, ναι. Και εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους δικούς μας. Ναι. Που έχουμε στα γυναίκες, ας πούμε, αλφα εθνικής. Εσύ είσαι στο τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Πώς τον κρατάς. Ήτανε αυτού του στυλ. Που ήταν ηθοποιάρα, καρατερίστας βέβαια δεύτερο ρόλο, αλλά ήταν ναι. Κλειστικός. Ηθοποιάρα ήταν, ρε, τρελός, ρε. Ο Γιώργος Φούντας, ας πούμε. Φούντα, αντρούκλαρος, βέβαια. Άντρα, Στάσου. Στάσου. Το έλεγε η υπερδικούλα του. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι. Είχε η γυναικάρα, τη δεύτερη του γυναίκα ο Φούντας. Ναι. Τη Χρυσούλα Ζόκα είχε πάρει. Ναι, μια ναι. γυναικάρα. Ήταν ωραίο ζευγάρι. Ναι. Τους είχα δει εγώ στα γεράματα, εδώ στο Κρατικό Θέατρο πριν 20 χρόνια. Ναι. Είχαν έρθει και γύρω στα 70 ήταν είχαν ο Φούντας. Ακόμα την παλιά του έγκλη αυτή. Είχε, τους έβλεπες, ήταν αρχοντάνθρωποι. Ναι. Και η Χρυσούλα Ζόκα και ο Φούντας. Αρχοντάνθρωποι ήταν, βέβαια. Ναι. Είχε πράγμα. Τώρα δεν παράγει τίποτα. Δεν έχει. Τώρα και ηθοποιοί δεν έχει. Δεν έχει συγγραφείς. Δεν έχει θεατρικούς επιχειρηματίες. Δεν έχει. Δεν έχει. Που εγώ πω. Περίμενα στην κρίση. Ναι. Τώρα στην κρίση επάνω. Να βγουν θεατρικές παραστάσεις. Φύγε Στέλλα, θα σε σκοτώσω. Να. Να το ο Μαγεράτος. Γιατί δεν φύγεις. Το 56 δεν Στέλλα, δεν άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Πες μου πως μετάνιωσες. Πως θα με παντρευτείς και το πετάω. Δεν πρόκειται να το πω. Στέλλα, φύγε. Γιατί δεν φύγε. Ήταν το πιο δραματικές κομμωδίες. Οι πιο δραματικές κομμωδίες, ρε φίλε. Έτσι. Γιατί δεν φεύγει! Φίλε, αυτές τώρα τις ταινίες, άμα τις βλέπαμε οι δυο μας σε σινεμά της εποχής, οι άλλοι θα κλαίγανε, εμείς θα γελούσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Την έφαγε! Την έφαγε. Και η Μερκούρια ασχημογυναίκα ήταν, άλλη γοητεία. Ήταν η όμορφη, ήταν ασχημογυναίκα. Άσχημη ήταν. Είχε το. Σαν ηθοποιός δεν μ' άρεσε. Δεν τράβαγε. Δεν τράβαγε. Δεν τράβαγε. Την έκανε ηθοποιό ο άντρας. Ο Ντασέν, ο Φλόρος εκείνος. Εκείνος ο Φλόρος. Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ που τα λέμε χοντροκόλλα ήταν. Δεν ήταν καμιά. Αλλά είχε εκείνο το σκέρτσο, το ωραίο. Εντάξει, το πρόσωπό της έγραφε στο καθρέφτη. Έγραφε. Πάντως εμένα πιο πολύ από όλες τις ηθοποιούς. Δεν είχε σώμα, δεν είχε. Δεν μετράγε. Κοντά στην ώρα Βαλσάμ ήταν μπάζο. Έτσι δεν είναι. Και αυτή κοντή. Δεν έχει σημασία το κοντό. Ήταν μπιμπελό. Λέει μπιμπελό. Μετά τα 45 και αυτή δεν τράβηξε. Καλά, εντάξει, χαλάσαν αυτοί. Εντάξει. Δεν τράβηξαν. Δεν τράβηξαν. Κι οι Λάσκαροι δεν τράβηξαν. Δεν τράβηξαν γιατί είχαν μάθει να δουλεύουν σε ένα μοτίβο
διαφορετικό και η κουλτούρα της νέας γενιάς δεν τους βρήκε. Πάντως εγώ λυπούμαι γιατί δεν βγάζουμε παίκτες. Δεν βγάζουμε ηθοποιούς. Βγήκανε αργοί μετά, κάτι Αγγελόπουλοι βγήκανε που ήταν αργοί, ρε. Τώρα μπορείς να λέει και Φουγιουκλάκη να την κάνεις να κοιτάει το κύμα. Κουλτούρα. Μια ώρα να κοιτάει το κύμα και τον πελαργό πως πετάει. Ναι. Την Αλέκη Βουγιουκλάκη. Ναι, ναι. Η Αλέκη Βουγιουκλάκη, άμα δεν στην κίνηση, το Βέκο τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο. Τρολός, ρε. Θα πεθάνει ο άνθρωπος. Ναι. Δεν ξέρω, συνεργάστηκαν ποτέ. Συνεργάστηκαν, αλλά τον έτρωγε. Τον έτρωγε τον Βέκο. Τον έβλεπε να πούμε το μάτι. Νευρικός. Ναι. Πα να συνεργαστεί και εσύ, ρε Βέκο, με τον Αγγελόπουλο. Πού πα με τον Σάντος τώρα να συνεργαστεί, ρε φίλε. Μα ο Αγγελόπουλος πέθανε από την εργοπορία του. Πήγε να περάσει τον δρόμο. Να τον περάσει και εκείνο. Αργά τον πέρασε και αυτόν τον δρόμο. Ήρθε άλλο ο γρήγορο, τον έφαγε. Τι να τον κάνει. Στον δρόμο πάνω τώρα ο Αγγελόπουλος. Στα 70 του τώρα, 72 πόσο ήταν άνθρωπο. Ξέρε, φιλότητα ήταν αργό να πει. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και να κλείσουμε με αυτό. Ήταν φίλε και ο Μάνος ο Κατράκης. Δεν τον πήγαινα. Που είχε. Είχε να στείλει ένα κουλτουρέο ωραίο. Το ξερακιανό αυτό το δε. Γιατί το κριτικό δεν σάτει. Δεν τον πήγαινα. Με έλεγε ο Κολάτος. Αυτός ο Κατράκης λέει. Σαβουρό τέτοιος λέει. Ναι. Λέω γιατί ρε σιγά. Όλη τη σαβούρα τρώει. Ναι. Έτρωγε. Ζήλευες του λέω. Αυτοί έχουν ζήλιες μεταξύ τους. Βέβαια. Ο ένας με τον άλλον είχαν. Είχαν κόμματα ζήλιες αυτά. Αχα. Βέβαια. Πάντως πιστεύω. Οι ίντρικες αυτά είχαν. Καλά, έτσι. Τα έχουν. Τώρα... Και εδώ έχει ο κόκκινος με τον Γκαμόρα, α πούμε. Ήταν για πολλά χρόνια στη δημοσιότητα αυτή η ηθοποίη. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα μόνο αυτούς έβλεπε. Δεν είχε να δει τίποτα άλλο. Ήταν α πούμε αυτή. Τέλω, το Star System σήμερα δεν έχει. Το Star System δεν έχει ξεφτελιστεί γενικώς. Ξεφτελιστεί, κάναμε τη Μενεγάκη να πούμε πρώτη κόμμενα με την Ιταλία. Κάναμε το Λιάνγκα τώρα πρωινάδικο. Ηθοποιούς δεν έχει, να δεν έχει προσωπικότητες, δεν έχει συγγραφείς βασικά. Δεν έχει, ρε φίλε. Δεν έχει συγγραφείς, δεν έχει επιχειρηματίες, δεν έχει. Δεν τραβάει. Μα να σου πω κάτι, και συγγραφείς τώρα να έχει. Άντε τώρα να παίξει που βγήκε ο Φιλιππίδης και αυτή, ας πούμε, ο Ηλιάς του 16ου. Τι να παίξει, ρε Φιλιππίδης. Αυτά τα παλιά να μπροστά παίξει. Στον άλλον. Ρε. Δεν μπορείς τώρα να βγει απέναντι στο Χατζηχρήστο. Εγώ αν ήμουν τώρα ηθοποιός και με έλεγε παίξε τον Κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό και κάνω τον Αυλονίτη. Τρελό, ρε, θα τον πού πω. Να πα συγκριθώ εγώ με τον Αυλονίτη. Θα, θα κάνω, βέβαια έτσι είναι. Θα... Ή κάνε, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ ποιο άλλο θεατρικό έργο, ναι. Κάνε τον Αλεξανδράκη. Τρελό, ρε, δεν θα τον κάνω. Περίπτωση. Δεν μπορεί. Εδώ θα σου πω κάποιες άλλες ταινίες που έχουν ντουμπλαριστεί, όπως ήταν του Λογοθετήδη, που μεθαύριο τις γύρισε και ο Κωνσταντάρας. Αλλά και ο τέτοιος και πάλι βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά. Δεν τον έφτανε φαντάζω, το λογοθετήδι ο Κωνσταντάρας. Δεν τον έφτανε με όχι, τίποτα. Δεν τον έφτανε. Το λογοθετήδι ήταν μια κατηγορία. Δεν τον έφτανε το ζουμπάκι μου, δεν τον έφτανε. Έβγαλε λίγες ταινίες και 6-7 νομίζω πώς. Πολλές έβγαλε, πέθανε νέος. Ρε. Πέθανε νέος. Το 60 πέθανε ο λογοθετήδι. Από καρδιά πέθανε. 60 χρόνια. Δεν έβγαλε πολλές κοστά. 6-7 ήταν. Άμα ζούσε άλλα 5 χρόνια ο λογοθετήδι, άλλες 30 θα έκανε. Μια ταινία που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και τώρα επίκαιρη είναι. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Είναι ο Λευτεράκης Πολιτευόμενος, ο οποίος πρωταγωνιστής είναι, θα ήταν ο Λογοθετήδης. Ναι. Αλλά δεν ξέρω που δεν τα βρήκανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μπήκε ο άλλος, όπως το λένε, μωρέ. Ποιος μπήκε, που διαφεύγει εκείνος με τα γυαλάκια που πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Να ο Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος. Ναι. Λοιπόν, και ξεκίνησε να κάνει και εκείνος καριέρα από εκείνη την ταινία. Αγαπημένη μου ταινία αυτή. Ο Φανούρης και το σόι του, την ξέρεις την ταινία. Με τον Φωτόπουλο. Με τον Φωτόπουλο. Βέβαια. Λοιπόν, αυτές είναι. Ή το άλλο πάλι με τον Φωτόπουλο που είναι το Σαραβαλάκι. Με τον Αυλονίτη. Άντε, χελώνα! Εμένα μ' άρεσε. Ήταν ο Μακρύς. Ναι. Ήταν ο Μακρύς. Σουρωμένος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τι? Είχε καφενείο. Ναι. Ήταν Γουρσούζης, ο Τρίφωνας. Ναι. Όχι. Ναι. Και πήγαινε ο Φωτόπουλος και τσακωθήκανε, να πούμε. Ναι. Γιατί ήταν Γουρσούζης ο Μακρύς. Και τι καθόμαστε και δεν πάμε στο Τρίφωνα, μια χαρά καφένες. Στο Τρίφωνα. Τραβάνε στον Τρίφωνα. Κάθονται μια εβδομάδα και τους λείπει η γουρσουζιά του Μακρύ. Και γυρίσαν πίσω. Έτσι ήταν. Τι γέλιο. Τα χρόνια έτσι ήταν. Και οι ταινίες αυτές όλες βγήκαν. Να πάτε στο Τρίφωνα. Άλλη γουρσούζα εκείνος ο Μακρύς. Τι γίνεται. Σου θυμίζει την Τούμπα αυτή η γουρσουζιά. Έτσι είστε και στην Τούμπα ακόμα μετά από 40 χρόνια. Τούμπα έχει μια στασιμότητα, ας πούμε, σε αυτή τη στασιμότητα. Ναι, όχι, ρε φίλε, στασιμότητα. Η Τούμπα έμεινε από τότε που ιδρύθηκε έτσι. Είναι, δεν αλλάξει τίποτα. Τι να αλλάξει. Εγώ δεν φεύγω από εκεί. Πού να πας. Δεν μ' αρέσει να πάω. Θα πάω, λέει, να δω μπάλα στον Κρόνο. Πάω να δω στον Κρόνο, τι να δω. Δύο τεμπελχανάδες απ' έξω. Δύο-τρεις άλλοι μαλώνανε. Τώρα έρχεται ο καφετζής, λέω να παραγγείλω. Λέω, θα με δείρει αυτός. Έρχεται εκεί, βαράει το ξεσκονόπανο. Τι θες. Λέω, φίλε, με συγχωρείς πολύ, κανένα καφέ θα πιούμε. Πώς τον πίνεις.
Λέω συγγνώμη, συγγνώμη λέω. Χαμόγελο ήθελε εσύ να σε κάνει. Πρέπει να μια τσακμινιά, ξέρω εγώ κάτι. Τι τσακμινιά, μια γλύκα στο μάτι. Θα μα δίνει κιόλα. Ήρθε εκεί, μα πέταξε τον καφέ. Μόνο που δεν έπλα το φλιτζάνι. Η αδερφή του. Λέμε, παίζει Sporting Μπαρσελόνα. Ναι. Και εμένα λέει τι με νοιάζει. Λέω, βάλε. Πού να δει μπάλα. Πού να δει μπάλα. Έρχεται ο άλλο εκεί να πούμε, παίζει τάβλι, γκράγκα κρούγκα με το τάβλι. Το άλλο, 7 χρόνια βάζουν. Πώς θα λένε, αεριστήρα για να τραβάει τις μυρωδιές. Εξαεριστήρα. Ακόμα δεν βάλανε. 7 χρόνια βάζει αεριστήρα. Θα πεθάνεις από την καπνίλα εκεί μέσα. Μ' αρέσει που είσαι και κύριος ο Νικολάκης στο θηρίο. Μαλώνει. Τι θα γίνει πάλι, πατάτες θα τηγανίσετε. Λέει, θα βάλω αεριστήρα από το άλλο μάτς. Έχουν περάσει 7 πρωταθλήματα. Δεν έχει βάλει αεριστήρα. Υπάρχει εξαρισμός, δεν έχει εκείνο το μαγαζί. Ο Μπόλων ήταν προπονητής. Έφυγε. Φύγε ο Δόνης. Εξαρισμό ακόμα δεν έχει. Τι γέλιο, ρε. Πού να δεις, ρε. Πού να δεις καλυτέρευση. Κάτι σκυλιά εκεί πέρα έχετε. Τι γίνεται, ρε. Τι τούμπα είναι αυτή. Αλλά τι να πω. Και δεν βλέπω και καμιά ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη να δεις. Μια εντάξει, τι να δεις. Μένετε εκεί πέρα να πούμε πάνω κάτω. Ο ένας πουλάει τον άλλο σάντουιτς. Τι γίνεται. Δηλαδή έρχομαι εγώ στο δικό σου μαγαζί, τρώω σάντουιτς. Μετά πάω, έρχεσαι στο δικό μου, πίνεις καφέ. Ναι. Ωραία, λεφτά αλλάζουμε, ρε φίλε. Και να πεις ότι βγάζεις τα λεφτά εσείς. Δηλαδή λέει τώρα ο άλλος, γυναίκα, πάω στη δουλειά. Τι δουλειά κάνει αυτός, καφετζής. Θα έρθει ο Κωστής, θα πάρει σάντουιτς. Όχι, όχι, έχουμε και τους μάστορες. Ποιοι είναι οι μάστορες? Περνάει πλακάκι ο ένας. Ο άλλος κάνει αναγεννήσεις. Κατάλαβα. Ο άλλος βάφει. Εγώ άμα περάσω στο σπίτι μου πλακάκι, από την Τούμπα θα πάρω μάστορα. Ναι. Να ξεκινήσω Χριστούγεννα, κατά το Πάσχα με βλέπω. Η μάνα μου. Δεν μου λες. Η μάνα μου. Θα σου δώσω λεφτά, του λέει τον άλλο. Ναι, 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 να πληρώσει τους εργάτες. Ναι, ναι, ναι. Ευγενία. Σίγουρα. Κάτσε. Θα τους πληρώσει και το ΙΚΑ. Ναι, ευγενία. Ναι, ναι, ναι. Περνάνε 5 μήνες. Έρχεται του ΙΚΑ ένα χαρτί. Λέει τι. Πληρώσε, ναι, ναι. Οι Αλβανοί κάνανε, λέει. Πώς το λένε, καταγγελία. Λέω, ρε μάνα, τι έγινε. Τα έδωσα σε αυτό το λακαμά, λέει τα λεφτά. Πάντα λεφτά. Πάντα λεφτά. Τώρα αυτός είναι 75 χρόνων. Τι να το πεις. Πες μου εγώ, τι να τον κάνω αυτό. Τι να τον κάνω. Έτσι έμαθε αυτό. Τι να τον κάνω αυτό. Πες μου. Τι να τον κάνω. Η ταινία που βγήκε με τον άλλο τον. Τι να τον κάνω αυτό, να τον πες μου. Και η ταινία που βγήκε που ήταν υδραυλικός, τι ήταν ο. Πες το να. Ο Τσάκωνας. Από τον πιότι υδραυλικό το έχει κάνει. Και βγήκε έτσι. Λοιπόν, και έτσι βγάζετε εσείς λεφτά μέσα στην Τούμπα. Έχτισε ένα δωμάτιο. Ακούς. Ναι. Λέει, είναι στο σχέδιο, λέει αυτό. Ρε, δεν πάνε να πνιγούνε, λέει. Ρε, θα έρθει να ελέγξει, λέει. Στην πολεοδομία. Ρε, δεν πάνε να έρθουν, ρε. Ο του Πιώτη. Ρε, του Πιώτη. Καταλαβαίνω. Τι είναι αυτή, ρε. Ναι, καθεν ήταν έτσι. Έτσι ήταν, ρε. Και επί μεγάλο ρεκόρ. Καταρχήν κομμουνιστέ ήταν. Οι του Πιώτη. Καλά. Τεμπερχανάδε περισσότεροι. Και ακόμα έτσι και εκείνη, τα παιδιά του. Εκείνη η Μέντ που να ανέβει κατηγορία πηγούντα. Η Μέντ και η Καλαμαριά. Έμεινε στάσιμο ο χρόνο. Τι στάσιμο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Τι με λες. Δηλαδή όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, τι είχε γίνει, ρε φίλε, στην Τούμπα. Δεν ξέρω τι είχε γίνει στην Τούμπα. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος πρέπει να πέρασε από εδώ. Στον Εμφύλιο να δει στην Τούμπα τι γινόταν. Κάρφω ένα στον άλλο. Τι ωραίοι άνθρωποι. Εκείνη η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Ναι. Τον μπακάλι εκείνον τον είχε φάει τον αδελφό τη. Όταν πέθανε αυτό, είχε στήσει χορό. Ναι. Γιατί δεν τον πήγαινε. Ήταν δεξιός αυτό, αριστερός ο αδερφός τη γιαγιά μου. Η γιαγιά έγινε μετά ΚΚ. Ανέβαινε στι αυτέ και έκανε λόγο, έδινε λόγο. Στο γράμμο και στο Βίτσι. Στο γράμμο και στο Βίτσι. Αντάρτησα ήταν. Αντάρτησα και Παοκτσού, η γιαγιά Ζαμπέτα. Σύνταξη δεν πήρε από το ΕΑΜ. Τι να πάρει σύνταξη. Δεν πήρε. Όταν πήγε ο πατέρα μου στον Άρη και παίξαν το πρώτο μάτσο αντίπαλοι στην Τούμπα. Έπεσε Πάοκ Άρης. Πρώτο μάτσο πατέρα μου στην Τούμπα εναντίον του Πάοκ. Πάοκ Άρης 2-3. Και σκάνε μύτη 30 παοξίδες στο σπίτι της γιαγιάς Ζαμπέτας. Κάνα 2-3 σαν το φέρμα. Κυρία Ζαμπέτα, ο Τάκης δεν φέρθηκε. Μπαπέσους. Ναι. Χτύπησε 2 φορές τον Γιώργο. Όχι, δεν έπαιζε ο Κούδας. Ποιον είχε βάσει. Είχε χτυπήσει ένα. Τέλος πάντων, ναι. Και αυτό δεν είναι πρέπει. Καλά, καλά λέει. Άμα φίλε μου, κομμουνιστέ, αριστεροί και παοξίδε. Πάει με τα ράζ μετά το μάτσο. Τάκη, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Χτύπησε το δικό μα μπαμπέζικα. Έλα, ρε, κάνε να σα κεράσω. Τι γέλιο, ρε.
Η γιαγιά Ζαμπέτα όπως πούσε. Παοξούρε. Τι έκανε. Πάοκ ήταν ρε. Τον έκανε μπλόκο. Πάοκ ήταν ρε. Όταν τρίτε καταλαβαίνανε ρε. Κομμουνιστές και παοξίδες. Πού να βγάλεις άκρη. Δεν το μιλούσανε το μηταράδο το συγχωρεμένο. Το μιλούσανε. Δεν το μιλούσανε. Λέει πήγε στον Άρη μωρέ. Προδότη. Τι Σαλπιγκίδης. Άκουσε που στείλω για το γάλα. Τι είπε Σαλπιγκίδης τώρα. Γι' αυτό εσύ είσαι. Και να φύγεις δεκαετία 60 από τον Πάοκ να πας σε Άρη. Και να έρθει πρόσφυγα τότε και να μαλώσει τη δίκη. Και στην Τούμπα κιόλα μέσα. Στην Τούμπα μέσα, το σπίτι σου. Φίλε. Δε. Πρέπει να έχει πνευμόνη. Τι πνευμόνη. Και δεν μεγάλη... υπήρχε βέβαια τότε Super 3 για να υποστηρίξει. Τι Super 3 για αυτά να υπήρχε. Δεν υπήρξε. Δεν είχε. Το Κοτρονίδι έπρεπε. Ο Πάλος είχε ένα μάξι. Έφτανε στο σταυροδρόμι, σταμάταγε. Τραβούσε χειρόφωνο. Άκουρε, κατέβαινε κάτω. Κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε αριστερά. Αν έρχεται. Κάνα μάξι. Έμπαινε μέσα και έφευγε. Ο άλλος του διώδης. Ένα γαϊδούρι μέχρι και πάνω. Μια μέρα πάει στον πατέρα μου, λέει Τάκη πάμε λέει να κάνουμε σαματά. Γιατί ρε Μανώλη, του λέει ο πατέρας μου, πάμε να κάνουμε σαματά. Γιατί ρε Μανώλη, με πουλήσανε ένα μάξι. Ναι λέει ναι. Μη παντρέχει 120 και αυτό πάει με 80. Ε πως είπανε ρε Μανώλη, πάμε να τους κάνουμε ρόπα. Ρε Μανώλη κάτσε καλά. Τραβάνε που λες πάνε στην αντιπροσωπεία της Volkswagen. Volkswagen χελώνα. Χτυπάει το χέρι του τυπιώτης κάτω. Σας κάνας αρχίζει. Του λέει κάτσε ρε να δούμε τι έγινε. Λέει τα μάξι πάει με 80. Λέω μηταράς. Ρε κάτσε ρε μη κάνεις μα. Γαϊδούρι άλλο. Δεν καταλάβαινε. Μπέστε ρε παιδιά λες στο αυτοκίνητο. Μπέρι. Βάλε λέει μπροστά. Άκου Γιάννη. Βάλε λέει μπροστά. Βάζει πρώτη 20. Βάζει δευτέρα 35-40. Τραβάει την τρίτη πάει 80. Δεν πάει άλλο. Τετάρτη λέει. Έχει και τετάρτη. Ζάμπα να τους δέρνανε. Δεν έβαζε τετάρτη άλλος. Δεν ήξερε. Τρεις ταχύτητες είχαν τα μάξια τότε. Πήρε αυτό στο Volkswagen χελώνα. Καινούριο μοντέλο. Ζελατίνα. Μπράβο. Τετάρτη ξέχασα να τη βάλω. Δεν έβαζε τετάρτη. Μετά πήγε στα 120. Τι είπες, ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη, τους πήγαινε γλυκά επί ένα μήνα. Επί ένα μήνα. Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Τούμπα όταν είσαι όλα γίνονται. Τι Τούμπα ρε φίλε. Θυμάσαι το δικό μας το. Τι Τούμπα ρε φίλε. Τον Τρίφο να θυμάσαι. Που πήγαμε να δούμε μπάλα. Έξω από την Τούμπα. Τι να δεις ρε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγάπη που υπήρχε. Δύο γραμμές. Θες να πάρουμε δύο γραμμές. Πάρε τώρα έτσι κι αλλιώς ξεφύγαμε. Πάμε πρώτο-τελευταίος. Πρώτο-τελευταίος. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα Πανθρακικέ. Καλημέρα. Ο Βουσκός ο Αλεξάνδρος είμαι, κύριο Ραπτόπλο. Ο Βουσκός. Καλή χρονιά. Ναι, έλα ρε Βουσκέ, καλά είσαι, τι κάνεις? Καλά, προσπαθούμε. Είσαι καλά? Καλά, καλά. Άμα δω τα σκούρα με πάρεις απάνω. Κοίταξε, καλή χρονιά, καλή δουλειά. Έχω ήρθε, θέλω παρακαλώ, γιατί δεν έχω δυνατότητα να κατέβω από ποδοσφαίρο. Γιατί είστε εσάς εκεί πέρα. Με ποιο συγνώτατε μπορεί να σε ακούω? Πού είσαι? Βασιλικά. Πού είσαι? Βασιλικά Θέρμη απάνω. Στα Βασιλικά από Έδεσα. Πώς μας ακούει αυτός τώρα? Για πες. Θα πάει σε 95 και 5. 95 και 5. Κανονικά. Έτσι. Δεν πιάνει. Είναι προς τα πάνω. Περιστερά. Στην Περιστερά είσαι. Ανάθεμα σε πλοίαρχε. Στην Περιστερά δεν ακουγόμαστε. 87 και 8. Άκου. Θα βάλεις 87 και 8 στην Περιστερά. Να είστε καλά. Και άμα δεν μας ακούσεις φίλε, και άμα δεν μας ακούσεις και σε αυτή τη συχνότητα, θα βγούμε έξω από εδώ, θα φωνάζουμε, θα μας ακούσεις. 87 και 8 Γιάννη. Ναι. 87 και 8 ρε γλυκό αγόρι. Και άμα δεν μας ακούει, βγούμε έξω από εδώ. Σόμπαρε, θα έρθουμε στην Περιστερά, μας κάνεις το τραπέζι. Τώρα βγω και αρνιά, αυτός τι κάνει. Ναι. Κύριε Νίκο, είστε καλά? Καλά είμαι κύριε, καλά. Έχω χρόνια που σε ακούω με το ραπτόπλο εκεί πέρα. Δεν έχω αντιλατώνω εγώ για ποδοσφαίρο, εντάξει. Ξέρω μπάλα που είστε εσάς εκεί πέρα. Να είστε καλά παιδιά. Γεια χαρά. Φιλιά. Μια μέρα. Καλά να περνάς και να προσέχεις. Ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ποιος ήταν που έπαιζε? Ο Φερνάντο νομίζω. Ο Νίνο Σαλούστο. Ο Σαλούστο. Ο οποίος είναι φίλος του πατέρα. Και πώς ήρθε με αυτό το όνομα? Άκουδο. Στην Τούμπα. Άκουδο. Σαλούστο. Είναι θείος του κόκκινου. Σαλούστο. Πήρε επικατοχή στην Ιταλία. Πώς βγήκε στην Τούμπα αυτό? Άκουρε. Αυτό το όνομα με τρελάνει. Μια μέρα το μπλακόν του Σαλούστο στις Πουνιές πήγε σε ένα μπαρ. Ακούς στην Νεάπολη. Πήγε, πήραξε κάτι κόμμα στον πλακόν στο ξύλο. Έρχεται το Σαλούστο. Το Σαλούστο. Έρχεται στον πατέρα μου και στον Ποδάρα. Ναι. Ο Ποδάρας έδερνε σαν το χιλικίδι.
Έμπαινε μέσα και έδερνε ένα μπουζουξίδικο. Ναι. Αυτό με τον Καραμαγιά είχαν δει μια φορά ένα μπουζουξίδικο. Λέει, κλείστε τις πόρτες. Ποιοι θέλετε, λέει, να έρθετε εδώ. Οι μπράβοι, οι μαύροι και τα άλλα. Του ταράξαν στο ξύλο για το λογαριασμό. Τέλος πάντων, τι έπαθε, ρε Δαγκαμά, του λένε. Να με δίραν, λέει, στην Νεάπολη. Λέει, το σαλούστο, μην το σαλούστο, τον πλακώσα στις μπουνιές. Μάλιστα. Λέει ο Ποδάρας, μπέστε στα μάτια. Είχε ένα Fiat Personal. Ο Ποδάρας. Ναι, να περιμένει να του. Καθίστε εσείς οι δυο έξω, λέει τον πατέρα μου και τον Σαλούστο. Μπαίνει μέσα. Ελάτε εδώ, ρε, λέει ο Ποδάρας. Ποιος, λέει, βάρεσε, λέει αυτόν. Το Σαλούστο. Λέει, πετάγονται δυο τρεις, λέει εμείς. Σε τρία λεπτά έχει κάνει το μαγαζί ο Ποδάρας. Μπαούλο του έχει κάνει στο ξύλο. Μόνο του. Ε, καλά, ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Να, για βόδι μιλάμε. Βόδι. Ναι. Αυτό. Ο Καραμαγιάς ο Εργολάβος και ο Ηρακλής ο Βόμβας. Ο Βόμβας. Πού πάτε, ο τερματοφύλακας. Πάτε με Βόμβα και Καραμαγιά. Λες τώρα, πλάκα κάνεις. Μιλάμε για γαϊδούρια. Και πώς επιβιώνανε. Τους πλάκωσε στο ξύλο 10 άτομα, ένας μόνος του, ο Ποδάρας. Γιατί έδιναν το Σαλούστο. Γιατί έδιναν το φίλο του Σαλούστο. Γιατί όμως τον δίναν, δεν ξέρω, μάθανε. Το Σαλούστο μετά κάνανε δουλειά και τον δάγκωσε τον Ποδάρα. Το έδινε. Όχι, ο Ποδάρας. Πάμε στο τελευταίο, θα πω πολλά σήμερα. Πάμε, πάμε. Για χαρά, ναι. Πάμε, άντε, πάμε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι να σας ακούω. Είστε δύο υπέροχοι ηθοποιοί. Ηθοποιοί είμαστε. Ηθοποιοί, τρελαμένοι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο Μάγος Χαλάστρας είμαι, συγγνώμη, παιδιά. Πού είσαι, ρε Χαλάστρινε, τι έγινε. Στα μπλόκα είσαι. Στα μπλόκα. Στα μπλόκα, ναι. Δεν μπλοκάρε. Να ήξερες πόσο πόλωσα τώρα που είμαι εδώ στα μπλόκα και άφησα τον Μπερμπάτοβ και πέρασε, αλλά. Καλά, δεν πάγω. Σε τάισε, ρε, σε τάισε. Έσκασε το φάι, δεν το κάτω σε φάι. Έσκασε το φάι. Γιατί κάτι κυπτουλασμέ, τα μοίρασα λοιπόν. Κοίταξε, Κωστάκι μου, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Ίδια είναι. Ίδια είναι. Εσύ, άμα δεν μπορεί να τα κάνει ίδια. Εκτός από το κόκκινο που το έχει στην πόρτα, το ένα, ναι. Μ' αρέσει το χιούμορ σα. Σα αγαπώ τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Γιατί εγώ, μένα μ' αρέσει το χιούμορ. Γιατί η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Εμεί. Μια χαρά. Άγχος δεν έχεις, σε βλέπω να ζεις σαν τον Πατακόες. Αγόρι μου, άρεσε. Δεν σε βλέπω. Όλοι με κόβεις, πάσο καλύτερο με κόβεις. Άρα εμείς παίρνουμε σωστά τους ρόλους μας στη ζωή, περνάμε καλά. Αγαπάμε τη ζωή. Κοίταξε φίλε, τώρα είναι μια χαρά, γιατί και εσύ είσαι χαρά, όταν είσαι εσύ καλά, είμαι και εγώ καλά. Λοιπόν, όλα τα δάκλυπα δεν είναι ίδια, γιατί αυτή η θέση που κατέχουμε εμείς, θέλω να πω ότι αφού εκτελούμε, εμείς εκτελούμε ένα συμβόλαιο στη ζωή, που ανήκει στη φύση. Όταν τελειώσει το συμβόλαιο, πάτα η ζωή. Μην το θυμίζεις το τέλος του συμβολέου τώρα. Μην μας το θυμίζεις. Μην, γιατί δεν ξέρω να πούμε στο συμβόλαιο έχει κάνει. Δεν ξέρω το συμβόλαιο εγώ, δεν το ξέρω. Η ζωή παιχνίδι είναι. Άντε, λεφτά υπάρχουν, γεια σας. Γεια σου, Μάγο. Κλείσε, Μάγο. Καλά σε λέει, ρε. Έχεις ένα συμβόλαιο. Πόσα χρόνια έχεις συμβόλαιο εσύ. Πού ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άρα ένας χρόνος που περνάει και γιορτάζεις. Όχι, εγώ στα γενέθλια. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, δεν σε είπα. Εσύ. Ναι, ρε. Γιατί τσακώθηκε. 13 Ιανουαρίου, ναι. Γίνομαι 45 χρονών. Μάλιστα. Πάω στο σπίτι με κοτσάρι μια τούρτα. Ναι. Τι με κοτσάρι, μωρέ, λέει την τούρτα. Ναι. Και τι κάνει. Βάζει και τα κεράκια. Βάζει 45 κεράκια. Ναι. Όχι το νούμερο 45. Ναι. Μια κατάθλιψη εγώ είναι αυτό. Τσατίστηκε κιόλα επειδή την πίνει ηλίκια σου. Ρε, δεν θέλω να με λε ότι έγινε 45. Εγώ δεν θέλω να με λέω. Ένα χρόνο προ το θάνατο. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα ζήσει σήμερα, Κώστα. Εμένα μου έδωσε ο Γιακουμίδης. Ο Γιακουμίδης. Ο Γιακουμίδης, ο φυσιοθεραπευτής, ο φίλος μου. Όπα. Έπιασε μια μεζούρα μια μέρα, την ώρα, ναι, που πήγα στο φυσιοθεραπευτήριο. Όπα. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, λέω, 47. 47. Πάρε, λέει, τη μεζούρα. Όπα. Βάζει τη μεζούρα, την πατάει στο 47. Οχ. Πόσο είναι ο μέσος όρος, μου λέει, ζωής. Λέω, 73-74. Δεν λέει πόσο είναι, λέει, ακόμα. Οχ. Γιακουμίδη, του λέω. Ας, μη, πάμε να φύγουμε. Μη του λέω, μη με το θυμίζεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ζωή τελειώνει σε κάποια φάση. Άλλος ζει 45, άλλος ζει 75, άλλος ζει 105. Το κακό είναι αν φύγουμε και αφήσουμε πίσω υποχρεώσεις. Δηλαδή, αφήσεις μικρά παιδιά, ιστορίες κτλ. Άμα είσαι πλήρης, δηλαδή, κάνεις παιδιά, εγγόνια κτλ., σήκω φύγε. Τώρα να είσαι με μικρό παιδί και τα λοιπά είναι. Να είσαι μικρό παιδί και να φύγει. Να είσαι μικρό παιδί και να φύγει είναι εδώ. Εντάξει, να κάνουμε γιατί το τώρα κύπρο. Όχι τίποτα. Θα γίνει, ναι, και καμιά απεργία, ναι, από του μαύρου αυτού, όπω του είπαμε, του πεθαμένα τζίδε, και δεν θα μπορούν να μα θάψουν κιόλα. Θα βγει ο άλλο πάλι το φιλαράκι αυτό με τα 1500 ευρώ που θέλει να κόψει τιμολόγιο και θα μάλλον με τη γυναίκα μου να κόψει να μην κόψω τιμολόγιο. Κατάλαβε τι γίνεται. Θα έχουμε και τέτοια θέματα. Την ελαχίστη θα λες. Ε? Και το κράτο να παίρνει και εμεί να βολεύουμε. Την ελαχίστη. Την ελαχίστη. Όπω έλεγε ο Γρόλιο. Στον περάτη μου, κύριε Φράιν, την ελαχίστη.
Με λέει ο Γρόνιος από χθες, ένα αγόρι μου λέει στο Πόξτο. Στο Πόξτο καφενείο. Λέω τι έγινε. Δήραν ένα μπελάτι μου λέει. Πάω που λες εγώ, βλέπω ένα γαϊδούρι. Λέω σε ένα δήρανε. Λέει ναι. Σακώθηκε με τέσσερα άτομα, έβαλε τους τρεις κάτω και μετά τον πλακώσανε και. Ρε φίλε λέω. Ναι, από εδώ από εκεί ξέρω και τα λοιπά. Να το συμβιβάσουν τώρα και τα λοιπά. Δεν βρήκε την άκρη. Μπα μήνυση κάνει ο ένας, μήνυση ο άλλος και τα λοιπά. Άμα μπλέξουμε μήνυση, φίλε. Ρε χρόνια του λέω. Χάθηκαν εκείνες οι ωραίες εποχές. Στην Τούμπα όμως υπάρχει μήνυση. Υπάρχει. Ή παίζουν μπουνιές ο ένας με τον άλλον. Φλωρέψαν και εκεί. Φλωρέψανε. Δηλαδή τώρα εσύ άμα βάλεις δανεικά με ένα του Μπιώτη. Άμα. Και δεν έχεις να του τα δώσεις πίσω. Θα σε δίνει για 200 ευρώ, ας πούμε. Συμφωνείς. Όχι. Τι λέτε. Πώς θα βρίσκετε μεταξύ σας. Κοίταξε. Εγώ τώρα που είχα μια απώλεια, ξέρω εγώ, οικογενειακά, μια κάτι λεφτά κτλ. Πώς τα βρήκες. Τι να σου πω. Μεγάλη συμμετοχή. Τι να τον δίνεις, τι να του κάνεις. Απ' αν γράψει μετά ο Μπαλαδόρος, ο Ραπτόπουλος έδινε έναν 75 χρονών. Κατάλαβες. Θα με κάνουν ρόμπα. Πρόσεξε, τι θα γράψει όμως. Οικονομικοί λόγοι. Δεν θα γράψει. Ο αλήτης ο Ραπτόπουλος. Του κάνω δώρο μια 25. Του πατήσω 8 Viagra μέσα. Τον κάνεις κουδούνι. Τι να κάνεις. Στο πώς είναι να μην φτάσει μέχρι εκεί. Πάμε έναν ακόμα τελευταίο. Άντε, τελευταίο. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι, πάρα φίλε, ακούμε, ναι. Λοιπόν, ωραία για τους αγρότες, ωραία για τους γιατρούς, τους ηθοποιούς. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, γιατί είμαι παοξής και το μάτι της Κυριακής. Ποιος ασχολείται, ρε φίλε. Ποιος ασχολείται με το μάτι της Κυριακής. Ποιος ασχολείται, βρε. Άσε να βγάλει ένα σελέτη του. Άκου λίγο. Στο μάτι της Κυριακής θα το δει όλη η Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι της Ελλάδας. Όχι, θα. Και σιγά με το ντέρμπι της Ελλάδας αυτό. Είναι ένα από τα ντέρμπι. Ελλάδος είναι φυσικά, φίλε μου. Σιγάβρε, σιγάβρε κούρκουλε. Άστα να πει την άποψή του. Σιγάβρε κούρκουλε που είναι. Λίγο. Ναι, ακού λίγο. Όσο και να θέλετε να το υποβαθμίσετε, αυτό είναι το ντέρμπι της Ελλάδας. Εσείς ήδη το υποβαθμίσατε, βρε. Εμείς δεν υποβαθμίσαμε καθόλου. Τι έμεινε καθόλου. Φιλαράκι, μην πας με τα νερά του Ραπτόπουλου. Πες τα δικά σου. Ναι. Πες μου, Ραπτόπουλε, την άποψή σου. Ποιος θα κερδίσει το ντέρμπι. Ποιος θα κερδίσει το ντέρμπι. Ναι. Αλεύρι, έχεις το σπίτι σου. Γιατί άκουσα κάτι λες άμα παιχτεί καθαρά. Άμα παιχτεί. Άμα παιχτεί στο γήπεδο. Φυσικά στο χορτάρι δεν παιχτεί. Άμα παιχτεί. Άμα πας έτσι όπως πας θα φας τέσσερα. Τέσσερα θα φας. Τέσσερα θα φας έτσι όπως πας. Τέσσερα. Και με διαιτησία καλή. Τέσσερα θα φας. Τέσσερα θα φας. Δεν λίγος έχεις γίνει. Λίγος. Μικρός έχεις γίνει. Τι άμα άλλο. Μόλις μπείτε στο Καραϊσκάκι καταρχήν κακά σας θα κάνετε. Δεν έχετε παίκτες με προσωπικότητα. Δεν έχετε. Δεν έχω. Δεν έχεις παίκτη με προσωπικότητα. Έχεις ένα πεθαμένο Μπερμπάτοφ, ταλαιπωρημένο περιπατήτη. Ποιον έχεις άλλο να ρε. Με τον Κίτσου θα πας και με τον Τζιριμότη. Με αυτούς θα πας. Ποιος έχει προσωπικότητα. Ποιος έχει προσωπικότητα να μπει στο Καραϊσκάκι να κάνει διπλό. Ποιος. Ο Κοροβέζη. Γιατί από τον Ολυμπιακό ποιος έχει προσωπικό. Ποιος ρε. Ο Πέλκας. Άμα κερδίσει ο Πάοκ να βάλει τη ρόμπα και να πάει. Για κερδίσει. Κερδίσει ο Πάοκ. Μόνο στη Μαλαισία είναι στημένο να κερδίσει ο Πάοκ. Ρε Χαϊβάνη. Α τώρα είναι στημένο. Από τώρα είναι στημένο. Ναι, ναι, καλά, καλά. Υπέξω να κολομίσει. Ναι. Άντε, άντε, καλά. Άντε, άντε, φύγε, φύγε. Άντε. 2,5 ώρες εδώ που αξίζει δεν βγήκε, ξύπνησε στα χαράματα από τον ύπνο. Εσύ να μας θυμίσεις ότι ο Παγκόσμιος. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε αυτή που είναι στη γραμμή, τέλος, ναι. Καλημέρα. Να, καλημέρα. Βρεταγάρι. Βρεταγάρι, πέρσι δεν έπαιζε ο Κίτσουκης στο Καραϊσκάκι. Πώς δεν έπαιζε. Ο Μακ δεν έπαιζε. Έπαιζε. Ε. Και μετά τρυπηθήκατε. Με τις βελόνες. Με τις βελόνες του γιατρού, τρυπηθήκατε μετά. Τι να σε πω. Είπε κάτι ο Άγγελος. Ποιος ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε στον Πάοκ. Ο Σαλούστο. Άσε μας ρε. Ποιος ήταν, ρε. Ο Γάλλος ήταν. Πότε. Το 1939. Γάλλος ήταν. Ξέρω εγώ, Γάλλος ήταν το. Εκεί κάπου εκεί πέρα. Ο πρώτος μαύρος που έπαιξε ελληνική ομάδα ποιος ήταν, ρε. Ο Θωμάς. Ποιος Θωμάς. Ο Μαύρος. Τι λες. Ποιος Μαύρος. Ε. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Ο Ιλούγκα. Όχι, ρε, πιο μπροστά. Ο Ροντρίγκες. Ο Κατάμα του Άρη ήταν. Ο Κατάμα. Ναι. Όχι από τον Τετροπόταμο. Από τότε κάμνατε λαθρεμπόριο λευκή σαρκός. Όχι ρε. Τι όχι ρε, βάσει ένα στοίχημα. Όχι ρε, τι κάνανε οι άνθρωποι. Όχι άναφα σε φάδι μου. Όχι ρε, καλοί άνθρωποι είναι αργιανοί ρε.
Λίρες έχουν θα μένες, μη από κάτω από το χάρι λαό ακόμα, μη. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Αυτό το είπα χιουμοριστικά, δεν το είπα για τον άνθρωπο, ας πούμε, ή για αυτούς εδώ πέρα. Δεν έχουμε άλλα σοβαρά προβλήματα. Εχθέ το Γιάννη τον πρίξανε κάτι άνθρωποι. Για αυτό τον πήρα, μπας και με δώσει το περιθώριο, Γιάννη, μπορώ να μιλήσω για χθεσινά μερικά τίποτε. Ναι, μπορείς λέει. Για τη δουλειά μας. Θα ξαναπάτε, βρε στο καπτατζόγλιο. Ας το να είμαι αυτόν. Λοιπόν, και ρωτάω τον Γιάννη, επειδή ο Γιάννης μας ακούει, και μάλλον και αυτούς εδώ πέρα, τους αρτουφιούς και τους αρτουρεσγάτες, πότε καταργήθηκε η γιορτή του προφήτη Λία και γιατί? Δεύτερον. Εμένα ρωτάς? Όχι ρε αγόρι μου, αυτούς που βγήκαν στο Γιάννη, ξέρει ο Γιάννης. Δεύτερον, γιατί σταματήσανε να γιορτάζουμε τη γιορτή των μορφωμένων και εμείς είμαστε οι αμόρφωτοι του Αγίου Πνεύματος? Που εγώ είμαι, που εγώ και πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, εγώ δεν είμαι αρτοποιός, είμαι αρτεργάτης. Από αυτούς που τους μορφωμένους του ΔΕΜΕΚ είμαι πολύ πιο μορφωμένος. Γιατί εγώ θα ψάξω να βρω το καλοκαίρι τι θα κάνω, τι νερά θα ρίξω, τι μάγες θα ρίξω. Και αντιθέτως το χειμώνα το ίδιο. Τι πράγματα το ένα το άλλο. Άκουσα κάποιον να λέει αρτεργάτη ότι απαγορεύεται, λέει, το αφεντικό να μπει στο εργαστήριο. Μωρέ, τι μας λες, εγώ θα πω το χιλιτίδι δηλαδή, για αν βγάλε μου 200 κιλά ψωμί, αυτός θα με βγάλει 170. Την άλλη μέρα θα μου τα βγάλει τα ψωμιά καμένα. Την άλλη μέρα θα μου τα βγάλει τα ψωμιά πλάκα και θα τον έχω εγώ μέσα στο μαγαζί και θα πάω και θα τον κάνω παρατήρηση και αυτός θα μου πει, ρε εσύ αφεντικό, εσύ επιτρέπεται να έρθεις μόνο το Σάββατο μέσα στο μαγαζί για να με πληρώσεις. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι ρε αγόρι μου, επειδή να μην πάω. Δεν έχω άποψη για να μην πω καμία κοτσάνα, δεν το ξέρω. Μετά, γι' αυτό μιλάω. Γιατί καταργήθηκε ρε εσείς αρτοποιείτε το πενθήμερο που είχαμε Ιούλιο-Αύγουστο? Ποιος το κατήργησε? Γιατί ρε αρτεργάτες, όταν κάμνατε απεργία, βγάζατε πρώτα ψωμιά στα μαγαζιά σας και μετά γυρνούσατε με το πετρέλαιο στα άλλα τα μαγαζιά? Τα ξέρεις αυτά? Δεν τα ξέρω. Μάθετε. Μάθε. Αυτό σχετικά με τις απεργίες, Κωστή. Εγώ πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι το πρώτο συμβόλαιο που υπογράφηκε στον ΠΑΟΚ αφορούσε τον εβραϊκής καταγωγής Γάλλο ποδοσφαιριστή Ραϊμόν Ετιέν τις 5 Σεπτεμβρίου του 1928. Τι δουλειά έχει ο Βραίος στον ΠΑΟΚ? Το συμβόλαιο προέβλεπε ότι ο ποδοσφαιριστής προερχόμενος στο ελληνικό πρωτάθλημα στο σύλλογο Πέρα Κλαμπ της Κωνσταντινούπολης θα λάμβανε μισθό 4.000 ευρώ μηνιαίως. Ο Εβραίος. Ο Εβραίος. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Το 35. Μισός ήταν, δεν ήταν Εβραίος, ρε. Πώς? Γάλλος ήτανε. Εβραϊκής καταγωγής Γάλλος, λέει. Εβραίο είχατε στον ΠΑΟΚ, ρε. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Ο Σαρκοζή τι ήταν? Για χαρά. Απαπαπαπα. Επόμενη. Είχαμε και ένα Εβραίο, ρε φίλε. Μην έχουμε ένα Εβραίο στον ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί οι Αργιανοί ήταν Εβραίοι. Εντάξει, και τι. Ο Εβραίος τι σημαίνει δηλαδή? Είναι λεπρός? Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Καλώς τον. Καλώς. Κύριε Κώστα. Η Μεσή Θεσσαλονίκη Εβραίοι ήταν. Έλα, φίλε. Κωστή. Ναι, φίλε. Αυτό είναι Γερμανός. Κάτσε να ακούσουμε. Τι είμαι Γερμανός? Μη κάχος με καραμπινελίκη πρωί-πρωί. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι? Γεια βοήθα. Έλα ρε, μουδανιά. Έλα ρε συνάδελφε του θείου Σκρούτς. Τι κάνεις? Σου στείλα και μήνυμα, είπα να το διαβάσεις. Ναι, ναι, το έχω εδώ, το έχω εδώ. Καλά είπα εγώ ότι είναι Γερμανός. Ναι. Νίκο, κατάλαβες ποιος είμαι? Είναι καλά, κορί μου. Εννοείται. Σήμερα ήταν μια τέλεια εκπομπή, ε. Χαιρετισμούς και στο Γιάννη, το φίλο μου, το Χιλιτίδη. Τι λέει τα μουδανιάκη, ρε. Ο Ροδακινιάς καλά είναι? Ε? Ο Ροδακινιάς τι κάνει, ρε? Καλά είναι, μια χαρά. Του δώσει χαιρετίσματα. Θα του δώσει. Συνταξιοδοτήθηκε από την Εθνική Τράπεζα. Τώρα, βρε. Α, έχει βγει. Έχει πολλά χρόνια. Λοιπόν, κοίταξε. Με τον Σπύρο θα έρθουμε μαζί, ε. Όποτε πότε θα έρθει ο Σπύρος δύο μέρες πριν. Βολίδα θα έρθεις και εσύ. Θα έρθουμε μαζί. Θα πληρώσει διόδια όμως για να έρθεις. Ναι. Με πήρε εμένα. Ναι. Έστειλα μήνυμα και με πήρε. Οκ, okay, boy. Okay. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Γεια σου, ρε. Και έτσι, χιούμορ, χιούμορ. Εντάξει, εντάξει. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Στεφανάκος ή Χριστίδης? Πού είναι η Στέλλα, κοιμάται τελευταίος. Ναι. Τελευταίος. Σιγά, σιγά, βάρβαρε, παοξί. Σιγά, βάρβαρε. Βάρβαρε άντρα. Σιγά, βάρβαρε. Κόλλησε. Κόλλησε. Περιμένουμε λίγο, σε κόλλησε. Κρίμα είναι ο άνθρωπος. Τόση ώρα περίμενε. Λοιπόν, πάμε. Φεύγουμε. Θωμάς Μαύρος. Λοιπόν, για πες το πρόγραμμά σου για αύριο. Λοιπόν, αύριο έχει προπόνηση το πρωί. Όπα. Ναι. Πόσο πρωί δηλαδή? 11. Αυτό δεν είναι πρωί, ρε φίλε. Για μένα είναι αυτό πρωί. Αυτό είναι μεσημέρι. Πρωί. Άμα ήσουν στα Γιαννιτσά και σηκωνώσουν 11 η ώρα, σε παίρναμε τις πέτρες οι αγρότες. Προπόνηση το πρωί. Σηκωθεί 11 η ώρα.
Μετά να τραβήξω μια επανομή. Επανομή τι να κάνω. Μετρήσω κάτι τείχους με μια. Με τέτοιους τρίχους. Ναι. Τι σάζει μέτρη. Τι σχέση έχεις με τους τείχους. Εγώ οι άλλοι θα μετράει. Οι αρχιτέκτες. Πού θα τους πάω. Θα το βρεις στον δρόμο. Αφού χρόνια πάω. Α, έχεις, ναι. Θα πάω από εκεί μετά. Ναι. Θα χτυπήσω κανένα τηλέφωνο τον Αγκάτσι να το δω και μήπως μπορέσω να το δω. Τι το θες. Μπέλα στο κεφάλι σου θα βάλεις. Και μετά έχει μάτς μέχρι το βράδυ. Αχα. Θα παρακολουθείς δηλαδή. Έχει μάτς του θανάτου μέχρι το βράδυ. Θα δω το πρόγραμμα. Ό,τι ξένο καλό και τα λοιπά το δω. Γιατί ο Αλέφαντος έχει άγριες διαθέσεις. Κωστή, το είδε στην Νάπολη. Ρε γάμο, το του λέω, ρε Νίκο, εκεί την Νάπολη. Έπαιζε 9 η ώρα το βράδυ. Έλα, ρε, εγώ το είδα. Ναι, αλλά εσύ λέει, είσαι κάθε όλη μέρα. Ναι. Είδε στην Νάπολη, εσύ. Λοιπόν, πρόσεξε τι ανακάλυψα εδώ. Ναι. Το γύλμα Κατάμα, το ξέρει. Μουσάτο. Όχι. Τι είναι. Ήταν ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Άρη. Το 64-65. Και μάλιστα ήταν γόνος αυτοκράτορα. Ο πρώτος ξένος του Άρη ήταν γόνος. Γόνος αυτοκράτορα. Ήταν ο Γύλμα Κατάμα. Το δαγκώσαν και αυτό τι να λες. Ρε, φίλε. Θα το δαγκώσαν. Τι λέει. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1964 ο Άρης αγωνίστηκε στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Ναι. Με τη Ρώμα για το κύπελο εκθέσεων. Ναι. Παρουσία 40.000 φιλάδρων επίσημα. 21.134 εισιτήρια. Από τότε το είχα στο αίμα τους. Κούτρα μπήκαν. 40.000 ρε. Κουβάλες Αριανή και 21.000 εισιτήρια. Εσείς ξεπεράσατε και τους Ηρακλειδείς. Τι είστε εσείς, ρε. Για πες τι λέει. Ο Κατάμα, λέει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στο παιχνίδι που έληξε 0-0 στο 57. Είδε τον goalkeeper Μαντεούτσι να σώζει την αιστεία του σε ένα ψιλοκρεμαστό σου που επιχείρησε ο Αιθίωπας φοιτητής. Ο Κατάμα έπαιξε στη ρεβάνς, λέει, στην Ήτα και στον αποκλεισμό 3-0. Τα ίχνη του έχουν χαθεί. Έλα ρε φίλε, έφεσε στον Άρη και χάθηκα τα ίχνη σου. Όταν πήγε, λέει, στην Ευθυοπία. Όταν πήγαν να παίξουν. Όταν πήγαν να παίξουν στην Ουίπες. Χάσανε 9-1. Ναι. Πήγανε στην Ουγγαρία με πούλμαν. Ακούς. Και στο πούλμαν, ναι. Ήτανε τρεις μυστικοί αστυνόμοι. Ναι. Και ήτανε να ρουφιανέψουν ποιοι παίκτες του Άρη ήταν αριστεροί. για να τους μπαγκώσουν σίγουρα. Ναι. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Πρόσεξε, κάτσε να ολοκληρώσω για τον Κατάμα. Τα έχνε του, λέει, έχουν χαθεί μετά την επιστροφή του στην Αιθιοπία. Κανείς δεν γνωρίζει αν τα επόμενα χρόνια επισκέφτηκε έγινε ότι η χώρα μας βρίσκεται στη ζωή. Πήγανε να παίξουν στην Ουίπες με τον Πούλμαν. Τρεις μέρες ταξίδι με του Αρίωνα το Πούλμαν πήγανε, ακούς. Ναι. Βρήκανε κάτι γκόμενες. Αυτά τα λέω γιατί είναι μεγάλο. Ναι. Πριν το μάτς. Αυτοί για μάτς πηγαίνανε. Πρόκριση θέλανε να πάρει. Βρήκα κάτι Ουγγαρέζες εκεί και τα λοιπά. Ξεπαντωθήκανε στο σεξ. Και μετά πήγαν να παίξουν. Πάγανε για ένα. Πού πάτε ρε. Πού πάτε ρε. Χάρη βάγια να πούμε. Πού πάτε ρε. Ήτανε μέσα τρεις αστυνομικοί μυστικοί της Χούντας. Ναι. Και κατάσκοποι εκεί και τα λοιπά. Και ξέρεις γιατί. Μην τυχόν Γιάννη άκουρε. Μην τυχόν και φύγει κανένας αριστερός παίκτης του Άρη και πάει στην Ουγγαρία πολιτικός φυγάς. Που τότε τα είχαν αυτά. Ήταν μετά τον εμφύλιο με αυτά. Και ναι. Το 67-68. Και το ρωτάει ο πατέρας μου αυτό. Λέει, να σας κάνω, λέει, κύριε, λέει, μια ερώτηση. Γιατί, λέει, δεν τους αφήνετε, λέει, να φύγουν. Λέει, και πού να πάνε. Αφού θέλουν οι άνθρωποι, λέει, να πάνε, λέει, στην Ουγγαρία, να πάνε, ξέρω εγώ, στα ανατολικά κράτη, να πάνε να ζήσουν. Γιατί όχι. Λέει, δεν απαγορεύει, λέει, το καθεστώς. Γιατί, λέει, δεν πάτε, λέει, που ψοφάς την πείρα να τους αφήσετε, λέει, 45 χρόνια από 90 κιλά να δουν 40 κιλά να δουν τι ανατολικό μπλοκ. Γιατί τους βλακαμάδες τους λέει ότι τρώτε χρυσάφι, λέει. Μα έτσι ήταν η εποχή εκείνη. Δηλαδή το σιδηρούν παραπέτασμα. Σιδηρούν παραπέτασμα. Στείλτονα στο σιδηρό. Φοβόντουσαν μη φύγουν οι αριστεροί στην ανατολική. Στείλ τον πάτα. Ας τον αγεί. Κάστο κάνω δύο χρόνια να δει τι εστί βερίκο. Στείλ τον μπάκαλο του σιδηρού παραπέτασμα. Δεν είχε τότε ίντερνετ. Α, δεν είχε. Ας το Facebook. Το κομμουνισταρά να παραπάνω. Να ψοφήσει την πείνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταίο, ναι. Χαίρετε να το μπλε. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στο Γιάννη Φιλτίδη. Εδώ.
Λοιπόν, θα δω λέγε, τι είναι αυτό το μένος που βγάζει με τον Άρη. Γιατί τόσο κόμπλεξε τον Άρη. Τι κόμπλεξε, βρε αρχιλίσταρχη. Βρε λοποδίτε. Βρε αρχιλοποδίτε, τι μένος να βγάζει. Εντάξει, εντάξει. Παλιολίσταρχη. Θα βάλε κάνω. Θα βάλε κάνω και εγώ, εντάξει, μην τρελές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, θέλω να πω κάτι για, το, για, τα, για τους αγρότες. Ναι, να πει. Λοιπόν, εσύ που υποστηρίζεις αυτό που λέω, γιατί δεν βγαίνουν το καλοκαίρι. Ναι, γιατί αν έβγαιναν το καλοκαίρι, αν έβγαιναν το καλοκαίρι και έκαναν μπλόκα, ναι, θα έλεγε όλο το, όλη η Ελλάδα, οι αγρότες που, που χαλάνε το, το τουρισμό της Ελλάδας και όλα αυτά, θα τα έλεγαν. Βέβαια τα λένε. Ναι. Ενώ τώρα σκέφτεσαι άρα τον τουρισμό, ε. Οποιαδήποτε και εποχή και να αχ, βγαίνανε, τι καλοί άνθρωποι που είστε. Σκέφτεστε τον τουρισμό. Θα κλάψω. Μην μου το λέτε αυτό, ναι. Δεν θα έλεγαν αυτά όμως. Δεν θα υπήρχαν πάλι αντιδράσεις. Φυσικά θα το λέγανε, εννοείται. Όχι ρε φίλε, δεν το λέγαμε. Θα το λέγανε. Δεν το λέγανε. Άρα... άμα το κάνανε άρα... το καλοκαίρι θα λέγανε για τον τουρισμό. Τώρα... αν θα το κάνανε το Σεπτέμβριο θα λέγανε για τα σχολεία. Ναι. Αν θα το κάνανε τα Χριστούγεννα θα λέγανε για τα Χριστούγεννα. Ναι. Αν το κάνανε τον Άγιο Δημήτριο θα λέγανε η πόλη μας, μας κλείνεται την πόλη μας. Το τρίμερο του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, αν το κάνανε τώρα γιατί δεν έχουν δουλειές. Με κολλάει ρε σήμερα αυτός, πολύ με κολλάει ρε. Νίκο, να πω, να πω κάτι. Να πεις αγόρι μου. Λοιπόν, εγώ είμαι από το Σοχόβολο πάνω, έχουμε πολύ αγροτική περιοχή, είμαστε πολλοί αγρότες, πολλοί κτηνοτρόφοι. Ναι. Λοιπόν, επειδή βλέπω ρε παιδί μου ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνοτρόφοι βασικά έχουν πολύ αναπτυγμένες μονάδες στο χώρο. Δηλαδή, δεν με λες, το γάλα, ναι, το γάλα που πετάτε κάτω, έτσι, και το χύνετε. Για το πάτε ρε σε κανένα ορφανοτροφείο ρε, γομάρια δεν να είμαι, δεν είμαι αγρότης, εγώ ούτε κτηνοτρόφος. Να, εγώ θα πω κάτι, να, ρωτήσω, σαν... να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να δοθεί το γάλα αυτό. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να περάσει από ένα εργαστηριακό έλεγχο. Σιγά τον έλεγχο. Ναι. Μπορεί να, να είναι και ασβέστη μέσα. Τι να έχει ασβέστη το γάλα. Όχι, ρε, εντάξει. Μπορεί να είναι νερό με ασβέστη, ναι. Νερό είναι, όχι, είναι κανονικό γάλα. Α, σαν τις πέτρες λοιπόν, που είχαν και τα είχαν για ροδάκινα. Θα σου πω, ναι. Σωστά. Να πω κάτι, να πω κάτι άλλο. Κάτι, να πω κάτι άλλο. Κάτι, ναι. Λοιπόν, ναι, κάτι λεφτό. Λοιπόν, εδώ πέρα οι, οι δικοί μας μεγάλες μονάδες οι κτηνοτρόφοι, ναι, από επειδή δικιά μου τους βλέπω. Εντάξει, οι άνθρωποι έριξαν λεφτά, έκρυψαν στις μονάδες τους, πήραν επιδοτήσεις. Αλλά δεν δουλεύουν όλη μέρα. Έχουν 8 ώρα στο στάβλο, έχουν από 4 αλβαρούς καθένας. Και φεύγουν 9 με τα κουστούμάκια τους και όλα αυτά, έτσι. Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος. Επιχειρηματίας. Άρα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τους πει τίποτα γιατί ρίξαν λεφτά, είχαν το μυαλό και έκαναν αυτά που έκαναν. Μπράβο. Αυτό αυτή, αυτή τη στιγμή θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρές κτηματο. Πώς λέγεται, κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες στα στάνταρ τους είναι οι καλύτερες του κόσμου. Δεν θα πω ονόματα για να μην κάνω διαφήμιση. Στη Μακεδονία είναι πάνω από 5, οι οποίες στα στάνταρ τους είναι πολύ υψηλά. Οι παροχές τους είναι πολύ υψηλές. Τα προϊόντα τους είναι πολύ υψηλά. Γιατί προσέχουν τα στάνταρ τους. Και αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε μονάδες που κοστίζουν κάθε μία, έχουν ρίξει άνθρωποι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ καθένας. Εννοείται. Ότι αυτό έχουν ρίξει λεφτά. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Έγινε. Χαιρετισμού στο Σοχό. Τελευταίο για σήμερα, χαιρετίζω. Αυτό που λέει. Τα χρόνια πολλά στο 537. Περίμενε να διαβάσει. Ναι. Ναι, ναι, έχει γενέθλια και μα στέλνει μήνυμα. Χρόνια πολλά, 37 χρονών και έτσι. Εγώ όταν ήμουν, φίλε. Καλά ήταν. Μια χαρά είμαστε. Έλα, φίλε. Έλα, αυτό που λέει. Μάλιστα. Άκου να μαθαίνει. Να έχω. Ναι. Ο Κατάμα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, είναι δικηγόρο. Έχω παίξει μαζί του στον Greek America με τον Παναγούλια προπονητή. Έλα. Έλα ρε φίλε. Ναι. Έλα, ο Στεφανάκος γλυκέ. Είναι 95. Πώς είναι? 95 είναι ο Στεφανάκος. Βέβαια. Τι λες ρε φίλε. Τι είναι 95. Ποιος Στεφανάκος. Στεφανάκος που λέγατε προηγουμένως. 79 χρονών είναι. Μη μου λες εμένα τώρα, άμα ήταν ο πατέρας θα σου έλεγε ακριβώς. Τώρα ο πατέρας μου εκεί που είναι δεν μπορεί να με πει. Ναι. Το λέω εγώ. 79, αφού έπεσε. Κάτσε ρε φίλε. Ο πατέρας μου αν ζούσε θα ήταν 78 χρονών. Ναι. Έπαιξε αντίπαλο με τον Στεφανάκο. Πόσο Στεφανάκος είναι 95. Στεφανάκος το όνομα λοιπόν, πώς ήτανε. Εγώ είμαι 76. Μίμης. Ακούς. Ναι, ναι. Έπαιξα 20 χρονών με τον Στεφανάκο και ο Στεφανάκος ήταν 30. Ο Στεφανάκος γεννήθηκε το 36. 80. Οκτωβρίου. Το 80 χρονών είναι φίλε. 80 χρονών είναι, ναι. Εντάξει. Μίμης Δημήτρης Στεφανάκος. Κούκλος είναι ρε. Κούκλος. Τα πιο ωραία παιδιά, το πιο ωραίο παιδί που έβγαλε τον ποδόσφαιρο ήταν. Ναι. Μετά ήταν ο Κασάπης. Αγωνίστηκε Λέκερ στον Ολυμπιακό. Είχε προτάσει από Ίντερ Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξέ. Τελικά το 1965 πήγε στη Νότιο Αφρική και αγωνίστηκε, ναι, με τη Rangers και την Corinthians. Το καλύτερο σε τρεπακό καλή Ελλάδα διεθνής, σε στήλ Νοβοσέλας. Ναι, με τη φανέλα.
Ήταν παντρεμένος με τη Μάρθα Καραγιάννη. Πιο ψύχρεμος με τη Μάρθα Καραγιάννη. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 65, ασχολήθηκε με την ηθοποιία και είχε συμμετέχει σε 7 ταινίες του ελληνικού σινεμά. Και από τα καλύτερα παιδιά. Ο Κατάμα δηλαδή δεν τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Νέα Υόρκη δικηγόρος. Μπράβο τον Κατάμα. Έβγαλε το πανεπιστήμιο, το βοήθησε ο Παναγούλιας. Γιατί έγινε ρε φίλε την ομάδα. Θα σας φέρω φωτογραφία μαζί που είμαστε. Γιατί ρε φίλε. Δεν πρόλαβε να τον καταστρέψει ο Σαωρίδης και ο Σκόρδας αυτό. Ρώτα, έγινε ρώτα δικηγόρος, το ψηφίδι να πέρασε. Σου πει. Τι. Ρώτα το ψηφίδι να σου πει για τον Κατάμα. Ο Κατάμα ήτανε εθίωπας. Ήταν εθίωπας, ποδοσφαιριστής του Άρη και μετά έγινε. Και κρατούσε η σκούφια του Φαλακρέ από πάρα πολύ πλούσια οικογένεια. Λοιπόν, άκου να σου πω ρε. Ναι, ρε. Εκείνη την εποχή οι μαθήτρες από όλα τα γυμνάσια κάνανε, γράφανε εθνική ομάδα τα πιο ωραία παιδιά. Εκείνη την εποχή ήταν ο Πετράκης, μετά βγήκε ο Χριστίδης, ένα από τα ωραία παιδιά. Ναι. Ένας δασκάλου, πώς λέγονταν, στο θερμαϊκό έπαιζε. Ναι, το ξέρουμε το θερμαϊκό. Ένας μελαχρινός. Ναι. Πολύ ωραίο παιδί. Μετά ήταν ο Κασάπης. Γιατί ρε ο Χαβανίδης του ΠΑΟΚ δεν ήταν ωραίο παιδί ο Χαβανίδης. Χαβανίδης ήταν πιο μπροστά. Ναι. Δεν το πρόλαβα εγώ. Και αυτός ο Χαβανίδης στον Μπόστον είναι ακόμα, κομωτής. Όχι, ταξιτζής μου φαίνεται είναι ο Χαβανίδης. Κομωτήρο είχε στον Μπόστον τώρα. Ναι, ταξιτζής είναι ο Χαβανίδης. Χαράλαμπος. Μπορεί να άλλαξε, δεν εντάξει. Χαβανίδης, πώς λέγονταν στο όνομα. Χαβανίδης, στον ΠΑΟΚ. Νομίζω Γιάννης. Δεν το θυμάμαι. Ο αδερφός του είχε βιβλιοπωλείο στην κάτω Τούμπα. Και αυτόν τον έχασε. Κώστας ή κάτι τέτοιος. Τον αντάμωσα στον Μπόστον. Είχε κομμωτήριο. Εκτός αν ήταν τη γυναίκα του και χώρισε και τώρα έχει ταξί. Ταξί. Ο πατέρας μου είχε πάει το 1994 στο Μουντιάλ και τον είχε βρει εκεί σαν ταξιτζή. Μπορεί, γιατί είχε κομμωτήριο με τη γυναίκα του. Ναι, μπορεί το παλικάρι, μπορεί. Γερός να είναι. Τα λέμε ρε, φιλιά. Θα σε δω καμιά μέρα, γιατί σ' ακούω, έχεις πολλά λάθη κάνεις, μερικά δηλαδή. Εντάξει. Ο πρώτος σύλλογος φιλάθλων, ναι. Το 1960 που ήρθα εγώ στη Θεσσαλονίκη, κάτω από το Συντριβάνι, σύνδεσμος φιλάθλων Ηρακλέως έγραφε το 60. Μπορεί. Την άλλη φορά είχατε μια συζήτηση και μου λέγατε άλλα. Εντάξει, εγώ το 60 δεν ζούσα, ήμουν πεθαμένος, δεν ξέρω. Εντάξει. Θα σου φέρω και ένα χαρτί τον ύμνο του Ηρακλή, όχι να μου πει. Όποτε θέλει, εδώ είμαι. Μου παίζετε το ρέμο. Όποτε μου στάζει, α το ρέμο τώρα εκεί με τη Μαρινέλα. Έγινε. Ό,τι μου στάζει. Εδώ είμαι εγώ. Έγινε, φιλιά. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι. Φεύγουμε. Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, ευχόμαστε καλώς. Εγώ πέρασα καλά, μια χαρά. Γελάσαμε, η ώρα μας πήρε αργά. Δεν πειράζει. Επιστροφή στα Γιαννιτσά. Εύχομαι όλο τον κόσμο καλό Σαββατοκύριακο να δώσει υπομονή, να κάνει υπομονή. Να βοηθήσει τους γιατρούς μας στα νοσοκομεία που υποφέρουν. Λοιπόν, άκουσε τώρα εμένα. Γίνεται βομβαρδισμός στο Παπαγεωργείο. Νομίζω ότι είναι Βαγδάτη. Τρέχουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να βοηθήσουν. Και τα λάθη τους και τα καλά τους και τα απότομά τους. Κάντε υπομονή. Στηρίξτε το ένα τον άλλον. Γιατί έτσι θα βγούμε από τις δυσκολίες. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν θα μας βοηθήσει αν εμείς οι ίδιοι δεν γίνουμε καλύτεροι. Αυτό που θέλουμε να γίνει ο άλλος πρέπει να γίνουμε πρώτα εμείς. Πάντως τα μάξι το έβαλες μέσα στο πάρκι. Το έβαλα μέσα. Να σε πήγε μετά τον Τζόρνταν. Φοβήθηκα από τον Τζόρνταν, φίλε. Άντε πάμε. Άντε πάμε. Άντε πάμε.